Yeah, yeah. Κάμερα, έχουμε, έχουμε και κάμερα, τα έχουμε όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε... <Τι> φύγαμε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επικό αγωνιστικό επεισόδιο Reality Checks. Έχουμε καλεσμένο μαζί μας τον Τζόρτζι από τους σκληρούς της ιστορίας. Το Καριόλιδε έχει πάει λίγο περίπατο. Όπω βλέπει, μα έχει λογοκρίνει πάρα πολύ το YouTube. Το βγάλει κι εγώ από το, το, βγάλες, το τίτλο ε? το YouTube, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι σκληρή τη ιστορία, μου κάνει. Είναι ωραίο. Έχει, έχει, πλάκα γιατί τα βίντεο τώρα που ανεβάζω, α πούμε, τα ελάχιστα γιατί αυτή τη χρονιά δεν ήταν παραγωγική για πολλού λόγου αλλά αυτά που ανεβάζω τα, τα παραφράζω κάπω. Το οποίο πολλοί νομίζουν το κάνω γιατί έχει πλάκα. Ναι. Αλλά δεν θέλω ρε φίλοι να με λέει καριόλιδε. Και βάζω, ξέρω εγώ, καριό και σε ναι, ο, ναι, ναι, ναι Το έχω δει. δει. <σταξ'> Εντάξει. Είναι cool, μου. είναι cool, είναι cool. Τα βιντεάκια πάντω είναι ωραία. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία. Γιατί το έχει παίξει και λίγο. Πα λίγο πειρατικό, πειρατιόλη, βυζαντινό, καριόλη. Δηλαδή έχει και μια ποικιλία το πράγμα. Έχει. Ωραίο που λε, λέγαμε πριν ξεκινήσουμε για το David Goggins. Κάτσε να δείξω και το βιβλίο του. ίσως κάποιοι από εσά το ξέρετε. Can't hurt me. Αυτό που λε, πιστεύω ότι. Γιατί σκεφτόμουν, είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά λίγο. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι, ρε παιδί μου, σκληροί έτσι. Καριόλοι τη ιστορία. Αυτό πιστεύω ότι θα περάσει την ιστορία ω ένα από του πολύ σκληρού. Τουλάχιστον τη το τωρινή εποχή. Ε, για ξέρουν, ο David Goggins ήταν. Ε, είναι τώρα που είναι 40-45 χρονών, κάπου εκεί είναι το, το range του. Και ο τύπο απλώ κάθε μέρα, κάθε μέρα κάνει δύσκολα πράγματα. Είναι τύπο σε φάση όποτε υποφέρει, όποτε κάνει κάτι και δυσκολεύεσαι, Σκέψει ότι θα έχει σίγουρα ακόμα έναν που θα υποφέρει μαζί σου. Ναι. Είναι αυτή τη φάση. Ε, ήταν Navy SEAL, αλλά δεν ήταν αυτό το μόνο του κατόρθωμα. Αυτό ήταν τύπου σιγά. Κάτι τελείωσε πρώτο ή ο μόνο που τερμάτισε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση που δεν την έχει τερματίσει κανεί άλλο, κάτι τέτοιο. Είχε το παγκόσμιο ρεκόρ σε έλξη, νομίζω στο μονόζικο ή κάτι τέτοιο, ή σε κάμψη ένα από τα δύο. Τύπου κάτι ατελείωτε ώρε, συνεχόμενε. Ε, ο τύπο τρέχει ούλτρα μαραθονίου και κάπου λέει ότι είχε κατάγματα και συνέχιζε να τρέχει για χιλιόμετρα. Όχι απλά συνέχιζε για να τραματίσει Και ο τύπο είναι ότι απλώ έχω μάθει να χρησιμοποιώ τον πόνο σαν ε, driving factor, ότι όπου, αν πονάω είμαι οκ. Okay. Όσο πονάω, νιώθω ότι είναι οκ. Okay, πάει καλά η φάση. Και το drive, γιατί είναι, έχει κάποιο. Θέλει να αποδείξει κάτι, θέλει να. Η... Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. <laughs> πλέον, <πιστεύω. laughs> καλά, έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο πλέον, πιστεύω. Αλλά η φάση είναι ότι ξεκίνησε ότι είχε πολύ άξιμα παιδικά χρόνια. Είχε μια πολύ κακή παιδική ηλικία. Όλο του πήγαιναν λίγο χάλια. Στοχοποιούταν κιόλα γιατί ήταν μαύρο σε γειτονιέ που δεν ήταν τόσο πολύ μαύροι. Και ένιωθε γενικά την αδικία. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι εντάξει, οκ. Okay, αντί να νιώθω την αδικία, εγώ τι κάνω. Είναι αυτό που λέγαμε. Ωραία, ναι, ρε παιδί μου. Είμαι θύμα των καταστάσεων. Ωραία, ωραία, ωραία. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε. Οπότε λέει, βάλα τον εαυτό μου απέναντι στον καθρέφτη και ορεκτικά Το λέει, είχε και ένα ritual που έκανε. Τύπου ξύριζε το κεφάλι του και φάση. Και λέει, τώρα άρχισε να έγραφε σημειώματα στον καθρέφτη. Τι που, τι θέλω να κάνω. Και τα κόλλεγε. Και, και ήταν και καλά, είμαι πλέον υπόλογο στον εαυτό μου στον καθρέφτη. Κάθε μέρα ξέρω το έκανα αυτό. Και είχε παθεμονή με αυτό. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, ε, ε, δεν λέμε ότι είναι normal ο τύπο. Ο τύπο είναι τελείω ε, ακραίο. Είναι ακραίο. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώ λέει ότι, Ξέρεις, οι πιο πολλοί άνθρωποι εκεί έξω έχει βγάλει ένα δικό του θεώρημα ότι ανταποκρίνονται μόνο 40% από ό,τι μπορούν να κάνουν. Και λιγότερο. Ε, οπότε λέγω δεν είμαι καθόλου ταλαντούχο, δεν έχω καταλήξει σε τίποτα. Ούτε είχα στη συγγραφή, ούτε στο τρέξιμο, ούτε στα αθλήματα. Θεωρούσα <κυρίζω> ότι αυτό το πολύ μέτριο. Ε, Παρ' όλα αυτά, τύπου στράγγιλ μέχρι να δει ο ήλιο. Μ' αρέσει πέρα από τα genetics, ότι έχει να κάνει κυρίω με σωματικά και πνευματικά, ας πούμε, το πόσο έξυπνο είσαι, που ίσω συνδέεται με άλλου παράγοντε που έχουν γίνει τζι mm. τι σημερινέ μέρε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια. Για... Πρόσεχε. IQ και τέτοια. Πρόσεχε. Πρέπει να προσέχω. κατά κύριο λόγο είναι θέμα εξάσκηση τα πράγματα. αρέσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όσο ταλαντούχο και να είσαι, δηλαδή αυτό που υπάρχουν πάρα πολλοί under <PDF> achievers είναι γιατί όταν ξεκινάνε τα παιδιά στο σχολείο, σε όλα τα. Εκπαιδευτικά συστήματα, μην πούμε για μόνο το super τέλειο τη Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Του πάνε, του πάνε. Ε, όλοι ξεκινάνε και βλέπει ότι τα παιδιά που έχουν μια κατά τη δικαίωμα προδιάθεση γενετική, είναι πιο έξυπνοι, μπορεί να, είναι πιο, να έχουν πιο καλό σώμα για να ξεκινήσουν τι αθλητικέ δραστηριότητε σε νεαρή ηλικία. Βλέπει ότι στην αρχή φαίνεται πολύ η διαφορά του. Mm. Και ίσω σε κάποια φάση που δεν θέλουν να προσπαθήσουν άλλο, κάπω πώ να το πω, σαν να κερδίζουν έδαφο άλλοι που βάζουν πιο πολύ προσπάθεια σε κάτι, κάτι τέτοιο α πούμε ξέρει τι μου κάνει αυτό πάρα πολύ. σω γιατί το έχω νιώσει και εγώ λίγο στον εαυτό μου ποτέ σε πολύ μικρότερο βαθμό προφανώ. Εγώ, α πούμε, ίδιο δεν νιώθω καθόλου ότι έχω κάποιο υπερταλέντο κάπου. Απλώ καταλαβαίνω ότι είναι απλό, ρε παιδί μου. Είναι η λογική μου Άμα ρίξει 100 βολέ στην μπασκέτα, ε του, που στη μια μια-δύο θα μπουν μέσα, ξέρω εγώ. Καλά, ναι, σίγουρα. Απλά η διαφορά είναι ότι πιο πολλοί δεν τι ρίξουν καν. Δεν ρίξουν καν τη μία βολή, όχι 100. Ο τύπο είναι σε φάση Οκ, okay, ρε παιδί μου, λέει. Τώρα αυτό έγραψε αυτό το βιβλίο, έτσι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει Ghost Writers ή όχι. Αυτό λέει ότι το έγραψε μόνο του, οπότε δεν ξέρω. Οκ. Okay. Ο τύπο λέει ότι ήταν Λύκειο και δεν ήξερε να διαβάζει καλά καλά. Και να γράφει σωστά. Ήταν στην πρώτη τελευταία τάξη του Λυκείου, κάτι τέτοιο. Και επειδή αντέγραφε βλάκια να περνάει τι τάξει και να προχωράει, δεν είχε περάσει καθόλου από το στάδιο του πραγματικά να μάθω κάτι, κάποιο skill. Okay. Ναι. Ε, ε, δεν, δεν μου κάνει εντύπωση στην ναι. Αμερική. Ναι, ε, <laughs> αυτό λέει εντάξει, είχε πάθει και ένα τύπου στρε του είχε προκαλέσει όλη φάση γιατί τον κακοποιούσε ο πατέρα του, α πούμε. Έτσι. Εντάξει, τώρα the plot thickens, είναι λίγο ναι, αυτό ναι, ναι. δηλαδή, ακραίος, Τον κακοποιούσε σε βαθμό που είχε πάθει τέτοιου είδου. Ε, και λέει ότι αν κακοποιηθεί πολύ σε μικρή, σε παιδική ηλικία, το είδου του στρε που υπόκειται ψυχοσωματικά, ρε παιδί μου, που περνά στη δικασία, είναι πολύ δύσκολο μετά να το αποβάλει, να το διαχειριστεί και να μην σε πειράσει οτιδήποτε άλλο που κάνει σε ικανότητε και skills. Οπότε αυτό αυτό έλεγε τέλο πάντων. Η κύραιση, δηλαδή, αυτό το σκεφτόμουν και γιατί μιλάμε για ανθρώπου που έχουν κάποια μετατραυματικά. και ο καθένα σε, πολύ, σε διαφορετικά επίπεδα, α πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι στο ίδιο. Άλλο μπορεί να έχει πολύ λίγο, άλλο πάρα πολύ. Αλλά και το πώ επηρεάζει τον καθένα, τον πολύ και τον λίγο, είναι και αυτό άλλο παράγοντα. Δηλαδή, σε κάποιον όπω αυτόν, που είναι έτσι όπω έχει γίνει τώρα, που κάτι τον έκανε να αλλάξει, το ότι είχε ένα υψηλό επίπεδο στρε, λόγω κακοποίηση, λόγω δεν ξέρω, ρατσισμού, τι βίωση ήταν, ήταν μικρό, ίσω ήταν αυτό η κινητήριο δύναμη για να τον βάλει. Τελικά, ναι, στην αρχή <coughs> λέω αυτό το παρέλεια. Το ένιωθα, λέει. επειδή μου ότι όταν με ρωτούσαν, ένιωθα τόσο πολύ το άγχο ότι έπρεπε να πω κάτι που παρέλεια ή τράβλιζα. Οπότε μου είχε βγει ότι ρε παιδί μου απλώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ε, του είχε περάσει αυτό πλέον. Όταν μετά ήταν σε φάση ότι πέρασε διάφορα στάδια τη ζωή του. Ότι τύπου, ο τώρα τι κάνει. Ναι. Και βάλε τον αυτό στον καθρέφτη λίγο απέναντι. Δηλαδή, αντί να είναι συνέχεια αυτό που είναι αποδέκτη τον άλλον, έγινε ο ίδιο ο. Πώ το πω, Αυτό που κοίταζε τον ίδιο τον εαυτό στον καθρέφτη. Οπότε αυτό λειτουργήσε μετά πιο καθαρτικά από ό,τι καταλαβαίνει εκείνον. Και λέει ότι. και okay, υπάρχει και αυτό ο τρόπο. Απλώ θα ξεσκιστώ στην προσπάθεια μέχρι να βγει κάτι. Ακόμα και τη βγει. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, Να έτσι ξεκινάει το επεισόδιο του Σκλόν καριόλιο, Ναι. Ξεκινάει κάποιο δύσκολα, το βάζει κάτω και ξεχωρίζει από τη μάζα, α πούμε. Ναι. Είναι, okay. είναι, είναι, νομίζω όλε οι ιστορίε που βλέπουμε σε ταινίε ή σε βιβλία με ήρωες και τα λοιπά, Είναι κάπω έτσι. Ότι ρε παιδί μου, ο ήρωα ξεκινάει, είναι ξέρω εγώ δεν Άλμπερτ Βαζενέκη, είναι χωρισμένο, ξέρω έχει πάρει η γυναίκα του, είναι μπουρδέλα το σπίτι μέσα, ξέρω εγώ έτσι. Τι που κάνει έτσι τα κουτιά τη πίτσα. Είναι λιώμα για μέρε. Τι που έχει μια φωτογραφία και βλέπει τη γυναίκα του που μπορεί να έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Είναι, είναι κλασικό. Και μετά γίνεται κάτι, και εκεί που είναι σε πόλη παρακμή, αρχίζει και είναι σε φάση rise of the occasion και αλλάζουν τα πράγματα στι ταινίε. Στην πραγματική ζωή, βέβαια, ναι. είναι λίγο διαφορετικά ναι, τα ναι, πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει, αυτό όμω δεν είναι γενικά πάντα το ταξίδι του ήρωα. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον το πάτο, έτσι το κάνει ακόμα και πιο δραματικό, και να εξελιχθεί. Ναι. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με το δεν ήμουν ένα καλό στο σχολείο και τώρα βγάζω πολλά λεφτά, ξέρω εγώ. Μέχρι το να είσαι. Είναι, είναι. Είναι, είναι, φοβερό. Αυτό ο τύπο <coughs> είναι για μένα μεγάλο case study. Για ποιο λόγο. Τύπο ότι. ξέρει τι σου λέει. Επί τη αυτό είναι που για μένα μου δίνει μεγάλη. Πώ το πω. Θαυμασμό. θα, γιατί σου λέει ότι υπάρχει way out, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να σου έχει σημεί σχεδόν. Ό,τι και να σου έχει σχεδόν, εντάξει, λέμε. Υπάρχει τρόπο να Οκ, okay, επίπονο, αλλά τρόπο να μπορέσει να πετύχει κάτι. Αυτό είναι μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο χαρτί out, όπω λέγεται, τύπου ότι wild card, ότι σου λέει ρε παιδί μου, ότι φίλε δεν με ενδιαφέρει που είσαι μεγαλωμένο, τι έχει πάθει, τι έχει κάνει. Οκ, okay. εγώ ήμουν λέει, πολύ κάτω από το μέσο όρο σε αυτά που συνήθω συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο. Με κακοποιήσει ο πατέρα μου, ήμουν ατάλλαντο, μπλα 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 μπλα. Οκ, οκ, οκ. Τώρα βγάζω εκατομμύρια και τρέχω ούτρα μαραθονίου με σπασμένα πόδια. Και δεν σου λέει να κάνει αυτό. Αλλά εντάξει. εντάξει. Κύριε Γιώργο, πώ θα πείσουμε όλου του ανθρώπου, και εμά, δεν ξέρω, εμένα, α πούμε, να πα σε αυτό το. Έχει Εντάξει, θα ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Όχι, το mindset. εντάξει, βήμα-βήμα, δεν νομίζω πάλι Είναι αυτό που λε. Αλλά, αλλά γίνεσαι μονικό, νομίζω, με την πειθαρχία μετά. Γίνεσαι. Άμα γίνεσαι μονικό, σου γίνεται πολύ η δεύτερη φύση και δεν μπορεί να το αποβάλει εύκολα. Στο λέγα και προηγουμένω, και εγώ είχα κάποια θέματα με πειθαρχία σε κάποια δικά μου πάντων, προσωπικά. Και αντιλήφθηκα ότι γίνομαι μονικό και κουραστικό στου γύρω μου με το πώ ναι. αντιμετώπιζα κάποια πράγματα. Και εντάξει, και αυτό ίσω έχει να κάνει με το πώ είσαι και δομημένο και σαν άνθρωπο. Αλλά κάνει. Πώ το λένε, όταν δίνει πάρα πολύ. Ε, αγώνα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του αυτού σε κάτι. Νομίζω ότι θέλει κιόλα να το μοιραστεί. Και ίσω αυτό ενώ το κάνει με καλέ προθέσει να σε κάνει. κουραστικό. Αλλά <laughs> Να ξέρω. Όχι, ρε, ξέρει τι. Θα σου πω, εγώ καταλαβαίνω <clears throat> ότι αν κάποιο νοιάζεται για κάποιον ο οποίο μπαίνει σε μια fast transformation τη ζωή του για το καλύτερο, έτσι. Να. Ακόμα και αν γίνεται μονικό, δεν μπορεί να μην τον καταλαβαίνει και το στηρίζει και πει ότι ρε φίλε, εντάξει, ακόμα και να πα ότι έρχεται και με πρίζι με αυτό. Τι σημασία έχει, το κάνει και βελτιώνει τον εαυτό του. Θα έπρεπε να το, όχι να το ανέχομαι απλώ, να τον ενθαρρύνω κιόλα. Ναι. Να συνεχίζει να είναι μονικό. Και όχι, τι έγινε. Δεν έχω ε, παράπονα από mm. του φίλου μου. Απλά ίσω καταλαβαίνω ότι πολλέ φορέ είναι αυτό, ότι κουράζεις, ξέρω, κουράζει. Ξέρω ότι σου λένε οι άλλοι, ναι, ναι εντάξει, ξέρω, λες, Μάλλον πρέπει να σταματήσουμε να για αυτό το πράγμα. <laughs> <laughs> τι παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και ο, αυτή που κάνει παρέα που έχει το άμεσο περίγυρο, σε καθημερινή βάση, αν είναι σε παρόμοιε φάσει με σένα. Δηλαδή, του ενδιαφέρει και αυτού αντίστοιχα πράγματα με σένα, τύπου ε, διατροφή, ξέρω εγώ, εκεί κτλ. Αν όχι, και είναι στο τελείω αντίθετο από είναι και όταν βγαίνετε, είναι η φάση που θα πάμε να φάμε, να mm -hmm. πεθάνουμε στο φαΐ ε, δυσκολεύει λίγο. Γιατί είστε τελείω αντίρροπε δυνάμει. Κατάλαβε. Αν είστε στην ίδια φάση, είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί είσαι ένα ενθαρρύνιο για ένα τον άλλον. Σκέψει να είσαι να συνδεφέρει με έναν τομέα, να μιλά πολύ για αυτό και να μην έχει κανένα συνάδελφο στο αντίστοιχο τομέα και να μιλά τώρα με τον οποιοδήποτε άλλο. Άδελ... Ναι. Στην τύχη. Ε, ε, θα θα, θα φανεί μονικό αυτό. Ναι, ναι, όχι, δεν καταλαβαίνει κιόλα. Mm. Δηλαδή, είναι, όσο και να προσπαθεί κάποιο να μπει στη δική σου θέση, όταν δεν έχει αντίστοιχε εμπειρίε ή ενδιαφέροντα, προφανώ θα είναι σε φάση. Τι μου λέει αυτό τώρα, ρε, δηλαδή. Εντάξει. Καλό είναι πάντω να έχουμε γενικά στόχου. Ακόμα και αν γινόμαστε μονικοί, φυσικά να του πετυχαίνουμε κιόλα ή έστω να του φτάνουμε γιατί. Έβλεπα πρόσφατα ένα. Διάβαζα στο LinkedIn, στο... το οποίο είναι πολύ κριντζεράδικο. Έχει καταντήσει πολύ τραγικό, αλλά διάβαζα ένα άρθρο από μία. <κυμ> Ήταν από αυτέ τι περίεργε, ρε παιδί μου, για μα, έτσι, φεμινίστρια και τέτοια, αλλά έλεγε ναι. κάτι το οποίο είχε δίκιο. Ε, έλεγε ότι για τα κανάλια στο YouTube ενό και του content creators γενικά, ότι ξεκινάνε η συντριπτική πλειοψηφία, κάνουν κάτι, έχουν μία μικρή επιτυχία, και μόλι δούνε ότι εντάξει, okay, καλά τα πήγα, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια για να μπορέσω να γίνω ένα ε, content creator, ο οποίο μπορεί να επιβιώσει από αυτό, ή τουλάχιστον να έχω το influence που θέλω, εκείνοι που όλοι τα παρατάνε, mm. σε αυτό το σημείο, α πούμε είναι. Γιατί εντάξει, είναι η πραγματική ζωή, ο χρόνο πρέπει να δαπανίσει κτλ. Και, και αυτό με έβαλε και εμένα σε πολλέ σκέψει. Α πούμε, φέτο, σαν ψηφιακό δημιουργό, α πούμε, και εγώ έτσι mm. συναρπαστικό κτλ. Και το, το σκέφτηκα πολύ, α πούμε. Και έλεγα ίσω θα έπρεπε να έχω αφιερώσει πιο πολύ χρόνο. Κάλα φέτο ήταν λίγο σούπα ναι, προϊόντα, και δεν είχα χρόνο. Αλλά έχει, έχει μια τέτοια. Πρέπει, για να κάνει τη διαφορά, πρέπει να προσπαθήσει, ρε παιδί μου, κάπω. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώ. Εντάξει, πρώτα απ' όλα δίνω όλα μια ευθεία γραμμή. Θα υπάρχουν και πανεβάσματα, έτσι. Σίγουρα. Αυτό είναι οκ. Okay, αυτό είναι θεμητό. Για μένα είναι. Αν το κάνει, αν αυτό ο σκοπό σου είναι να πετύχει <και> σε αυτό οπωσδήποτε με κάθε κόστο, ή απλώ περνά πολύ καλά με τη διαδικασία. ή και τα δύο ιδανικά. Κατάλαβε. Mm. Αν περνά πολύ καλά με τη διαδικασία, δύσκολα θα το παρατήσει. Ό,τι και να είναι αυτό. Απλώ γιατί το απολαμβάνει. Ναι. Ε, πιθανότατα. Πιθανότατα. Ξέρετε τι γίνεται. Α πούμε, όταν το, το podcast που κάνει εσύ, σίγουρα το απολαμβάνει. Ναι. Για να έρθει κάποιο, όπω. Γιατί εμεί είχαμε κάνει και πέρσι ένα για να έρθω εγώ, α πούμε, έκατσα και είδα λίγο τι κάνει. Mm. Και ε, η αλήθεια, να θα, θα πω την πραγματικότητα, δεν έχω αρνηθεί να πάω ποτέ σε κάποιον που με έχει καλέσει να του μιλήσω. Mm. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, από τη στιγμή που άλλου προσκαλεί, δεν είναι κακό να του δώσει την ευκαιρία να σε γνωρίσει κιόλα. Mm. Αλλά αν έβλεπαν ένα τρίτο παρατηρητή ότι είσαι λίγο. Όχι να σαν... Ναι. ναι. Δεν θα έλεγε αυτό τώρα το κάνει μόνο για να βγάλει λεφτά ή το κάνει ναι. για να κερδίσει κάτι προσωπικό. Ναι, και είναι εντάξει, ναι, 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 ναι. θα πάω εκεί πέρα να κάνω την τζόντα του για να. Κατάλαβε τι είναι. Ναι. Κοίταξε, μετά επιλέγει και τι αρέσει και εσένα έτσι. για να ταιριάζει και σε εσένα και σε αυτό που θέλει και αυτό που. Μπορεί να μην σου ταιριάζει το στήλερση ή να μην συμβαδίζει με αυτό που Κάτω, κάνω εγώ ή κάνω οποιοδήποτε α πούμε. Και εγώ δεν θα πήγαινα. Κοίταξε, αυτό που λε, Πολλά πράγματα είναι επιτυχημένα και έξω, άκρο επιτυχημένα και εμένα μπορεί να μ' αρέσουν γιατί απλά δεν μου αρέσουν. Ναι, είναι okay. και γούστο λίγο, είναι και τι σου κάνει, τι δεν σου κάνει, αλλά αυτό που λες το στιμένο για να είναι φούλα αυτός σκοπός να έχει ξέρεις, μια αλφα-κρωματικότητα, ε, δεν κάνει μπαμ λίγο και δεν κουράζει. Τι ξέρω ρε φίλε, ξέρω. Δε, επειδή δεν ασχολούμαι τόσο mm. πολύ με με τις προσωπικότητες σαν δημιουργούς γιατί και αυτό είναι και ένα άλλο θέμα mm. ότι πολλοί μπερδεύουν τον δημιουργό τον ίδιο με το δημιούργημα μην κρίνει τον καλλιτέχνη και τα λοιπά πώς το λένε mm. ρε παιδί μου ε, τώρα αυτό έχει να κάνει και με παράγοντες ο οποίος αν γνωρίσει κάποιον προσωπικά σου μπορείς να καταλάβεις μερικά πράγματα παραπάνω γι' αυτό ναι ναι Εντάξει. Αυτό, ε, κοίταξε, ε, αυτό που μου αρέσει στο podcast τόσο με αυτόν τον τρόπο που προσπαθώ να το κάνω εγώ είναι ότι μου αρέσει να γνωρίζω πολύ τον άλλον, είτε είναι δημιουργό είτε δεν είναι, ή ό,τι κάνει, και να μπορούμε να εμβαθύνουμε και σε κάποια κομμάτια τη σκέψη του. Ναι. Είναι σαν να μου μοιράζεται μαζί μου λίγο και με άλλου. Λίγο την, ε, τη φιλοσοφία του. Τον τρόπο που του αρέσει να προσεγγίζει τη ζωή. Γι' αυτό είναι πάντα ενδιαφέρον. Ειδικά αν είναι κάποιο που κάτι κάνει, οπότε μπορεί να σου δώσει και κάτι αρέσει που δεν είχε σκεφτεί. Είναι ωραίο αυτό. Ε, τα podcast που έχω κάνει στο καινούργιο μου το κανάλι, τα έχει παρακολουθήσει καθόλου να κάνω και εγώ διαφήμιση. Για κάνε. Έχω... έχω, δει λίγο, δεν τα έχω δει όλα. Εντάξει, ναι, κρατάνε και ώρες όλα αυτά. Ναι, έχω ένα νέο κανάλι μαζί με τους συνεργάτες μου, αυτούς που Πες το, πες το, πες το μαθαίνεις όλα. τον το πω ότι τσάμπα έχουμε εδώ Τι είμαι στα, όλα. Λέγεται πόλεμος ΑΕ. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ περήφανο για όλου του ανθρώπου που έχουν έρθει. Και βλέπω, α πούμε, την πορεία των podcast. Και εγώ μαθαίνω και βελτιώνω γιατί βλέπω τα πρώτα που έκανα και βλέπω ότι έκανα λάθη, α πούμε, στο, κυρίως πιστεύω ότι όταν στο πώς πρόθεσα τους καλεσμένους μου πρέπει να δώσω λίγο περισσότερο να τους ενδυναμώσω περισσότερο αυτό με το ήταν σαν έπρεπε να το, να, να το, δω λίγο, να το βρω λίγο καλύτερα mm. και νομίζω ότι σιγά σιγά το κάπως έχω αρχίσει και το φτιάχνω δεν ξέρω, άμα, άμα τα δει κάποια στιγμή να μου πει και εσύ την άποψή σου. Που σε Θέλω να δω τα τελευταία. Μάλλον. Είχα δει τα πρώτα. Οπότε τα τελευταία που λες δεν τα έχω δει. Ναι, καλά, δεν είμαι έμπειρο. Όπω το λες και εσύ, πρώτα απ' όλα, ο μόνο τρόπο να γίνει καλό σε κάτι είναι να ξεκινήσει να το κάνει, να σε χάλια αυτό. Καλά, Όσο ναι. πιο χάλια, τόσο πιο καλά, γιατί έχει πολύ περιθώριο βελτίωση. Ρε φίλε, να σου πω κάτι όμω. Έτσι, για να απενέψω στα γένια μου τώρα. Στου σκληρού καριόλου τη ιστορία δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο που να το βλέπω και να κριντζάρω. Ναι. Μπορεί να πω. Ισχύει. Κοίταξε, α πούμε, τα animations δεν είναι τόσο καλά, γιατί δεν ήξερα τόσο καλά ας πούμε, να χρησιμοποιώ τα εργαλεία, τα προγράμματα, αλλά δεν βλέπω κανένα και να πω. Μα αλάκα, τι λέω εδώ πέρα, ρε φίλε, ξέρω εγώ Δεν ξέρω, εσύ το έχει αυτό με κάτι δικό σου. Ε, κοίταξε, εγώ πολύ σπάνια θα ξανακούσω κάτι δικό μου, να σου πω την αλήθεια. Θα το ακούσω συνήθω. Ε, αφού κάνουμε τώρα την ηχογράφηση, θα το ακούσω μία ή δύο φορέ μετά. Κυρίω γιατί θέλω να ξαναβγάλω και τα κεφάλαια κτλ. Μία μετά όταν γίνει η πρεμιέρα. Μετά δύσκολο θα επιστρέψω ξανά να το ξανακούσω. Αναλόγω, αλλά δύσκολο. Οπότε... Δε, δεν, τα κοιτά... εγώ δεν τα κοιτάω για να ακούσω τη φωνή μου, πούμε. Για να, να, τσεκάρεις... να κάνω κριτική στον εαυτό μου. Εντάξει, δεν πάμε να είσαι και ο σκληρό δικαστή, αλλά να πει. Α πούμε το βίντεο είναι ωραίο, αλλά το animation είναι για τα μπάζαρε. Φίλε, ναι. πω, είναι πολύ αργό ας πούμε, το animation. Θα έπρεπε να έχει πιο. Κατάλαβε, να κάνει μια κριτική. Ναι, πρέπει ναι, να βλέπει ναι, τι... ναι. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ε, θα σου πω. Θα σου πω τι κάνω εγώ, αλλά είναι τι ταιριάζει τον καθένα. Ε, θα σου... Σπάνια θα επιστρέψω, γιατί πάντα. Τα... Έχω στο μυαλό μου τι δεν μου αρέσει συνήθω. Απλώ έχω στο μυαλό μου ότι αυτά που δεν μου αρέσουν τα θεωρώ λίγο. Κάποια λίγο δευτερεύοντα. Οπότε λέω μου είναι OK. Ναι. Ε, σημασία έχει να συνεχίζω να κάνω. Όσο κάνω, τόσο φτιάχνω πραγματάκια λίγο σιγά-σιγά. Κάτι φτιάχνω από εδώ, κάτι φτιάχνω από εκεί κτλ. Αλλά και αυτό έχει σημασία, τα σκαμπανεβάσματά του. Δηλαδή, yeah. ξέρεις νομίζω ότι ο μόνο ασφαλή τρόπο να γίνει καλό σε κάτι είναι να συνεχίζει να κάνει κάτι συχνά και σταδιακά. Ε, όλο και κάτι θα βελτιώνει. Ξέρει, και μόνο yeah. σου. Οκ. Okay. Έτσι πιστεύω, αλλά είναι ταιριάζει και ο τρόπο στον καθένα. Δηλαδή είναι δύσκολο να επιστρέψω και να πω. Δηλαδή, αυτό που βρει στα animation OK. Το φτιάχνει. Ε, την αφήγηση, άμα είναι ένα βίντεο τύπου όπω αυτά που κάνει στου σκληρού, ε, αυτό το φτιάχνει, εντάξει. Ε, μπορεί να πει, μάλλον δεν πρέπει να έχω πιει 7 μπύρε πριν κάνω, έχω γράψει. Το βλέπω εγώ. Κάποιοι μπορεί να μην το βλέπουν απ' έξω. Εγώ καταλαβαίνω ότι <laughs> <δι'> είμαι. <laughs> <laughs> ε, ξέρω, ναι. ε, εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. <laughs> <laughs> αλήθεια, αλήθεια. Και μου αρέσει πολύ ο τρόπο που κάνει τι αφήγήσει. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει πολύ. Τι, τι θα, τι θα τα έκανε καλύτερε. Καλύτερε, ρε εσύ. Τι να Δεν σου ξέρω, πω. Έτσι ρωτάω ναι. Όπως, α, τι θα σου άρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω. δηλαδή, είναι δύσκολο να σου πω εγώ ότι θα. Είναι και πάλι λίγο υποκειμενικό αλλά Εντάξει. να σκεφτώ, να σκεφτώ λίγο. Να σκεφτώ λίγο. Άμα παίρνει πολύ να σκεφτεί, είναι τέλεια. Γι' αυτό δεν μπορεί να βρει κάτι. Να όχι. Ψεγάρι. <laughs> Εντάξει, ρε παιδί <βέβαια> μου. <laughs> ναι, ναι. Είναι, όχι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπο αφήγησή σου. Έχει ένα, ένα, πολύ χαρακτηριστικό δικό σου τρόπο αφήγηση. Που δεν μου θυμίζει κάτι άλλο και μου αρέσει. Ναι. Τώρα, Ευχαριστώ. ναι, είναι αυτό, είναι αυτό το στυλ μου αρέσει. <coughs> Γιατί δεν είναι μόνο τα. Σκέφτομαι, δεν είναι, είναι τα ταστία. Τα ρε παιδί μου. Είναι ότι. Δεν ξέρω. Είναι ο τρόπο η τονικότητά σου κάποιε φορέ. αρέσει. Μ' αρέσει το στυλ όπω πάει τι κάνει, ξέρεις, πηγαίνει, ε, πώ λέγεται εσύ. Κλιμακά. Κλί, μπράβο, mm. τα κλιμακώνεται η φάση και φτάνουμε στο σημείο που ξεκινά την αρχή και τα λοιπά, περιγράφεις, έδειξε το background κτλ. Ε, όχι, μου αρέσουν, mm. μου mm. Τώρα εντάξει, άμα κάτσουμε 15 λεπτά, μπορεί να σου πω, άμα θέλει να το ψηρίσουμε ρε παιδί μου, εντάξει. Να σου πω. α, ίσως αυτό, ίσως εκείνο. Αλλά τελικά όλα αυτά, ξέρεις, μικρή σημασία έχουν. Εγώ είμαι του το 80-20 rule. Ότι ναι, ναι. πάντα θέλω να βάζω το 20% τη προσπάθεια για να επιτύχω το 80% του αποτελέσματο. Και άμα πρέπει να βάλω το άλλο 80% και το 20%, οκ, okay, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Δεν έγινε κάτι. Πρέπει να πάμε στο επόμενο. Έτσι πιστεύω. Είμαι λίγο αυτή τη uh, σχολή. Πραγματικά, ειδικά όταν φτιάχνει uh, content για το ελληνικό το κοινό, α πούμε, το οποίο ξέρει ότι ούτε οικονομικά ωφέλη θα σου yeah. έχει, έτσι, ούτε θα σου δώσει τη δόξα τη μεγάλη να γίνει διάσημο κτλ. Και, και το κάνει yeah. κυρίω για. Για κάποιο Εντάξει, επειδή είσαι ψωνάρα, ξέρω εγώ. Γιατί κάθεσαι. Yeah. Κάνει εκθέσει τον εαυτό σου. Yeah. Yeah. Υπάρχει άλλο λόγο. Ε, νομίζω ρε παιδί μου ότι πρέπει να είσαι αποτελεσματικό. Γιατί ο χρόνο είναι πάρα πολύ πολύτιμο και το να κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι. Πρέπει να βρει κάποιο αποτελεσματικό τρόπο να δείξει κάτι, να μην είναι κριντζεράδικο, να μην είναι κακή ποιότητα και να έχει και κάποια δομή. Να διασκεδάσει ο άλλο που είναι το ναι, τελικό, ναι, ναι, ναι. το objective, α πούμε το όλο. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Για μένα όσο πιο πολύ κάνει, τόσο πιο πολύ θα το βρει. Ναι. Και το θέμα είναι να βρει και αυτό που γουστάρει εσύ. Γιατί θα ακούσει πάρα πολλέ. Άμα θε να ακούσει κριτική, θα ακούσει πάρα πολλέ. Αλλά στο τέλο τη ημέρα είναι εσύ τι γουστάρει να κάνει και τι θε να δώσει. Καταλαβές. Εγώ θα ακούσω κριτική, συγγνώμη που θα το πω έτσι, mm. και θα την λάβω σοβαρά υπόψη μου από άτομα που είναι ήδη επιτυχημένα σε αυτό που κάνω εγώ που και είναι καλύτεροι. Και θα έρθει να μου πει ο άλλο: τι, Αυτό εγώ θα το έκανα έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό θα με βάλει σε σκέψει. Γιατί έρχεται ο Γιώργο και μου λέει: Εγώ θα το έκανα έτσι αυτό, α πούμε. Τι, τι έχει στο μυαλό του. Και εκεί θα το. Θα... Τώρα, άμα μου πει ο άλλο, εντάξει, φωνή σου είναι για τον Μπούτσο, το πω. Οκ, εντάξει. Άμα δεν σ' αρέσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει, αρέσει όταν ανεβαίνει η ένταση εκεί που σου φασίστε. πραγματικά σκληρό καριόλη. Έτσι. εγώ πεθαίνω στα γέλια, γουστάρω τη φάση έτσι. Μ' αρέσει η αφήγησή σου. Δεν ξέρω αν έχει γράψει, γράψει το κείμενο από πριν, παιδί μου, και το πηγαίνει. Τα κείμενα είναι γραμμένα από πριν, ίσω και δεκαετίε πριν κάποιο. Ναι. Ναι. Και Τώρα και όπω το διαβάζω, α πούμε, μπορεί να βάλω και κάτι δικό μου εκείνη την ώρα να μου βγει, μπορεί να κάνω και κάποιο λάθο. <laughs> Αυτό είναι οκ, okay, ρε παιδί μου. <laughs> Για μένα και τα λάθη, κάποια μικρά λάθη, <laughs> είναι πολύ οκ. Okay. Σιγά τώρα μην κάτσουμε να ψηρίσουμε, Δεν θα βγάλουμε σκάρικε ερμηνείε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, Ξέρεις. οι ημερομηνίε τρώνε πολλά, γίνονται <laughs> πολλά λάθη. <laughs> δηλαδή τώρα λε, είναι ο <laughs> <σιγά, laughs> δεν έγινε κάτι στην τελική. <laughs> δεν θα βγει ψεγάδια αυτό. Δεν το βλέπει το, την ώρα που το διαβάζει, ξέρω. Και επειδή είμαι πολύ τεμπέλε για να το ξανακούσω, να το ξανακάνω. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, δεν έχω συζητήσει με πολλού ψηφιακού δημιουργού. Όταν κάνω ηχογράφηση ξέρω εγώ το βίντεο και το τελειώσω, άμα δεν κάτσει να το διορθώσει εκεί επί τόπου, την επόμενη μέρα η φωνή σου είναι διαφορετική, ρε φίλε. Ναι, ναι, Είναι <laughs> ναι, <laughs> ναι, 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 <laughs> πολύ χάλια. Ισχύει, ισχύει. Είναι τι έχει πώ έχει κοιμηθεί, τι έχει πει, πώ έχει ξυπνήσει. Πώ έχει καπνίσει, πώ έχει καπνίσει. Κατάλαβε. Παίζουν αυτά όλα. Είναι, είναι λίγο αστείο, αλλά εντάξει. Anyway. Okay, ε, είναι και είναι και αυτό. Απλώ ξέρει εγώ πούμε, δεν έχω εμπειρία στα μικρά βίντεο που είναι condensed και είναι, πρέπει να είναι πα, 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 πα. <laughs> Πρέπει να είναι. Ναι. Να, να κρατά το θεατή. Ναι. Να τον κάνει να περνάει όμορφα την το βλέπει. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Εγώ δεν έχω εμπειρία στο <laughs> να δημιουργώ τέτοια βίντεο, οπότε δεν μπορώ να σου το πω. Η δική μου διαδικασία είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να είναι πιο αυτό που λε πιο κοντά στο casual, Χωρί να είναι τελείω τελείω ρε παιδί μου, χυμά, αλλά να είναι casual και να είναι σε φάση «Α, ξέρει, κάνω παρέα με τον άλλον ναι, και όλα... περνάμε καλά». Αυτό. Ναι, ναι. αυτό. Περνάμε καλά και βγαίνει τα Και βγαίνει και προ τα έξω στο κοινό, έτσι, εξάλλου αυτό. Είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά όχι, είχε, κοίταξε, πρώτα απ' όλα το content, η ουσία του ρε παιδί μου, που είναι η πληροφορία που συνήθω για έναν χαρακτήρα, για μια προσωπικότητα, μαθαίνει πράγματα. Ε, αυτό είναι το γαμάτο το κομμάτι. Και μετά είναι τρόπο που το παρουσιάζει που το κάνει ενδιαφέρον. Ναι. Και το βρίσκει μετά στην πορεία. Αλλά για μένα το βασικό είναι να μην ξεδρεύει πάρα πολλέ ώρε <laughs> σε αυτό που κάνει. Ναι, Γιατί φίλοι. θα σε πάρει από κάτω. Αυτό έπαθα εγώ σε κάποια φάση και έπαθα ένα. Κάηκα λίγο με το mm. δημιουργία και τώρα γι' αυτό αυτή τη χρονιά πιστεύω θα είναι. Mm. Θέλω να πιστεύω θα είναι από mm. τι καλύτερε που είχε ποτέ το κανάλι. Έτσι, έτσι. Είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα δηλαδή. Ναι, ναι. Για πολλού σκληρού. Πολλού σκληρού. Πολλά podcast το άλλο, το πόλεμο στο Alpha το κανάλι. Μπείτε να το δείτε κι αυτό. Κάποιο του ενδιαφέρει. Ε, και θέλω να δω. Ξέρεις τι, θέλω να εξερευνήσω πάρα πολύ άλλε πλατφόρμε, Ρεσί. Mm. Το TikTok δεν έχω, short δεν έχω κάνει. Δηλαδή... Δη, δη... Αυτό αξίζει. κι εγώ TikTok δεν έχω. Αλλά τώρα ξεκίνησα να κάνω κάποια reels, α πούμε, έτσι, ανέβασα ένα reels στο Instagram και ένα short. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πα-πα-πα συμπυκνωμενο κάποιο κομματάκι. Και τελικά πιστεύω βοηθάει. Όχι τόσο. Και σένα τον ίδιο σου αρέσει να βλέπει ένα μικρό απομονωμένο κομμάτι που δίνει μια μικρή πληροφορία και έχει τη φάση του, έχει την πλάκα του. Και σε τη ζάρι να δει και το υπόλοιπο υλικό. Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο. Αυτό τελικά είναι ωραίο και το TikTok ίσω ωραίο. Και εγώ το σνόμπαρα, το σνόμπαρα, Εγώ πλέον ήμουν μεγάλο ηλικιακά και λέω τώρα κάνω και TikTok. Ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά ναι, πιστεύω ναι. ότι ναι, όχι, βοηθάει πολύ. Εγώ που πάρα έχω πολύ. και πολύ. μεγάλο πρόβλημα διάσπαση προσοχή, γιατί υπάρχουμε κι εμεί έτσι. Για εμά τα Reels και τα, το TikTok και τα λοιπά είναι πολύ καλά. ναι, ρε, δυσκολευόμαστε ναι. πάρα πολύ όσοι έχουμε DHD, όπω το λένε, όπω προφέρετε, να συγκεντρωθούμε να δούμε κάτι. Και το βλέπω όταν βλέπω ακόμα και τα βίντεο που έχω κάνει, εγώ που ξέρω τι θα γίνει μετά. Πόσο δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ 15 λεπτά να τα δω. Φαντάζομαι άλλοι ναι. που μπορεί να μην του ενδιαφέρει και τόσο, που πέφτουν πάνω, που λένε εντάξει, 10 δευτερόλεπτα και το κλείνει, α πούμε. Ναι, Τέλο ναι, πάνω. πάντων. Ναι, okay. ναι. Όχι, πάντω αυτό με τη διάσπαση προσοχή είναι πολύ κλασικό ρεσί. και με τον Κωνσταντίνο τον Κίτσικο που μιλήσαμε τι προάλλε. Και αυτό το ίδιο μου ότι έχει. Ναι, και είναι η φάση manager τύπου high end και, τα λοιπά, και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι τύπου τόσο περίεργο. Είναι πολύ κλασικό πλέον και νομίζω ότι χαρακτηρίζει και λίγο την εποχή μα. Θέλουμε λίγο γρήγορο ρε. παπα, πα, πα, δώστο μου. Ναι. Μην με κουράζει πολύ. Και εγώ το καταλαβαίνω και εγώ το θέλω. Απλώ, αν με τραβήξει κάτι, να είναι όπω ο τύπο εδώ ο Γκόγκιν, άμα κάτι γράφει και λέει φάση. Α, ρε, σε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Για να το δούμε λίγο παρακάτω. Με τέκ παιδεύει λίγο τον εαυτό μου, άμα <coughs> κάπου βαριέμαι, κάνω και λίγο αυτό το διαγώνια που διαβάζει. Το πετά λίγο, α το πάμε παρακάτω. Ναι. Αλλά και αυτό εντάξει οκ. Okay. Είναι και αυτό μια τεχνική, ρε παιδί μου. Όχι, είναι μια τεχνική την οποία εγώ, ας πούμε, την έχω καλλιεργήσει πάρα πολύ και διαβάζω πολύ γρήγορα βιβλία με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το, τα διαβάζει όντω. Δεν ξέρω, συνήθω πιστεύω ότι το κεντρικό νόημα το, 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 το παίρνω. Mm. Γιατί πραγματικά σου μιλάω, είναι απίστευτα δύσκολο. σω στέκει και η εποχή μα. Λέω, α πούμε, θα αφήσω το κινητό μου δίπλα. Κάθομαι και σκέφτομαι, άμα πέσει το μολύβι κάτω και χτυπήσει, τι τροχιά θα πάρει, πόση ταχύτητα θα έχει καθώ πέφτει. <laughs> και λε, αυτό είναι κλασική περίπτωση διάσπαση προσοχή μου. Σκέφτομαι βλακίε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Θα σου πω ε, κάτι άλλο που ξέρει τι μου θυμίσεις, τώρα. Πλέον κάθομαι και σκέφτομαι. Είχε δει αυτό που είχε γίνει ψηλό, viral, τύπου κάθε πότε οι άντρε σκέφτονται την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ναι, εννοείται. Έτσι. <laughs> 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 δηλαδή, <laughs> είχα πάθει πλάκα λίγο όταν το σκεφτόμουν. <laughs> <laughs> πόσο συναντησκεύεσαι εσύ, ε. Κάθε εβδομάδα, Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά είναι και το περιβάλλον με μένα τέτοιο. Έχω δηλαδή πάρα πολλά βιβλία στο σπίτι, γκέιμινγκ ναι. κτλ. Οπότε κάπω θα μου έρθει. Αλλά. Τι σκέφτεσαι. Να σου πω γιατί. Γιατί εγώ δεν σκέφτομαι. Όταν λε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι εννοεί. Γιατί εγώ πούμε, σκέφτομαι πολλέ φορέ το Μάρκο Αβρίλιο. Ναι. Ή κάτι που λέει Αυτό πιάνεται ή όχι. Προφανώ. Απιάνεται. Ναι. Δηλαδή δεν σκέφτομαι χλαμίδα και μόνο Αλλά μπορώ να σκέφτομαι ένα χαρακτηριστικό που ανήκε στην τότε Ρωμαϊκή αυτό παίζει μέσα, έτσι. Και, και παίζει, ναι, πιάνεται, πιάνεται. Εγώ συνήθω τι μάχε σκέφτομαι, γιατί αυτά mm. είναι που έτσι, με... αρέσουν πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ σκέφτομαι την εποχή του το, το Βυζαντίου, α πούμε. Τη μετέπειτα, δηλαδή. Η μετέπειτα. Mm. Αλλά όχι ότι δεν μα αρέσει και το προηγούμενο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο ο τρόπο που το βλέπουμε, γιατί εμεί που είμαστε και Έλληνε, είμαστε πιο άμεσα. Έτσι, έχουμε μια σύνδεση με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έμασταν η Ανατολική Ρωμαϊκή, ξέρω εγώ. Μετά έχει επικρατήσει όρο Βυζαντινή. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη που λέγεται Βυζαντινολογία. Είμαστε πιο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το όλο κόνσεπτ αυτό. Αλλά είναι εντάξει, αυτό που λες το σκέφτεσαι. Είναι... Ήταν μήνυμα, αλλά είναι... το μήμα είναι ναι. την αλήθεια, α πούμε. Ναι, Βλέπει ναι, ανθρώπου ναι, ναι. από διάφορα background, μεταξύ του. Αυτό, τους... <laughs> αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με Έλληνε. Είναι παγκοσμίω σχεδί αυτό το trend. Δεν ξέρω, παιδιά, γράψτε μα κι εσεί αν μα σκεφτόσαστε τη διομαϊκή αυτοκρατορία συχνά. Εμεί τη σκεφτόμαστε. Μα αρέσει, την αγαπάμε. Μα πάρα πολύ είναι, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια δεν ξέρω γιατί. Ε, Πώ και. Δηλαδή, πιο πολύ τι σκέφτονται. Τύπου είσαι φορτηγατζή στο τένε στην Αμερική. Ναι. Τι σκέφτεσαι την ώρα που σκέφτεσαι το με και ξέρω <laughs> εγώ, α πούμε, σε μια χανή λεωφόρο στο πουθενά και λε πω πω είμαι στα σύνορα του πολιτισμού. Πω που η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν τα σύνορα του πολιτισμού. Φαντάσου να ήμουν τότε, ξέρω εγώ, και να οδηγούσα το κάρο μου και να έπρεπε να φτάσω στην άκρη και να μου πετεθούν νομάδε που έχουν έρθει από τη Στέπα, ξέρω mm κάνει μια σύνδεση με ναι, την να ναι, ναι, και, ναι, και ναι, κάπως ναι. Θα, θα σου βγει, α πούμε. Και λειτουργεί σε άντρε μόνο αυτό, όχι σε γυναίκε. Έτσι. Ε, ναι, τώρα. Οι άντρε είναι πιο πολύ τι περιπέτειε, γι' αυτό έχουν και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωή. Ναι. Καλά, αυτό. <laughs> αυτό ναι, ισχύει. ισχύει. Ε, γι' αυτό ίσω. Ναι. Είναι ενδιαφέρον όμω. Είναι ενδιαφέρον πώ βγήκε. Την εποχή εκείνη και οι γυναίκε δεν είχαν και έτσι, όπω με τη σημερινή έννοια, όπω αντιλαμβανόμαστε, δικαιώματα και να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν στα τεκτενόμενα. Ισχύει. Ήταν πολύ σπάνιο κάποια γυναίκα να. Παρ' όλα αυτά είχαμε και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχαμε αυτοκράτηρε έτσι. όπω η ζωή, α πούμε, που ήταν. Celebrity. Σε άλλη φάση, ξέρω εγώ, μου εντάξει, ε, το βλέπει, ξέρω εγώ. <coughs> Μετέπειτα. <coughs> Μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμο που θα σκέφτεται, δεν ξέρω, την Αμερικανική κυριαρχία. Την Αμερικανική κυριαρχία. Κοίταξε, το θέμα με τους Αμερικάνους είναι ότι είναι πολύ πρόσφατη mm. Δηλαδή πόσα χρόνια κυριαρχούν. Κυριαρχούν από, πες, από τότε που νικήσαν τους πρώτους μεγάλους αντιπάλους τους, τους Σοβιετικούς. Τη δεκαετία του 90 ξεκινήσανε να είναι ε, αρχέ 90, πέσει. <coughs> ναι. Αρχέ 90, ε, αρχέ. Ε, 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 ναι, ναι. Του ναι, ναι. Όχι, ε, ε, εγώ λέω για το πότε επικρατήσαν, α πούμε, και ήταν η επικυρίαρχη του πλανήτη. Ναι, αλλά ήδη από τα. και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν ήταν. Ε, σε μεγάλο βαθμό ναι. ήταν, σίγουρα. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί και αυτή ουσιαστικά. αυτό είναι μια κάπω έτσι. απομίμηση τη ε, ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι. Αυτό. Ναι, το οποίο. Ξέρω, είναι, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αν το σκεφτεί ότι έχουν φτιάξει ένα κράτο το οποίο είναι στα ίδια έτσι, δομημένο στου ίδιου πάνω κάτω νόμου, στον ίδιο τρόπο σκέψη με κάτι που ήταν πριν από 2.000 χρόνια έω το 1453, που σταμάτησε να υπάρχει, α πούμε. Εντάξει. Και είναι και αυτό που εκφράζει αυτό που λέμε το δυτικό κόσμο. Ναι. Κάποιοι βλέπουν πούμε, τώρα κάποια πρόσφατα φαινόμενα που συμβαίνουν στην Αμερική και στην Ευρώπη, α πούμε. Και λένε δεν είναι δυτικό κόσμο αυτά. ξέρω εγώ, δεν μα εκφράζει σαν κουλτούρα. Ή ότι εμεί δεν ανήκουμε σαν Ελλάδα στο δυτικό κόσμο. Εμεί τον φτιάξαμε το δυτικό κόσμο. βασίζεται πάνω στην αρχαία Ελλάδα το δυτικό κόσμο. πρέπει για αυτό επιτέλου να το καταλάβουμε. Τέλο πάντων, να μην αρχίσω και ξαφνικά. <consumo> ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, υπήρχε μια πολύ, υπάρχει μια πολύ γνωστή φράση. <lifespan>. <ambBI> που είναι νομίζω να θυμηθώ τώρα ποιο ήταν. Ήταν ο Καραμαλή ο Κωνσταντίνο, ο παλιό, ο γέρο τη Δημοκρατία, δεν θυμάμαι πώ τον λέγανε, το προσωνύμιο. Ο παλιό τέλο πάντων. Και ήταν στη βουλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, και ναι, γινόταν το... τώρα ροντέο η φάση. Ναι. Και αρχίζει και ο Κωνσταντίνο Τεκαραμαλέα. Σηκώνεται και λέει: Κοιτάξτε, εμεί ανήκουμε στην Δύση. Και σηκώνεται και ο Ανδρέα και λέει: Προτιμάμε να ανήκουμε στου Έλληνε. Τη κουτάνα από κάτω. Καλά, καλά έτσι, φίλοι όμως. από κάτω. Μα... Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνει ποιο είναι το. Κι ποιο είναι η διαφορά εκεί. Φράσινα, το βλέπει. Το βλέπω, το βλέπω. Εδώ <laughs> είμαστε. Το, το ορθόδοξο. Το παλιό. Ότι ο ένα αυτό που λέει ισχύει επιδημιολογικά και, και είναι αυτό που τελικά θε και εσύ να έχει. Και ο ίδιο το έξω από πάνω, δεν είναι, είναι καν χαζός, προφανώ και αντιμετωπίζει. Αλλά εσύ, όταν λε μετά, σαν ατάκα, προτιμάμε να νικήσουμε του Έλληνε, είναι μεγάλη ατακάρα. Του κερδίζει όλου μετά. Εσύ, είναι θέμα positioning που λέμε. Δεν μπορεί να λε ότι ανήκουμε κάπου. Ναι. Πρέπει να λε ότι να το πουλά σαν ότι εμεί είμαστε αυτό και οι άλλοι μα αντιγράφουν που είναι και αλήθεια κιόλα. Αυτό, αυτό όπω το λε. Βλέπει okay. πώ ο άλλο είπε κάτι το οποίο <coughs> δεν είναι ακριβώ λάθο. <coughs> όχι, δεν είναι Αλλά πώ, άμα δεν το πει σωστά. Ο άλλο έχει σκίσει, σε ναι. έχει φάει. Ναι. Δηλαδή, σε έχει για πρωινό. Και έγινε από κάτω χαμό στη Βουλή. Δηλαδή, και... Εντάξει, και ο Ανδρέα Παπανδρέου, ασχέτω το τι απόψει έχει ο κόσμο, αν το συμπαθεί, δεν τον συμπαθεί κτλ. Ήταν ηγέτη material, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ο μέσο ναι. πολιτικός πολιτικό που έχει περάσει από την Ελλάδα. Δεν είναι. Δηλαδή, το, τον θυμούνται όλοι εκτό από τα μπουζούκια και τι άγαμε θηγατέρε κτλ. Δείχνει κάτι, α πούμε. Το... Ήταν πάρα πολύ μορφωμένο, ήταν ετοιμόλογο αυτά, α πούμε μετράνε και ειδικά όταν έχεις και ένα κοινό το οποίο είναι σχετικά λαϊκό γιατί εντάξει και στην Ελλάδα τώρα όλη η αριστοκρατία έχει γίνει πώς το λένε προσπαθεί να προσδιοριστεί και έμπαινε στη δεξιά κάποτε ποια αριστοκρατία είχαμε εμείς ποτέ ήταν μια πολύ λαϊκή χώρα Ελλάδα ήταν πάντα πούμε. ναι. εντάξει και αυτό ήταν μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο χθε για τη δεξιά και την αριστερά στην Ελλάδα. Διαπέραση. και λέγαμε. <coughs> ξέρω ότι κάποιοι έτσι θα. Θα του εξάψουμε τα ψυχικά του Έτσι, Έτσι, ωραία, μου αρέσει. Μ αρέσει, ε, μ αρέσει. Ε, λέγαμε το εξή, ότι επειδή μου, λέγαμε για αριστερά και δεξιά, και λέγαμε ότι ο πληθυσμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, είναι αρκετά γερασμένο. Ναι. Και κάθετο και ασχολούνται με πράγματα που απασχολούσαν του ανθρώπου του 70 και του 80. Ναι. Το δεξιά και το αριστερά Έλα, είναι παροχημένε έννοιε. Και, και εγώ. Και, και κάθε κόσμο ασχολείται με αυτά και έχουν περάσει τη ζωή μα και στον DNA μα, ακόμα και στη δική μα γενιά που είμαστε παιδιά τη δεκαετία του mm. δεκαετές, το 80, ήμασταν millennials κι εμεί. Και αυτό γίνεται γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Γιατί είναι γερασμένο ο πληθυσμό και ασχολείται με αυτό που κάνει στα νιάτα του. Πραγματικά. Και το έχουν περάσει το και, έχουμε, και ασχολούμαστε με προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα που τα έχουν λύσει οι άλλοι, ρε παιδί μου, α πούμε. Είναι, είναι, Η αλήθεια είναι ότι η αριστερά και δεξιά είναι τόσο. είναι παροχημένε έννοιε πλέον, γιατί έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Τι, 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 αριστερά και δεξιά, ρε παιδί. Τσεκάρετε λίγο τι κάνουν. Ποιοι είναι αριστεροί, ποιοι είναι σαν αριστεροί σήμερα. Και τι κάνουνε και τι κάνουνε και αντίστοιχη δεξιά, αφού τέτοια κάνουνε περίπου. Σαν τρόπο ζωή θέλουνε. Άρα, τι εννοείται ακριβώ. Υπάρχει κράτο στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή που να μην κάνει κοινωνική πολιτική ασχέτω το, το που ανήκει ναι, ναι. Ε, ιδεολογικά η παράταξη που κυβερνάει, α πούμε. Γιατί βλέπει και τα κόμματα στην Ελλάδα, ειδικά, απόψη μου έτσι, mm. δεν ξεχωρίζει και πολύ <laughs> ότι είναι διαφορετικά μεταξύ του. Τι να ξεχωρίσω. Πλέον μήμη έχουν γίνει όλοι. Ναι, ναι. Το κουτσουμπάσ μήμη έχει γίνει στο, στο Λούμπεν. Πλέον αυτό κάνουμε. Δηλαδή, πλέον η φάση είναι ποιο θα πει την ατάκα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με πολιτική. Ποια πολιτική, ποιο πρόγραμμα. Βλέπει ότι ό, όλοι τρολάρουν τον Κασελάκη ότι δεν έχει πολιτικέ απόψει. Λε και όλοι οι άλλοι σκίζονται. Λε και όλοι οι άλλοι έχουν εξισκιστεί στι πολιτικέ απόψει και στι θέσει. Από όλα τα, τα κόμματα. Σιγά, σιγά. Με τον Κασελάκη, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα mm. πολύ. Δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ τα αυτά mm. του, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι ξεκινήσαν στην Ελλάδα επιτέλου να υπάρχουν οι θεωρίε νομοσία. Γιατί δεν υπήρχαν ah, ναι. τόσο πολύ προηγουμένω, ρε φίλε. Τα είχαμε κόψει. Υπήρχαν, <σκάει> αλλά σε πιο. Είναι gay. Δεν είναι. Το παίζει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Και μετά πάμε στα πιο. Mm. Το iceberg πιο βαθιά, α πούμε. Τον έβαλε Νέα Δημοκρατία για να διαχωρίσει του αντιπάλου Έτσι. Και εντάξει, βλέπει τώρα το, τον αρχηγό μα, α πούμε, το Μητσοτάκι, με του αντιπάλου που έχει. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, θα τον έχουμε σε μια μηχανή, ξέρω εγώ, με υποστήριξη ζωή μετά από 250 χρόνια και θα είναι αυτό ακόμα πρωθυπουργό. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Τους ναι, Του για πρωινό, ρε, φίλε. Τώρα το συμπαθεί, το συμπαθεί. Γιατί επίση αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, που πρέπει να ταμπελοποιούμε τα πάντα, το, 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 το λέω, συνέχεια και μου, βγαίνει αυτό. δεν θα έπρεπε. Αυτό που πρέπει κάθε φορά να πάρει και εσύ θέση, α πούμε, από πίσω. Να πει. κάτι, ναι. Το συμπαθεί. Μπορεί, μπορεί, μπορεί να μην το συμπαθώ. Δεν θα σα πω όμω, να μην ξέρετε, α πούμε. Ε, ρε φίλε, εντάξει, ναι. Πρέπει, ναι να μπο, πρέπει, να, βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο αντικειμενικά και να μην τα παίρνουμε και τόσο προσωπικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει μια τάση πίεση, έτσι, ότι, ότι πρέπει να πάρω πλευρά και άμα είμαι με τους men, άρα, αν είμαι με του μεν, αν είμαι με αυτού, δεν είμαι με του άλλου, ή άμα δεν είμαι με του άλλου ή με του δεν, είναι κάπω έτσι η φάση. Και αυτό μου το θύμισε πάρα πολύ έντονα σε αυτό που ήθελα να συζητήσουμε, στη φάση τώρα που είναι το Ισραήλ με τη Χαμά, με την Παλαιστίνη, α πούμε, συγκεκριμένα, αλλά με τη Χαμά, πε, στο όλο conflict τώρα. Ότι έβλεπα μια πολύ μεγάλη βιασύνη, τρελή βιασύνη, ότι πρέπει να πάρω μέρο με ποιου είμαι. Ναι. Για ποιο λόγο. Ρωτάω εγώ. Δηλαδή, τι, εκτό αν, αν έχετε για κάποιο λόγο άμεσο συμφέρον ε, καριέρα ή πολιτικά <κυρίζει> να ξαναγυρώσετε, Ποιο έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα, Πρέπει να το βγάλουμε τώρα να το πούμε, Έχει πιο μεγάλη. Ναι, ρε, δηλαδή, τύπου... Α, αυτή βοήθησε ένα δηλαδή νοσοκομείο. Α, αυτή είναι ένα νοσοκομείο. Α, ήταν νοσοκομείο. Ε, μαλάκια, τι κάθεται, κάθεται. Και μετράμε κεφάλια και παιδιά τώρα, ποιο έχει κόψει ναι. πιο πολλού. Ναι. Αυτή είναι η, η κάβλα σα ναι. τώρα. Ποδόσφαιρο, εντάξει. Δηλαδή, τι το... <χαι> φάση. Τύπου θέλετε να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Ότι δεν είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι με του Μέγνε Δεν, απαραίτητα. Αλλά άμα θέλετε να το συζητήσουμε, να το δούμε λίγο πιο ψύχραμα, α δούμε τι το έχει προκαλέσει, τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει όλα αυτά. Πέρα από το να πει εγώ είμαι με του Δεν ή no, free Palestine ή free αυτό ή πώς το λένε τι είμαστε ε, ε, έχω έναν φίλο ο οποίο είναι επαγγελματία τρολ διασκεδάζει πάρα πολύ να το κάνει έτσι. στο Twitter και αυτό δεν θα πω ποιος είναι <laughs> αλλά έχει πλάγια γιατί πήγαινε και έβλεπε τους όλους που βρίζανε τους Ισραηλινούς και του έγραφε αυτός ο αντισημιτισμός μας με έχει αηδιάσει και ναι. εκεί να δεις μετά ε. <laughs> ήταν ακόμα πιο αστεία δηλαδή ναι, ναι. και μπορεί να είναι πολύ εύκολο να τρολάρεις τον κόσμο πλέον έτσι, γιατί είναι πολύ φανατισμένοι και ε, το, το, trigger είναι πολύ εύκολο τώρα σου το έχει να κάνει με αυτού εκεί πέρα α πούμε δεν ξέρω, πού θες να το πιάσουμε. <laughs> θέλω, να, το θέλω, θέλω, να, να, το... να, πούμε μερικά πράγματα που είναι fact, α πούμε, έτσι. Ναι. Factual, παράδειγμα, γιατί πιο πολύ υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ας πούμε στην Ελλάδα, κλασικά επειδή είναι και κούλνας cool λίγο αμερικανό. Και λίγο αντιεβραίος, χωρί να είσαι πολύ όμω στον κατσίνο και να είσαι πολύ, όμως, να καθίσεις όχι, καθίσεις πολύ, Για... Αμύς, και... Θέλει λίγο touch, Ένα ναι. touch να είσαι κόντρα στου Εβραίου, χωρί να είσαι πολύ κόντρα στου και σε κατηγορήσουν για αντισημιτισμό που λε. Έχουν καταλάβει έχει κάποια τι είναι οι Παλαιστίνοι. Γιατί οι, πολυ... οι Παλαιστίνοι είναι πολύ γλυκούλιδε. Δεν του αφήνουν να έχουν. Οι Παλαιστίνοι δεν είχαν ποτέ κράτο πρώτα απ' όλα. Όχι. Έχετε καταλάβει. Δε, δεν είχαν... Α, πάμε πολύ πίσω. Δεν είχαν ποτέ οργανωμένο κράτο. Δεν ήταν η φάση του αυτή. Ήταν άλλη φάση του γενικά. Έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι και τράιμπε και κουλτούρε που είναι πολύ διαφορετικέ από αυτά που έχουμε συνηθίσει εμεί και δεν είναι ακριβώ όπω το έχει στο μυαλό σου. Άρα δεν μπορεί το κρίνει με βάση αυτά που ξέρει. Ξέρει τι είναι το γαμάτο τη υπόθεση σε όλο αυτό το τέτοιο. Σε όλου του πολέμου που έχει κάνει η Αμερική τα τελευταία χρόνια, από την εποχή του. πια να πούμε, α πούμε τώρα, να πούμε το Βιετνάμ. Mm. Από το Βιετνάμ μέχρι. και. τώρα, το Αφγανιστάν που τέλειωσε. Το Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν τέλειωσε το τελευταίο. Mm. Λέγαμε συνέχεια ότι α, οι Αμερικάνοι που ζουν στον κόσμο του και δεν καταλαβαίνουν του αντιπάλου και το λένε εκεί. οι ίδιοι. Άμα δει τη στρατηγή του και αυτή που μιλάει για τι αποτυχίε του Αφγανιστάν, δεν είχαμε το mindset να καταλάβουμε του αντιπάλου μα ή τι γινόταν εκεί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να βρούμε μια λύση. Εγώ βλέπω ότι ακριβώ το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα με τα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Mm. Παίρνει όλο την Παλαιστίνη, α πούμε, και το Ισραήλ και τι σχέσει που έχουν μεταξύ του. Είναι ένα και δύο, ξέρω εγώ, συγγνώμη. Mm. Και αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθούν να τα κρίνουν ακριβώ με τα κριτήρια που θα έκρινε μια κατάσταση στην Ελλάδα. Και λε, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή. Ξεστραβώσου λίγο. Δεν είναι, δεν είναι τόσο απλοϊκό. ή στην Ευρώπη, όπω το έχουμε μάθει εμεί, που ήταν άλλη η στην ευρωπη οπω το εχουμε μαθει εμει που ηταν αλλη φυση των ε, συγκρούσεων εκεί. εκεί ε, στη, στο Ισραήλ, μιλάμε ότι και την Παλαιστίνη και τι γύρω περιοχέ. Είναι τελείω άλλε οι συνθήκε. Ναι, είναι ναι. τελείω άλλε οι συνθήκε. Άμα δεν το πας λίγο πίσω, να καταλάβει γιατί σημαίνει αυτό που συμβαίνει απλά το κρίνουμε απ' έξω και απλά κάνουμε. Δεν ξέρω. Ανεβάζω ένα post για να μου κάνει like γκόμενα. Αλλιώ mm. δεν μπορώ να εξηγήσω mm. για ποιο λόγο το κάνουμε. Mm. Ξέρεις, είναι... Για τη φάση μα. Αντιδραστικό. Ναι. Ξέρετε, εγώ αυτό που λέω σούμε, στον κόσμο είναι ότι όταν είχαν. Έτσι για να, το, να του τσιγκλίσουμε κιόλα. Όταν είχαν το, τη δυνατότητα οι Παλαιστίνοι να φτιάξουν το δικό του κράτο, που φτιάξανε και οι Ισραηλοί και είχαν πει να φτιάξουμε, ξέρω mm. εγώ, να υπάρχουν δύο κράτη. Ναι, του θέλει να το κάτω, ναι. τι νομίζετε μετά, ρε παιδί. Λοιπόν, όταν φύγανε οι Βρετανοί από εκεί που χάσανε στο δεύτερο παγκόσμιο τα πάντα ουσιαστικά και έπρεπε κάτι να γίνει εκεί πέρα. Ο κόσμο δεν το ξέρει αυτό, ρε φίλε. Δεν το ξέρει ο κόσμο. Και προφανώ θα σου πει άλλο ότι αυτή τη στιγμή παίρνει θέση ή κάνει προπαγάνδα. Εντάξει, mm. πε ό,τι θε, τι να κάνω. Οτιδήποτε και να πει πλέον. Ναι, το δεν αυτό φάση. που λέγαμε ναι. προηγουμένω. Ναι, ναι. Και το λε αυτό σε ανθρώπου που είναι πάρα πολύ φανατικοί και του πήραν τη γη και και δεν έχουν τι να σου πούνε, ρε φίλε. Και το λε αυτό που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι τη όλη φάση. Και εντάξει, η αλήθεια δεν μου αρέσει να το λέω γιατί είναι. Γενικά δεν μου αρέσει όταν κάνω κάποιο debate, έχω μια διαφωνία να βάζω παγίδε στον ομιλητή μου. Το θεωρώ έτσι λίγο ανήθικο. Ναι. Και δείχνει και μια τάση ότι θε να τον, ε, τον μειώσει, α πούμε. Το πει εντάξει, άσχετο ρε φίλε, δεν θα πρέπει να μιλάς καθόλου. Το οποίο δεν ξέρω κι αυτό στη σημερινή δημοκρατία. Είναι άλλο θέμα, αυτά θα έχει ενδιαφέρον να το θίξουμε, α πούμε, το ποιο πρέπει να μιλάει και να λέει ναι. Αλλά δεν ξέρω με αυτού τι λύση μπορεί να βρεθεί, α πούμε, εκεί πέρα στο, Καλά, δεν μπορεί να βρεθεί λύση. <κυκ> θα βρεθεί αυτό που να βρεθεί. Απλώ το ο καθένα εξυπηρετεί το δικά του συμφέροντα. Όπω μπορεί κάθε πλευρά. Είναι λογικό. Πόλεμο είναι. Τι θα γίνει. Μα, ναι, ρε, δηλαδή, λέει, Όλοι ο καθένα. Δηλαδή, τι περιμένει ναι. να γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο διαιτητή στη μέση. Υπάρχει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Άντε, Υπάρχει. Ποιο η Αμερική. Ναι. Άμα δεν υπήρχε Αμερική, θα, όχι απλά θα γινόταν αυτό που γινόταν, θα του είχαν κάνει και από το τον κόσμο. Καλά, γόλφ. ναι, ναι ναι, το ναι, ναι. ναι, Μα αυτό το, το περίμενε με το που έγιναν τα πρώτα εγκλήματα από τη Χαμά, απαγωγέ κτλ. Έχει τα λοιπά, θα γίνει μετά. Εκτό αν είσαι θρουτυφλή, έτσι. Ε, εντά, μα, δεν ναι. ήξερε τα γίνει. Τι περιμένει θα γίνει. Ναι. Θα πάνε και θα του γαζώνουν αύριο. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Εντάξει. Η, δυναμή, η διαφορά δυναμική είναι τεράστια. Ναι, δεν είναι... Μα, δεν, δεν, δεν έχουν. είναι... Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή το Ισραήλ προφανώ κάνει ό,τι θέλει αυτό το συζητάμε, αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι περισσότεροι. Και δεν υπάρχει. Αυτό το free Palestine και τα λοιπά είναι σαν να λε. Τι να σου πω, μου ακούγεται τόσο άτοπο. Όχι ότι είναι. Μου ακούγεται άτοπο. Όχι άδικο ή λάθο. Άτοπο. Με την έννοια ότι γίνεται ένα πόλεμο τώρα, έτσι. Ξέρω εγώ. Ε, η παλιά. Πέρσι η Ελλάδα. Και έρχονται οι μένοι, δεν είναι και κατακνούνται οι κάτι και κερδίζουν μάχε. Free Greece. Τι free Greece δε μαλακά, τι δεν μαλακά. Είχαμε μια χαρά. έχουμε. <laughs> δηλαδή, δηλαδή, και εμεί τα κάνουμε. Στην Κύπρο τι πρόβλημα έχουμε εμεί με το να γκρινιάζουμε και να φωνάζουμε γίνεται κάτι. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί όταν, όταν υπάρχουν δύο, όπως θα λένε, actors, δύο διαφορετικά οντότητες που αντιμάχονται, προφανώς και, οι χαμά στο μυαλό τους θα θεωρούν ότι έχουν δίκιο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να λένε, α, είμαστε κακοί, θα κάνουμε, έξω ε, προφανώς, τέτοιο. Προφανώς. Τώρα, μπορείς, μπορεί η διεθνή κοινότητα να βρει έναν τρόπο να προσετεριστεί και τις δύο πλευρές για να τους δώσει μια λύση θα το δεχτεί ο άλλο. Είναι. είναι ξέρεις, κάπου η διαπραγμάτευση το είχαμε ξαναζητήσει πέρυσι. Κάπου mm. χάνεται. δεν δε μπορεί να μπει μέσα. Και ακριβώ επειδή είναι proxy war, ουσιαστικά η όλη φάση, γιατί εμπλέκονται άλλε δυνάμει, ξέρω εγώ. Ε, το Ιράν εμπλέκεται, δεν εμπλέκεται. Του στηρίζει, του δίνει, δεν του δίνει. Του πάντα αποδείξει. Μετά πα σε άλλη συζήτηση ναι. παραπέρα. Ναι, ναι. Αυτοί που είναι Σίτι και Σουνίτε και δεν τα έχουν καλά μεταξύ του, γιατί συνεργάζονται με τη με μπολάπουν στο, από πάνω, στο Λίβανο εκεί mm. πέρα, ξέρω εγώ. γιατί Το έχει ψάξει κανεί να το δει. Είναι κακοί οι άλλοι, ξέρω εγώ. Προφανώ βλέπουν και αυτοί κάποια πράγματα με τον δικό του τρόπο. Τώρα εκεί πέρα υπήρχαν και Εβραίοι προηγουμένω, οι οποίοι φτιάξανε το κράτο του Ισραήλ, οι άνθρωποι. Τώρα έπρεπε να το φτιάξουν εκεί, πώ θα το φτιάξουν αλλού. Τι δεν σημασία ξέρω, έχει αυτό ναι, είχαμε ναι, δηλαδή, δηλαδή, ναι, να λέγαμε. Ναι, αυτό ναι, ναι. είναι μια συζήτηση που. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει από την αρχή: Παιδιά, εγώ είμαι με του ε, Άραβε εκεί πέρα και πιστεύω ότι πρέπει να φύγει το Ισραήλ από εκεί. Και λε αυτό και του λε το άλλο. Ωραία. Τι θα γίνει, α πούμε. Δεν μπορεί να σου απαντήσει παραπέρα. Είναι, γίνεται ιδεολογικό μετά, αυτομάτω ναι, ή ναι, ναι. γίνεται. Το... Απλώ το, το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί κάποιο. Δεν ξέρω εσύ. Είσαι ο ξέρω εγώ οποιοδήποτε είσαι. Είσαι ο Μίτσο από το Κερατσίνη. Ναι. Για ποιο λόγο να πρέπει να πάρει μια θέση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πολλέ φορέ η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη που και μόνο για να μπορέσει να κατανοήσει κάποια πράγματα πρέπει να ξοδέψει πολύ χρόνο, προσπάθεια να καταλάβει κάποια πράγματα. Ούτω ή δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο λόγο που πρέπει να μπει άμεσα να πει κάτι είναι, είναι ποιο. Είναι, είναι η φύση που έχουμε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια ομάδα, κάποιο. Κοίταξτε, εμεί είμαστε και Έλληνε. Το οποίο δεν είναι πάντα κακό. Δηλαδή, εγώ ξέρει, πρέπει να πει ρε παιδί μου και εσύ την άποψή σου σε ένα θέμα, να, να δείξει ότι συμμετέχει κάπω. Ναι. Ότι δεν είσαι στη γωνία μόνο σου όταν το, τον τον τωτό, το ξέρει έτσι. γιατί κάπω κι εσύ είσαι μέσα στο. στο, στο πράγμα. Στο να συμμετέχει. Και εντάξει, είναι καλό ρε παιδί μου, μέχρι το σημείο που φτάνει να γίνεται αυτό που λε. Μετράμε κεφάλια ποιο σκότω πιο πολλού, ποιο είναι πιο κακό. Εννοώ ότι αυτέ οι συζητήσει, αν έχουν σκοπό να πάρουμε μέρο του ενό ή του το άλλου, δεν οδηγούν πουθενά και δεν έχει νόημα. <κυρίζει> Ενώ, ότι είναι τελικά χάσιμο χρόνο πιο πολύ παρά. εκτό να ξυπνηθούν κάτι άλλο. Αν τη βρίσκουμε μεταξύ μα κάπω με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να τη βρίσκουμε. Ναι. Κάπως, αυτό το, τρόπο, το, βρίσκουμε. Αυτό, ε, το ο, καταλαβαίνω. Το σέβομαι. Είναι το... το σέβομαι και αυτό. Άμα τη βρίσκουμε, βρίσκουμε μεταξύ μα κάπω έτσι. Ή άμα σε πληρώνουν. Άμα σε πληρώνουν, αυτό <κυρίζει> το καταλαβαίνω. Άμα δεν σε πληρώνουν, τι, τι κάνει ακριβώ, δηλαδή για ποιο λόγο. Σε ενδιαφέρει δηλαδή λοιπόν, πραγματικά να καταλάβει τι γίνεται, ή σε ενδιαφέρει αυτό που λε, να νιώσω ότι συμμετέχω κάπω παίρνοντα μια θέση. Ε, εσύ αυτό που γίνεται στη σημερινή, εδώ και κάποια χρόνια τουλάχιστον, από τότε που ξεκίνησαν τα social media, που ο Μίτσο από το. Πού μου πει είναι. Το κερατσίνη. Το κερατσίνη, βρήκε πρόσβαση να... να πει την άποψη του δημόσια. Πολλέ φορέ, επειδή ο Μίτσο από το κερατσίνη μπορεί να μην είναι και ο πιο καλό άνθρωπο και να το ξέρει σω να θέλει να κάνει ένα projection προ τα έξω ή προ τον εαυτό του ότι εγώ είμαι καλό άνθρωπο. Mm. Ποιοι υποφέρουν πιο πολύ, κάτσε να βγάλω το ναι. βασανιστόμετρο που λέγαμε oh, του Τι yeah. Καριόληδε. Αυτοί, Αυτοί... βασανίζονται πιο πολύ. Εγώ θα είμαι με αυτού για να δείξω yeah. και στα κορίτσια πέρα. Με και το κιόλας, underdog, ναι. Ότι ναι. είμαι καλό ρε παιδί μου. Δεν είμαι σκουπίδι να είμαι με του κακού άλλου, ξέρω εγώ. Και αν ψάξει και βρει πόσε συγκρούσει γίνονται στον πλανήτη όλη την ώρα, οι οποίε και δεν λύνονται και έγιναν κατάφορε αδικίε, δεν απασχολούν τον κόσμο τόσο, ξέρω εγώ, τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πιάνουμε ένα-ένα, α πούμε. Ναι. Πρέπει να είναι και λίγο χώτυνα, να είναι λίγο πιασάρικο. Να, να μα αγγίζει και λίγο. Πού του φάζουν τώρα του χριστιανους ε, χριστιανού στο, mm. στο σουδανι το που Σουδάν, τον που τώρα πρόσφατα στα, στα, Νότιο Ναι, 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 ναι. Πολλά γίνονται ρε, λοιπόν, σε τέτοια κλίματα. Ή στην, ε, στην, Κίνα είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια στρατόπεδα συγκέντρωση που έχουν μουσουλμάνου. Έχουνε... ναι, του Ιγούρου που είναι. Άλλο του... εκεί οι πανηγύροι. <coughs> ό,τι θε γίνεται. Ό, ό,τι θε γίνεται. Όμω πάλι το κρίνουμε με το πώ το βλέπουμε εμεί. Οι Κινέζοι που είναι οι φιλοί, οι Χάν, πώ λέγονται, αυτοί που κάνουν κουμάντο στην όλη χώρα, α πούμε. Ρε φίλε, αυτοί. Λέμε. Πρέπει να μπούμε στο δικό του mindset, στο δική του ψυχοσύνθεση. Ναι. Αυτοί δεν το βλέπουν έτσι όπω το βλέπει εσύ. φυσικά ε, δεν το βλέπουν έτσι. Δεν βλέπουν του καταπίεζουμε. Μπορεί όντω να λέει, κοιτάξτε να δει, είναι άνθρωποι, είναι μουσουλμάνοι, πρέπει να γίνουν κομμουνιστέ. Ναι. Και όπως, να του βοηθήσουμε. βοηθήσουμε. Να του βοηθήσουμε, να του λίγο. Ε, okay. Αυτό μου θυμίζει λίγο τη σειρά. Είναι μια νέα σειρά του Αρκά που είναι ο ροκισοδαστή και του Βασάλη. Τι γαμάει. Πολύ γαμάει. Εντάξει, μου αρκά, γιατί δεν φίλε πολιτικοποιεί το τύπο. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει. Εγώ πιστεύω τρολάρι. Και εγώ το πιστεύω Πιστεύω τρολάρι. Είδα το άλλο. Ποιο ήταν ρε φίλε που του τρόλαρα, αλλά νομίζω ότι εννοεί το αντίθετο από αυτό που πραγματικά έλεγε. αυτό με τη σημαία. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχε πει. Κάτι έλεγε για του καλλιτέχνε, πώ του κρίνουν και τα λοιπά. Ενώ στον εαυτό του, α πούμε. Αλλά δεν κατάλαβε ο κόσμο και νομίζω ότι του υπερασπιζόταν. Αν κατάλαβα και εγώ καλά, γιατί ήταν. Το έχει βάλει ωραία. Κοιτάξτε, ξέρω εγώ, μπορεί να βαριέται κι αυτό. Εμεί έχουμε μεγαλώσει, φαντάζομαι, και εσύ με τον Αναφέροντα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εγώ στο τι μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα τελευταίο αυτό με τον Εναιροξεταστή που ήταν ο τύπο. θα το στείλουμε λέει στην πυράλη ή θα τον πάρει η κόρη του επισκόπη. Η κόρη του επισκόπη ήταν ένα μαύρο χάλι. και λέει, Όχι, λέει, να το λυπηθείτε, να το στείλετε στην πυράλη. είναι, έτσι πιστεύω και εγώ οι Κινέζοι. Είναι σε φάση τι να του κάνουμε, να του σκοτώσουμε. στην προσπάθεια μα του κάνουμε ανθρώπου ή να του αφήσουμε να είμαστε μουσουλμάνοι. Όχι, να του λυπηθείτε, λέει, να του σκοτώσετε. Εντάξει, το πώ το βλέπουν. Και το αν είναι δίκαιο ή όχι. Πάλι έχει να κάνει με το πώ το βλέπουμε εμεί, το τι κάνει ο κάθε. Ναι, Είναι πρώτα απ' όλα όλε αυτέ οι έννοιε, το λέει και ο Χαράρη, ο Μά, λέει, κάνει εγχειρήσει έναν άνθρωπο και τον ανοίξει, δεν θα βρει μέσα ούτε δικαιοσύνη, ναι, ναι. ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα. Θα βρει κάτι, όργανα, κάτι έντερκα, κάτι τέτοια. Αυτά είναι όλα ανθρώπινα δημιουργήματα δικά μα, ναι. εννοεί δικές δικέ μα ιστορίε, που θέλουμε κάπω να ισχύουν για να νιώθουμε καλά. Και, Αυτό. Κοίταξε, σαν νομίζω ότι ο άνθρωπο γενικότερα, γενικότερα πάντα, ε, τη συμπόνια κατά κάποιο τρόπο την έχει μέσα του. Ε, Βλέπει έναν άνθρωπο να υποφέρει, αυτομάτω θα τον λεπιθύσετε γιατί. Σου αγγίζει κάποιε ευαίσθητε χορδέ, είτε γιατί λε, Μαλάκα μουλάκα, φαντάζομαι να το πάθουν εγώ αυτό, και πάει σε πιο mm. εγωιστικέ τάσει. Επίση είναι πολύ διαφορετικό. Επίση, ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση είναι το πώ κρίνει ένα θέμα σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο μάζα. Το πούμε έτσι. Μάζα, μην πούμε ναι, ναι. το πούμε έτσι, χήμα. Μάζα. Είναι πολύ διαφορετικό το να βλέπει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, πού ξέρει τι τραβάει ο άλλο που περπατάει στο πεζοδρόμιο σαν καθυστερημένο και σου πάει τα νεύρα. Πού ξέρει τι τραβάει, α πούμε ναι, αυτό. Ναι. Αλλά όταν εσύ βιάζεσαι, λε, α σε προσπαθούσα να περπατήσω σήμερα στη, στο Σύνταγμα, α πούμε κιόλα, και ήταν όλοι ό,τι να είναι, ξέρω Εντάξει, τώρα μα πιάσει και την κάθε περίπτωση. Είμαστε κοινωνία, ρε φίλε. Τι ε, να κάνει. Είμαστε και ζώα γέλιζε, που σημαίνει ότι έχουμε τα αισθητά <κυκ> να νοιαζόμαστε λίγο πολύ. Ή, ή, αν δεν τα έχουμε, πάει να πει ότι θα, μας, θα, θα, θα ζούσαμε εκτό ομάδα Οπότε, μάλλον πεθαίνει. Δεν επιβιώνει αυτό. Πάντα πεθαίνει εκτό ομάδα. Οπότε, προφανώ και έχουμε ανεκπληκτικά τα ένστικτα και τα συναισθήματα που μα δίνουν σαν ομάδα, έτσι. Τώρα. Α, αλλά για να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι ναι. που μα ενδιαφέρει να μάθουμε κάποια πράγματα όντω για τη σύγκρουση ιστορικά Ισραήλ και Παλαιστίνη, ή απλώ θέλουμε να κάνουμε. απλά να περάσουμε καλά στη συζήτηση. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αν ο σκοπό είναι να περάσουμε. Δηλαδή, νομίζω η πρώτη ερώτηση πρέπει να κάνει είναι. Θε απλά να περάσουμε καλά, έτσι, να καβλαντήσουμε. Πραγματικά να δεν το βλέπει δε, αυτό που λε, εσύ όμω δεν πάει το μυαλό του άλλου τόσο μακριά. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα, ένα ζήτημα το οποίο ο μέσο άνθρωπο δεν το καταλαβαίνει. Και γίνεται σε, ό, σε όποια, όποιο ζήτημα έχει κάποιο, κάποια σύγκρουση μεταξύ δύο ιδεολογιών. Και συνήθω όταν <laughs> βλέπω να συγκρότη ιδεολογίε mm. τέτοιου τύπου, ας πούμε. κάθομαι εδώ πέντε και γελάω. Ξέρω, λέτε, Τι λένε, λέτε, <laughs> ναι. Γιατί έχει βλακίε σε κατέρωθεν, α πούμε. Εντάξει. Τώρα, ναι. Τώρα για, να, για ιστορία να μιλήσουμε, ε, θα πω την αλήθεια δεν τα γνωρίζω έτσι, σε τόσο βάθο ενώ με ημερομηνίε και τέτοια. Ναι, ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι εντάξει. Υπήρχαν οι δυνατότητε να έχουν δύο διαφορετικά κράτη, ίσω και τρία σε κάποια φάση, αλλά αν κατάλαβα καλά, δεν θέλανε. Ε, α... Οι Άραβες και χάσανε. Όπω θυμάμαι καλά, ε, όπω όλε οι χώρε εκεί γύρω από το Ισραήλ είχαν. Υπογράψει μεταξύ του συμφωνία, δεν διαπραγματευόμαστε με το Ισραήλ. Καν. Δηλαδή, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ναι. Καμία. Οπότε το Ισραήλ ήταν στη φάση ότι, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Απλά θα κάνουμε πόλεμο και επειδή το έχουμε γενικά σιγά και δυναμώνουμε σαν κράτο, λογικά σα έχουμε. Δηλαδή, θα κρατήσουμε το, την περιοχή μα. Ναι. Και κάτω τι καταλαβαίνετε. Γιατί πραγματικά είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον ξέρει τι γίνεται. Και είναι ε... λογικό, είναι λογικό να είναι Είναι τελείως άλλη φάση, άλλη θρησκή, άλλη άλλα φύλλα. Κάποιοι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν κάποια πράγματα στην περιοχή. Π.χ. στο Λίβανο, α πούμε. Που λένε, α πούμε, εντάξει, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να του νικήσουμε πλέον, έτσι όπω έχει γίνει η κατάσταση, α. Ας... ας δεν χρειάζεται να γίνουμε και κολλητοί. Δεν είμαστε Αυτό. φίλοι. Δεν, δηλαδή, ανά πάση στιγμή που το τρώω το λαρίκι του άλλου, τώρα που είναι τα πράγματα έτσι, συνεργαστούμε κάπω, ρε παιδί μου. Ναι. ναι. Και έχουν φτιάξει τον. Πώ λέγεται, άξονα τη αντίσταση, δεν λέγεται. Α, δεν το ξέρω αυτό. Που είναι mm. το Ιράν, η, η Χούθη, mm. στη... Χούθη στην Ιεμένη, mm. ε, η Χεσμολά, οι διάφορε Παλαιστινιακέ οργανώσει, οι οποίε είναι μια. Και ποια άλλη χώρα είναι, και άλλη μία είναι τώρα. Εκεί στο Γκόλπο, δεν θυμάμαι τώρα πια. Του πρέπει να φτιάξει τον άξονα τη αντίσταση. Βλέπει ότι όπω και η Δύση τόσα χρόνια που ήταν πανίσχυρη, έφτιαχνε ΝΑΤΟ, έφτιαχνε Ευρωπαϊκέ mm. Ενώσει, έφτιαχνε διάφορου τοπικού δρόντε, τα οποία μπορούσαν απλά να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο objective σε μια συγκεκριμένη περιοχή και φτιάχνουν μια δύναμη κάποιου τύπου κάνουν και αυτοί τα αντίστοιχα mm. από την άλλη πλευρά τη της Δύσης, του ΝΑΤΟ ας πούμε και αυτοί έχουν σαν στόχο να νομίζω αν έχω καταλάβει να καταστρέψουν το Ισραήλ α πούμε και λέγεται το άξονα τη αντίσταση. Σκέψει το μυαλό τη και αυτοί αντιστέκονται, α πούμε. Είναι... Πώ το βλέπει και ο καθένα, δηλαδή. Τώρα ναι. θα μου πει. Τέλο πάντων, να μην μπούμε σε πολλέ τομέ, γιατί έχει πολλέ τζι λέξει και τα mm. αυτά που γίνονται, αλλά καταλαβαίνει πώ θέλουν να λειτουργήσουν αυτοί. Ναι, ναι. Το θέμα είναι αν θα φτάσει <coughs> ποτέ σε σημείο να υπάρξει μια ισορροπία, ρε παιδί μου, για πολλού λόγου. Ισορροπία, όχι η Ισορροπία ότι καταλαβαίνω ότι δεν μα συμφέρει πολύ να συνεχίσουμε σε μια διαρκή σύγκρουση. Οκ, okay, είμαστε στη φάση που είμαστε τώρα. Θέλουμε να συνεργαστούμε ή δεν θέλουμε να συνεχίζουμε τη σύγκρουση μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Δηλαδή, πόσο έσκαλε θα γίνει η κατάσταση. Δεν έχει πολύ νόημα. Είναι τώρα ας πούμε θέλουν να φτιάξουν το πως λέγεται I Mac, I πώς λέγεται, που ξεκινάει από Ινδία πάει στον κόλπο στους ε, Σαούντι και στους, mm. ε, και από εκεί θα περάσει μέσα από την έρημο το τρένο να πάει στο Ισραήλ και από εκεί να έρθει στην Ελλάδα και στην Ιταλία ε, η, η Mac λέγεται πως λέγεται το, αυτό mm, το δεν δεν ξέρω πως λέγεται το, ναι, το <coughs> τώρα αυτό όμως, όταν το φτιάχνει εκεί έτσι γκλάς τους άλλους που είναι από δίπλα γιατί έχει Σύριους, έχει Σιρανούς Τι θα κάνει όμω, θα του πει επειδή άλλοι δεν σε για του λόγου του προφανώ, έτσι. Εσύ είναι, είναι, αυτό είναι το ράμπιτχολ. Που να ψάχνει και ψάχνει ποιε χώρε είναι, ποιε δεν είναι. Το μεταξύ, Ινδία ας πούμε είναι στο BRICS που είναι το αντίπαλο mm. δέο των G7, α πούμε. Γίνονται όλα ένα, yeah, ένα yeah, yeah, yeah. χάο. Τουλάχιστον υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά συμφέροντα και όσο ήταν διπολικό ο κόσμο, υπήρχε η Αμερική και η Σοβιετική. Έλεγε αυτή είναι η καλή, αυτή είναι η κακή, ξέρω εγώ. Τώρα βλέπει ότι παντού μπλέκονται και βλέπει κάποιου ο οποίο λε αυτό είναι φονταμενταλιστή και το ένα και το άλλο. Στο συγκεκριμένο θέμα όμω, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει δίκιο αυτό. Γιατί πάνε να του το επιβάλλουν κάτι άλλο, που δεν του αρέσει. Ή αν δεν έχει δίκιο, πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί με, πιο με ποια οπτική βλέπει κάποια πράγματα. Αυτό που έγινε με, την... με, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Α, θα πιάσουμε και αυτό, άμα θέλει. Ναι. Αυτό είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και λέγαμε. Πόσο έχουν περάσει, Πώ έχει περάσει ένα, ένας χρόνος, ένα χρόνος. Mm, ένας χρόνο, ένα άμεσο χρόνο. Ένα χρόνο, ένα μισό. Ποια είναι η παρούσα φάση. Η παρούσα φάση είναι ότι τελικά η Ρωσία δεν πήρε αυτό που ήθελε, από ό,τι κατάλαβα. Ή πήρε εν μέρη αυτό που ήθελε. Ε, νομίζω δεν πήρε κάτι. Πήρε, πήρε κάποια πράγματα. Εν μέρη. Εν ε, μέρη. Ε, ήθελα να φτιάξ, βασικά, νομίζω το σχέδιο στην αρχή ήταν να φτιάξει αυτέ τι δημοκρατίε, τον Ντομπάζ, τον Ντονιέτ, ναι. την Κρυμαία, τη Ζαπορίζια και. Ποια άλλη ήταν, ρε φίλε. Τέλο πάντων. Και άλλη μία ήταν να φτιάξει, ξέρω εγώ, πέντε ε, τύπου κρατήδια, να τα ενσωμάτωνε στο Ρωσία. Να τα στη... ήθελε, ναι. Στη Ρωσία. Αυτά τα ψιλοποίησε, και... ρε παιδί μου, σε κάποιο βαθμό. Mm. Αλλά... Στην αρχή, ναι. Μετά... Τώρα δεν ξέρω αν τα έχει κρατήσει και πώ είναι. Όχι ακριβώ. Έχασε mm. πολύ έδαφο. Γιατί οι Ουκρανοί πήραν οπλικά στήματα, πήραν εκπαίδευση και τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κάνανε μια αντεπίθεση Ουκρανοί το, το καλοκαίρι. Αν, με αυτά που διάβασα τώρα, γιατί και αυτό που λέγαμε, γίνεται χάο. Ο καθένα. Οι ναι, πληροφορίε ναι. είναι. Όπου ναι, μιλάμε. Ναι, το, ναι, διαδικτή, ναι, ναι. το Twitter. Είναι απίστευτε, είναι χαόδει. Από αυτά που κατάλαβα εγώ ήταν ότι το του είπαν οι Αμερικάνοι: Εντάξει, μην είναι, κάνετε τώρα. Αφήστε mm. του. Ξέρω εγώ, μήπω βρούμε και κάποια λύση. Αν κατάλαβα καλά. Δεν ακούσαν οι Ουκρανοί και κάνανε αυτή την αντεπίθεση, η οποία είχε. Περιορισμένη επιτυχία, να το πούμε έτσι. Θα έρχεσαι και λέμε ακραίε λέξει, ήταν αποτυχημένη και. Γιατί δεν, δεν ήταν έτσι εν τέλει. Mm. Ε, και τώρα είναι σε μια κατάσταση που. σαν πρώτο παγκόσμιο, το έχει ακούσει φαντάζομαι. Έτσι, είναι στα χαρακόμματα σκοτώνονται. Mm. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ανατολίτικο doctrine πολέμου, το οποίο είναι το, ένα μίξ τεχνολογία πολύ high και πολύ low. Απ' τη μία έχει ένα drone που μπορεί να κατασκοπεύσει και να έσουρθει πληροφορία. Μέσω δορυφόρου σε δευτερόλεπτο και από την άλλη έχει έναν σοβιετικό όλμο του 60. Που όμω μέσω τη πληροφορία μπορεί να ρίξει ακριβώ εκεί που θες έναν όλμο και να χτυπήσει κάποιον που είναι μέσα σε ένα χαράκομα, α πούμε. Ναι, ναι. Και γίνεται αυτό η μίξη και απλά γκριντάρει ο ένα τον άλλον. Ο ένα ελπίζει ότι ο άλλο θα χάσει γιατί εκείνο και ο άλλο νομίζει ότι θα υποχωρήσει ο άλλο γιατί θα πάθει κάποιε πίεσαν και βλέπω γενικά ότι. Παρότι οι Ουκρανοί έχουν φανεί καλοί σαν πολεμιστέ, από πίσω το όλο σύστημα που του στηρίζει βλέπω ότι έχει αυτό το mindset το δυτικό. Δεν βλέπω να αντιλαμβάνονται το πώ ίσω βλέπουν οι αντίπαλοι πλευρά κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Το οποίο οδηγεί σε μια παράταση αυτή τη κατάσταση για ω πότε, α πούμε. Αυτό ω πότε, γιατί είχα την εντύπωση ότι. <coughs> okay, φτάνουμε μου σε ένα σημείο που τώρα τι γίνεται. Λύνεται η σύγκρουση. Είμαστε στη δύση του πολέμου, δηλαδή. Απλά θα παραδεχθεί. Είδε τι πάθανε. Κοίταξε. Με τα οικονομικά δεν είμαι ο καλύτερο, αλλά αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ρωσία καταλάβει να κάνει μια ε, μιλιταριστική και ενσιανική οικονομία για να μπορέσει να διατηρήσει το tempo τη παραγωγή σε όλα τα επίπεδα. Για να μην καταρρεύσουν και οικονομικά. Ναι. Δηλαδή, να δια... Δεν ξέρω, νομίζω ότι και αυτή η κατάσταση δεν ξέρω για το, για κατά πόσο μπορεί να, να συνεχιστεί. Είδε με τα sanctions τώρα που έχουν γίνει, πιστεύω ότι του έχουν πληγώσει. Σε άλλα πράγματα φαίνεται όμω η οικονομία του να πηγαίνει καλά. Για να τα συνεχίζουν οι δυτικοί, φαντάζομαι ότι κάποιο σχέδιο θα, κάτι θα βλέπουν. Επίση, αυτό που ευλεβόμε του Αμερικάνου είναι mm. ότι δεν είναι καν πολέμου, αλλά χάνουν οι αντιπαλοί του πάντα. Δεν ξέρω ναι, αυτό, αν το ναι, έχει ναι. παρατηρήσει. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> σκέφτομαι ότι ίσω. Είδε στην Κίνα καταραίουν κάποιοι κολοσσίοι οικονομικοί, κάποιε τράπεζε. Τι έχουν πάθει τώρα εκεί πέρα, Δεν ξέρω αν το παρακολουθεί αυτό. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, στην μιλάμε Κίνα. για τρισεκατομμύρια ναι, για που χάνονται. Ναι. Και βλέπει ότι όλο αυτό πίσω έχει να κάνει και με την Αμερική. Γιατί και η Κίνα ας πούμε, προσπαθεί να τα βάλει όλα μπρο οπλικά συστήματα, να στηρίξει την Ρωσία, Όχι όμω στο επίπεδο που να πει ότι είναι η δική του. Ναι να τη δορυφοριοποιήσει. σω τώρα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο στο Ρωσίο, δεν μπορεί να το καταφέρει κανένα. Δύσκολο, δύσκολο πολύ. Α περιπτώσει τώρα εκεί δεν, δεν ξέρω, Η, Δύση πιστεύω ότι φαντάζεται ότι η Ρωσία κάποια στιγμή θα έχει κάποια προβλήματα και θα αναγκαστεί να έρθει προ τα δω ή να mm. καταρρεύσει. Τώρα η, την άλλη και οι Ρώσοι φαντάζονται ότι τόσο grinding που έχει γίνει δεν θα αντέξουν οι άλλοι οι αντιπαλίτε και θα. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Είναι... Άμα κάτσει και ψάχνει, βρίσκει συνέχεια πληροφορίε για διάφορα πράγματα. Είναι εντυπωσή μου ή ο Πούτιν έχει εξαφανιστεί λίγο από το προσκήνιο. <κυ> δεν τον βλέπω τόσο πολύ να, να παίζει μπάλα. Ή εγώ απλώ το έχω δει. Δεν το έχω νομίζω φάσει. ότι ο Πούτιν ήταν Τραμπ ποτέ. Ναι. Θυμάσαι τον Τραμπ που βγάζει ομιλία κάθε 20 λεπτά. Ήταν, ναι, ναι. ναι. <χει> Αλλά ήταν πολύ πιο ενεργό από όλο αυτόν θυμάμαι. Τώρα τελευταία λίγο έχει αρχίσει να μπαίνει στο, στο παρασκήνιο. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Δεν, δεν νομίζω όμω. Εντάξει, λογικά θα πρέπει να βρει και αυτό κάποιον να συνεχίσει το έργο του, όποιο είναι αυτό. Τώρα ακούγονται διάφορα. Αλλά εντάξει, και είναι και αυτό γιατί ακόμα και εμεί που ασχολούμαστε με αυτά, σαν χόμπι προφανώ, είναι δύσκολο να μπει στο mindset, το ρωσικό, το πώ αντιλαμβάνονται. Mm. Ας πούμε την διαδοχή, πώς την αντιλαμβάνονται αυτοί τι σκέφτεται, θα κάνουμε εκλογέ, θα βρω κάποιον και θα τον κάνω πρόεδρο, πρωθυπουργό όπω το λένε, και θα είμαι εγώ πρόεδρο, και μετά θα αλλάξουμε. Και εγώ θα φύγω όταν θα είμαι 100 χρόνια. Είναι και θέμα νοοτροπία του. Φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει, γιατί θέλει κι αυτό, αφού ξεκίνησε μια τόσο μεγάλη ας πούμε, ιστορία, να βάλει τη σφραγίδα τη στο τέρμα σαν αν όχι σαν νικητή, όχι σαν ο χαμένο τη όλη ναι. φάση σαν κάθε ηγέτη έτσι επιτυχημένο, α πούμε. Τι να, σου πω. τι να σου πω, αυτό θα φανεί πολύ μετά στην ιστορία κατά πόσο τι συνέβη, αλλά έχω την εντύπωση ότι από τη στιγμή που δεν έχει επιτύχει αυτό που θέλει, κάπω σαν να έχει αρχίσει ήδη να κουβαλάει τη στάμπα του αποτυχημένου. Εσωτερικά τουλάχιστον. <coughs> ότι ψιθυρίζεται αυτό, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μα έστειλε, νομίζω ότι θα πάμε, θα τα αμίσουμε όλα, δεν τα καταφέραμε. Τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή και όλοι οι ολιγαρχίε λίγο στη Ρωσία θα αρχίσουν να πιέζουν, τύπου εντάξει, ρε, φίλε. Πιέζουν, okay, ναι. ήδη, αρκετά ξέρεις τι, τι, γίνεται με τα χρήματά μας δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η φάση Βλέπεις όμως ότι υπάρχει μια πρόβλεψη ότι η ρωσική οικονομία παρόλα τι τις κυρώσεις και αυτά ότι έχει μια πρόβλεψη τόσο πάνω ότι θα ανέβει mm. δεν ξέρω για τον bitcoin τέτοια λέει <laughs> ναι, οπότε τι να σου πω τώρα. <laughs> πόσο ασφαλέ είναι να βάλει λεφτά <laughs> στην ρωσική οικονομία αυτή τη στιγμή. <laughs> ναι, πόσο ασφαλέ είναι αυτό. <laughs> τι να σου πω. Τώρα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι κάποιο άλλο που μπορεί να βλέπει τη συζήτησή μα να έχει δει ένα tweet από κάποιον που τον θεωρεί πολύ. τον θεωρεί δίμονα, ξέρω, και να πει καλά, αυτή δεν ξέρω τίποτα. Ο Τάδε έγραψε στο mm. Twitter χθε ότι το Τάδε εργοστάσιο ξεκίνησε και παράγει. δεν ξέρω εγώ, laser. Τι να σου ναι, θέλω, Μπορεί. Ναι, μπορεί, ναι, μπορεί. Καταλαβες. Μπορεί, αλλά. Ρεαλιστικά, ξέρω, τα πράγματα είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα. Μόνο το εγώ θέλω να το δω λίγο πιο καθολικά τέτοια τη φάση. Ούτω ή άλλω, μια χώρα δεν μπορεί να φτάρκει από μόνη τη. Είναι δύσκολο. Πρέπει ναι. να έχει εμπορικέ συμφωνίε. Πρέπει να υπάρχουν κάποιο είδου. Ε, Πώ θα γίνει. Η Αμερική είναι αυτό που είναι, όχι γιατί από μόνη τη είναι συμφωνιε πρεπει να υπαρχουν καποιοι Είναι αυτάρκη όμω. Είναι σε, σε έναν βαθμό, αλλά δεν θα ήταν υπερδύναμη άμα δεν είχε τόσε πολλέ εμπορικέ συμφωνίε, πιστεύω. Πώ θα γινότανε. Όχι, αυτή η εξωστρέφεια είναι που του κάνει. Ναι. Δηλαδή, σκέψω ένα πολύ απλό πράγμα. Τα όπλα που πουλάνε, α πούμε. Ναι. Η ναι. κουλτούρα που πουλάνε προ τα έξω. Δηλαδή, ποιο δεν έχει Netflix σπίτι του. Ποιο ναι. δεν έχει Microsoft. Τώρα τι λέμε, ας πούμε. Μην... <συσίλω> ναι, δε... και ούτε καν δεν θα σου βάλω τι μεγάλε τεκ ε, εταιρείε. Ήταν πάντα αυτή η εξωστρέφεια που λε. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ πώ η οικονομία θα μεγαλώσει αν απλά παράγει ε, εσωτερικά και καταναλώνει. Δηλαδή, okay. και... ναι, Αυτό δεν, δε ξέρω. Τώρα είναι. εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι το οποίο ε, ε ψάχνω, το, εδώ και, ψάχνω εδώ και κάποιο διάστημα τότε που ξεκίνησε ο πόλεμο κυρίω να καταλάβω γιατί η Ρωσία, α πούμε. Έχει μείνει, έμεινε πίσω και κατά τη διάρκεια του, του κομμουνισμού, που εντάξει, δεν είναι και ένα πολύ καλό σύστημα mm. για να φτιάξει μια σωστή οικονομία. Κάποια στιγμή θα. Ναι. Οι Κινέζοι το βρήκαν λίγο το τέτοιο, αλλά βλέπει ότι και αυτοί τώρα. Έχουν, ε, να το, θα το δει μετά, άμα το, το ψάξει, έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα οικονομικά. Γιατί έχουν κάνει αυτό το lag behind, πώ το λένε. Έχουν, έχουν μείνει πίσω, ρε παιδί μου, σε πάρα πολλού διαφορετικού τομεί. Τεχνολογικού, οικονομικού. Αυτή η κουλτούρα που έχει δύσει τη εξωστρέφεια κτλ. βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, αν αυτό έχει άλλε επιπτώσει σε άλλου παράγοντε, είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Ναι. <coughs> είναι και το multiculturalism τη Αμερική. Δεν είναι μία κουλτούρα και μόνο και τελείωσε. Okay. Αν υπάρχει μία κουλτούρα, είναι ότι θέλουμε όλοι να είμαστε winners. Θέλουμε όλοι να πλουτίσουμε. Αυτό είναι. Αλλά κατά τα λοιπά, ξέρει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που από κάτω παίζουν μπάλα και ψηλοκέι. Με, με όποια προβλήματα, αλλά είναι υψηλοκύη. Όταν έχει μία και μοναδική κουλτούρα και πρέπει να την ακολουθήσει, ξέρει, με παροπίδε, νομίζω πάντα σε βάζει σε στεγανά και δεν σε αφήνει πολύ να ανοιχτεί. Εμένα αυτό που βλέπω όμω με την Αμερική, γιατί δεν δε, δε συμφωνήσω ακριβώ mm. μαζί σου, είναι ότι έχει αρχίσει πολύ και ανοίγει το τι είναι κουλτούρα αμερικάνικη και το χάνουν. Δηλαδή, mm. εγώ πάντα είχα υπόψη μου σαν κουλτούρα αμερικάνικη αυτό το ονειρικό πράγμα που έβλεπε το 60, α πούμε, το 50, το 70, ίσω λίγο πριν το, του πολέμου και του μεγάλου. Και, και ίσω, που μάλλον ήταν η καλύτερη περίοδο τη ανθρωπότητα, τουλάχιστον τη Δύση, να το πούμε έτσι, γιατί mm. κάποιοι άλλοι μπορεί να μην παίρνουν σαν τσοκαλά. Εκεί στο <laughs> 2000, α πούμε. Αυτό φανταζόμουν εγώ πάντα σαν Αμερική. Αυτό που κάνουν τώρα, α πούμε, Ψηρίζουν τη μαϊμού. Αυτό με τα 532 φύλλα που έχουν κάνει. Τι είναι αυτό τώρα, Εντάξει, <συρίζει> αυτά είναι τα προβλήματα που σου λέω. <συρίζει> αυτό συμφωνώ. Ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά σαν οικονομική ευμάρεια ε, δεν πέρανε και άσχημα. Θα σου αποκαλύψω. Οι πιο πολλοί τουλάχιστον. Και αυτό που έχουν κάνει έχουν βοηθήσει τον τρίτο κόσμο. Παρεπτό τρίτο κόσμο δεν είναι αυτοί που είναι Χειρότερη από κάποιου άλλου, είναι αυτή που ήταν ουδέτερη στον ψυχρό πόλεμο. Ακριβώ, ναι, ναι, ναι. Έχουν βοηθήσει τον τρίτο κόσμο που επειδή ακριβώ ήταν ουδέτεροι για διάφορου λόγου να αναπτυχθεί. Και βλέπω κάπου έχει σχεδόν εξαλειφθεί η πείνα, η δίψα στην ανθρωπότητα κτλ. Εξωστρέφεται σε, σε μεγάλο βαθμό κάνεις, σε, σε μεγάλο βαθμό, βαθμό ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, ποτέ δεν είμαστε απόλυτοι, έτσι οτιδήποτε λέμε. Αλλά δεν ξέρω, αυτό, αυτό ίσω το πολυπολιτισμικό εμένα μου θυμίζει και mm. <laughs> μια και mm. μιλήσαμε για Ρώμη και του λόγου που η Ρώμη έπεσε. Χρειάζει, είναι, είναι, το, είναι το παράδοξο ότι απ' τη μία χρειάζεσαι να είσαι αρκετά ανοιχτό, απ' την άλλη, άμα δεν υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια, ναι. κάπου το χάνει έτσι. Θε κάποιε κοινέ αξίε. Ναι, γιατί αυτό, αυτή τη στιγμή στην Αμερική προσβάλλονται οι πατροπαράδοτε πανανθρώπινε αξίε που έχουν οι αντίπαλοι του, α πούμε, κατά κύριο λόγο. Α πούμε, αυτό με την οικογένεια mm. είναι ένα πράγμα το οποίο στην Αμερική καταραίει. Έβλεπα στο, <laughs> στην, Αμερική πόσοι είναι παρθένοι 30 χρονών άντρε. Πολύ εννοεί. Είναι ναι. πάρα πολύ ρε φίλοι. Έλα, Και θα αυξηθούν. 30 χρονών άντρε είναι παρθένοι. Δεν μάλιστα. έχουν καμία. Και έβλεπα, λέγανε, ξέρω, εντάξει, που να μπλέκω τώρα να ψάχνω γυναίκε. Αυτά... Δε. Αυτό έχει τριγμού μέσα στο. Δηλαδή, άμα δεν θε να κάνει οικογένεια, α πούμε, και να φτιάξει μια κοινωνία που θα αποτελείται από οικογένειε που αυτέ θα αποτελούν ένα έθνο στο τέλο, στο τέρμα, ρε φίλε, θα σταματήσει και η πρόοδο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τα mega corporations και θα έχει credits και θα κάνει subscribe σε πράγματα μόνο και θα είναι αυτή η ζωή σου, α πούμε. Ναι. Απ' την άλλη, να σου πάω λίγο πίσω, δηλαδή. <κυκλή> Πήγε στην αρχαία Αθήνα, έτσι. Που ήταν λίγο πιο free τα πράγματα. Αρχαία Αθήνα. Ήταν το να κάνει οικογένεια πολύ βασικό πυρήνα στα τη κοινωνία τότε. Ναι, ρε. Ήτανε, εννοείται. Έτσι. Ρε, να σου πω κάτι. Ψήφιζε. Ήταν πολύ σημαντικό για να μένει και περιουσία. Κάπου. Ναι. ναι. Όταν θα γίνει μια εκστρατεία και θα πάμε να πολεμήσουμε και ψήφιζε, θα πήγαινε εσύ, ο γιο σου, σου, ο, γη... ο ξάδερφό σου, ξέρω εγώ, ο πατέρα σου. Δεν ήταν ε, όπω τώρα <χι> που. Στο λέω γιατί πολλοί φιλόσοφοι ε, στην αρχαία Αθήνα ήταν λίγο τη κουλτούρα. Εντάξει, οι πιο πολλοί φαντάζομαι κάνανε παιδιά κτλ. για προφανεί λόγου. Αλλά αυτό που λέμε οικογένεια, οικογένεια, ρε παιδί μου, πυρήνα τη κοινωνία ναι. ήταν αυτή καθ' αυτή η, κοινο... η, η, η οικογένεια. Γιατί και οι φιλόσοφοι είχαν μετά λίγο τι ειδικέ του οι ιδέε και ήταν λίγο πιο fluent τα πράγματα. Κάναμε το δικό μα κρούρε, παιδί μου, με άτομα που συμφωνούσαν λίγο πολύ μαζί μα και κηρύταμε αυτό που πιστεύουμε. Και το κουστάραμε και αυτό σε έναν βαθμό, τη φάση αυτή τη ζωή. Την πιο ότι εγώ όμω έχω τη δική μου φιλοσοφία τη απόλαυση π.χ. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε, επίκουρο, οποιοδήποτε είμαι. Ε, που δεν είναι ότι είναι ακριβώ λάθο, σωστό. Είναι αυτό που, που σκέφτομαι εγώ. Κάνω recruit άλλου, του διδάσκω, τον Αντάλλο κτλ. Μπορεί να μην κάνουν παιδιά απαραίτητα. Πολλοί από αυτού να μην κάνουν καν παιδιά. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ ρε παιδί μου, είναι σίγουρα αναγκαίο για να μπορεί να προχωρήσει, ξέρει, στο ανθρώπινο είδο. Οκ. Okay. Αλλά είναι ο μόνο τρόπο για να δομήσει σωστά την κοινωνία του, να έχει. Ε, Πώ λέγονται αυτέ ε, πυρη, οι. Πυρηνικέ οικογένειε. οικογένεια, ναι. ναι. Είναι ο μόνο τρόπο, λε. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, θα μου πει, αλλά εντάξει. Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται. Η πιο πολύ. Έτσι, Ωραία η φιλοσοφία. Mm. Ήταν φιλολάκωνε. Του άρεσε πολύ η Σπάρτη. Ναι. Η Σπάρτη δεν είχε τον κλασικό, την κλασική πυρηνική οικογένεια, α πούμε, με τον ίδιο ναι, που ήταν στην Αθήνα. Γιατί έφυγε ναι. και γνώσων στρατιώτη. Μπράβο, σε βάζανε σε, ναι, σε πιο έτσι, μαζική φάση. Παρ' όλα αυτά πάλι έμπαινε σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών. Πώ λέγαμε προηγουμένω για το φίλο μα εδώ πέρα. Goggins, ναι. Που είχε challenges, που είχε δυσκολίε, που να έπρεπε όμω ταυτόχρονα να σε ένα κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορούσε εσύ σαν σπαρτιά τη όμοιο, ο πλήτη πολεμιστή στρατιώτη, να ζει ξεχωριστά από του άλλου. Ναι. Δεν επιτρεπόταν κιόλα, α πούμε. Εντάξει, ήταν μια διαφορετική θεώρηση, αλλά και πάλι έμπαινε σε, μια, σε ένα είδο οικογένεια, η οποία έμπαινε μαζί με άλλου ε, άντρε που είχαν όλοι κοινέ αξίε και κοινέ επιδιώξει. Ναι, ναι. Μπορεί να ήταν ένα έθνο μέσα σε ένα έθνο ουσιαστικά, σαν κάτι ναι, τέτοιο, ναι, ναι. ναι. Τον τρόπο ζωή αυτό. Ναι, βέβαια. Και Τώρα, σε προχωρούσε έτσι, ναι. Ναι, δεν, 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 δεν νομίζω ότι αλλάζει. Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι mm. είναι είναι πανανθρώπινη η οικογένεια. Είναι μια αξία που δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Όσο και να μεταλαμπαδεύσει ιδέε σε τρίτου, άμα δεν είναι ο άλλο. Ε, ε, πραγματικά, α πούμε, ο γιο αυτό για τον οποίο όντω πραγματικά ενδιαφέρεσαι, σαν προσωπικότητα, σαν άτομο, σαν οντότητα, ε, μετά βλέπει ότι και οι ιδέε κάπω φεύγουν. Mm. Εκτό αν φτιάξει, ξέρω εγώ, ιδεολογίε που μαζεύει άπειρου losers και αυτοί δεν έχουν, ε, έχουν βράχει χρόνια αποτελέσματα, αυτό το είδο τα κινήματα. Και εξαφανίζονται, βγαίνουν και εξαφανίζονται. Και το βλέπουμε στη σημερινή εποχή πάρα πολύ που υπάρχουν και τα social media. Και πιστεύω ότι κάποιε από αυτέ τι ακραίε Απόψεις που ακούμε θα κάνουν τον κύκλο του και θα περάσουν. Ε, ναι, ναι, στάνταρ αυτό. Στάνταρα. Δεν ξέρω, αν έχει δει παράδειγμα, θα σου πω για του Χήπηδε. Ήρθαν, ξέρω εγώ, εμφανίστηκαν κάποια χρόνια γιατί είχε πόλεμο κτλ. Μετά για κάποιο λόγο δεν είχαν λόγο ύπαρξη. Δεν ναι, ξέρω αν ασχολείται κανεί μαζί του. Θυμάται πέρα από το. Την κάνει ντοκιμαντέρ που του βλέπει. Ναι, Ιδονισμό ναι. και αυτά είναι. Πώ το έλεγα, τα memes που λένε, μην την κοιτά. Mm. είναι προσωρινά, η δόξα τη Ρώμη είναι αιώνια. Έτσι. <laughs> Αυτό. <laughs> Αυτό. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Απλώ σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αν ο τρόπο που μεγαλώνει στην παιδική ηλικία. Εμεί το έχουμε πολύ που μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Έτσι. με μια μητέρα, ένα πατέρα, με συνήθω το κλασικό μοντέλο. Είναι αυτό ο μόνο τρόπο, είναι ο καλύτερο τρόπο τελικά. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερο τρόπο. Τώρα, αν θε να φτιάξει φωνικέ μηχανέ που θα σκοτώνουν ανθρώπου και τέτοια σαν μπορεί να το κάνει. Αλλά έχει αλλάξει και ο τρόπο πολέμου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώ. Α πούμε, mm. αυτό που κάνουν στο Ισραήλ, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Που είσαι ο πολίτη, ο πλήτη, πιο κοντά στο αθηναϊκό σύστημα, α πούμε, με τα, σύ, με τα σύγχρονα μέσα. Δεν μπορεί mm. να σε ξέρω εγώ, πιλότο και φουρνάρη. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να θέλει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο του επάγγελμα. Δεν παίρνει μια μαρτυρά πλάνα και το πετά. Ναι, Εκεί ναι. επαγγελματίε. Αλλά σε κύριο, σαν, σαν, κοινωνία, πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι να, να προσφέρουν. Πολέμεις, ναι. και σε άλλα πράγματα. Όχι μόνο να να προσφέρουν σαν κοινωνία. Τι να πω, α πούμε, τώρα μου έρχονται άλλε ιδέε. Για πε. Ε, το σκουπιδάριο που υπάρχει στην Αθήνα σε πεζοδρομία δεν το μαζεύει κανένα ρεφίλ. Περιμένουν να έρθει ο ένα καθαριστή να καθαρίσει mm. ολόκληρο το Δήμο. Εντάξει. Α καθαρίσουμε τον δρόμο και μετά θα πολεμήσουμε και του εχθρού. Κάπω πρέπει να, πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το κλασικό που λέει και ο Πίτερσον. Πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, φτιάξε το δωμάτιό σου λίγο. Ναι. Δηλαδή θε να βάλει τάξη στον κόσμο και το δωμάτιό σου είναι μπουρδέλο. Ε. Ναι. Καλή φάση. Ναι. Καλή φάση, μπρο. Θα πάει καλά αυτό. Ναι. Δεν Είμαι σίγουρο ότι θα πα πολύ καλά. Ναι, άμα δεν βάλει πρώτα τάξη στον εαυτό σου, στον χώρο σου, ξεκινά από τα πολύ βασικά. Ναι. Ε, ναι, πού θα πα. Να πει τι και να κάνει τι και να διδάξει ποιον και να κάνει πρίτσε ποιον. Δηλαδή, χαλάρωσε λίγο. Μα γι' αυτό είναι και πολύ χαμηλό το, στα stats που έχουν οι άνθρωποι το καρίσμα που έχουν κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω αν το παρατηρεί κι εσύ. Όταν γνωρίζει πολλού ανθρώπου, δεν είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιον που να σε μαγνητίζει κάπω. Ναι, να... που να είναι χαρισματικό. Πάρα σε πολύ αυτό. σπάνιο, ρε φίλε. Ενώ στα παλιότερα χρόνια, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι τα εκρομαντικεύω από αυτά που mm. διαβάζω ότι ήταν πιο σω έχουμε απομονώσει όμω και αυτού που ήταν πραγματικά χαρισματικοί. Οπότε είμαστε ναι. λίγο, ξέρει, biased λόγω του ότι κοιτάζουμε αυτού που μείνανε. Ε Ποιοι θα μένανε και θα του μελετούσαμε ακόμα, ξέρει. οι πιο χαρισματικοί. Εσύ. Αυτό μπορεί, μπορεί να συμβεί και τώρα, λες. ναι. Yeah. Ε, κοίταξε, υπάρχουν και τώρα χαρισματικοί άνθρωποι. Λίγοι θα είναι, ούτω ή άλλω. Απλώ και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σκύλ το οποίο το χτίζει σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Yeah. Και έχει να κάνει με το γεγονό ότι θέλει ένα social l'interaction αυτό στι συνεχέ. Yeah. Από κοντά όμω. Όταν εμεί έχουμε μάθει να το κάνουμε πιο πολύ εξ αποστάσεω, ε αυτό ασθενεί λίγο. Και όταν γνωρίζει κάποιον χαρισματικό από κοντά, εκεί μαγεύεσαι. Γιατί λε, όπα, ξέρει, ωραίο αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι άντρε Παπανδρέο που λέγαμε προηγουμένω. Όχι, <laughs> αλλά α είναι έστω κάτι λιγο, λιγότερο. Α ναι. είναι έτσι ο Χατζούπουλο, το ρωγό. <laughs> έστω να είναι καλή στο ζεμπέκι εγώ. Ναι. Έστω εκεί, αεροπαγή του, να παίρνει ένα σκητάκι. Εκεί. Μα δεν το βλέπει αυτό σε, ένα άλλο, σε μια λέκμα τη ζωή μα. Οι ηγέτε που έχουν. Πάλι θα μιλήσουμε για τον δυτικό κόσμο mm. γιατί υποτίθεται ότι οι ηγέτε εκλέγονται από τη βάση. Πώ βλέπει του Ευρωπαίου ηγέτε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών, Δεν σου φαίνεται ότι είναι λίγο NPC-χαρακτήρε, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, 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 έχουν ναι, ναι, βγει ναι. από AI, από. Βανίλα, πολύ βανίλα. Ναι, αυτό. Βανίλα. Δεν υπάρχει λίγο, ξέρει, ενθουσιασμό, ναι. ρε παιδί μου. Βλέπει, α πούμε, ένα που διαφέρει, βλέπει τον Ορμπάν, α πούμε. Τώρα σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, βλέπει ότι έχει, είναι χαρισματικό, είναι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο. Ας πούμε είναι σε τι πράγμα. Α πούμε και ο Μακρόν διαφέρει, αλλά για άλλα γούστα. Βγάζει γούστα αλλού. Έχει ακούσει. Είναι επιλογή γυναικών. Καλά, ο Καναδά. <laughs> <και laughs> ναι. Αλλά πέρα από αυτό τον βλέπει ότι η δημοτικότητα του καταραίει. Γιατί είναι ένα NPC character. Ναι, να, δε, δεν είχε καθόλου σε άλλο κομμάτι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό νομίζω αλήθεια. ότι τον βγάλαν γιατί δεν είχαν εναλλακτικέ. Ξέρω εγώ, όπω στην Ελλάδα εξοψηφίζει, γιατί βλέπει ότι. Τι ξέρει τι εναλλακτικέ τώρα. Σκέψτε ότι θε να γίνει πολιτικό έτσι. Ναι. Ωραία. Και είσαι χαρισματικό. Γιατί να γίνει πολιτικό. Συμφωνώ. Κατάλαβε το να σου πω. Δηλαδή, τι έχει να κερδίσει και τι έχει να χάσει. Έχει να χάσει τα πάντα. Και έχει να κερδίσει ελάχιστα. Μηδέν. Δηλαδή, τι χρήματα. Αν θε να είσαι νόμιμο, χρήματα θα βγάλει πολύ λίγα. Ναι. Από αυτά που θα μπορούσε να βγάλει επιχειρηματικά οπουδήποτε αλλού. Δύναμη εξουσία. Περιστασιακά. Αυτό δεν τη χάσει. Είναι δεδομένο. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Θα μαυρωθεί το όνομά σου 100%. Ναι. Ό,τι και να κάνει. Άρα, σε τι φάση μπαίνει στην πολιτική και πότε και τι. Και με τι όρου. Είναι λίγο, ξέρει, εκτό αν το σου κάνει ψηλό επάγγελμα. Είσαι επαγγελματία πολιτικό από μικρό, οπότε ψηλό. Τη βρίσκει έτσι. Έτσι δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών. Είναι επαγγελματία πολιτική. Είναι επαγγελματία. Ξεκινάνε. Έβλέπα χθε ένα χάρτη τη Ινδία που έδειχνε πού έχουν βγει οι διάφοροι πολιτικοί του ηγέτε και τι δουλειέ κάνανε. Ξεκινούσαν από τα πιο παλιά χρόνια. Είχε κάποιο το ΝΕ αν ξέρω εγώ. Τελεύθεροι. 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 Ναι, ναι. Ε, και εν τέλει αυτοί που βγαίνουν πλέον στην Ινδία σαν πολιτικοί, δείχνετε το, το, το πώ έχει πάει τα τελευταία χρόνια. Είναι ναι. όλοι επαγγελματίε πολιτική. Ξεκινήσανε ναι. σαν πολιτική. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή του. Και νομίζω ότι έγινε και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο. Απλά η Ευρώπη είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη. Και έχει... Εγώ αρέσει <laughs> αυτό δεν <το> πιστεύω. <laughs> Είναι, ξέρει, μου θυμίζει το. Η σωστή δάσκαλη ή λάθο δάσκαλη. Δηλαδή, αν θε να μάθει να πιλωτάρει μαχητικό αεροσκάφο, σε ποιον θα πας να σου δείξει. Σαν που ξέρει ήδη να το κάνει, α ας... Πολύ καλά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν θε να μάθει οικονομικά, να γίνει επιτυχημένο επιχειρηματικά, θα πα να σπουδάσει το πανεπιστήμιο οικονομικά από κάποιον που δεν έχει στήσει ποτέ ούτε, ούτε μισή επιχείρηση στη ζωή του και απλά ξέρει θεωρία οικονομικών, ή θα πα από κάποιον που έχει στήσει επιτυχημένε επιχειρήσει και ξέρει να σου πει θα κάνει. Καταλαβα... Δηλαδή, άμα δεν θε να γίνει καθηγητή και εσύ οικονομικών και θε όντω να στήσει δική σου επιχείρηση, μάλλον πιο πολλά θα μάθει από κάποιον που έχει στήσει αρκετέ επιτυχημένε επιχειρήσει παρά από κάποιον σε ένα πανεπιστήμιο. Οπότε, εγώ ρε παιδί μου, δεν ξέρω στη δική μου τη συνείδηση, θέλω ο πολιτικό, ο σωστό ηγέτη, ρε παιδί μου, να έχει κάνει και 5-10 πράγματα στη ζωή του. Ενέρεση. Κατάλαβε. Ναι. Ενέρεση, τι νόημα έχει, συζητάμε. Άμα δεν έχει πετύχει πέντε πράγματα να πει ότι έχω περάσει από αυτά, έχω πετύχει σε αυτά, έχω αποτύχει σε αυτά. Αυτή είναι η κουλτούρα μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και τώρα στα τελευταία χρόνια τη ζωή μου θέλω να περάσω κάποια πράγματα που έχω ζήσει από εμπειρία από, από, από και να βοηθήσω τη χώρα μου. Αυτό μου φαίνεται πολύ θεμητό. Το να ξεκινά τώρα και να μου είσαι επαγγελματή πολιτικό. Φίλε, όμω και αυτό είναι skill. Δηλαδή, πε ότι σίγουρα. εγώ είμαι πάρα πολύ καλό στα οικονομικά και έχω διαπρέψει. Όπω είπε, γιατί να σηκωθώ να φύγω από τι επιχειρήσει που δουλεύω και να πάω να ανοίξω ξέρω, το ΜΕΡΑ25. Δεν ξέρω. Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Αφού έχει λεφτά, έχει φήμη, είσαι σε ένα κύκλο που σε σέβονται, αυτοί που σε σέβονται. Α πούμε, γιατί και αυτοί έχουν τα micro clusters mm. του και τα λοιπά. Που πα και μπλέκει, ρε φίλε. Αφού δεν, δεν θα τα καταφέρει, α πούμε. Και Άραστε, το βλέπει. Έχω ένα φίλο και συνάδελφο που μου αρέσει που φέρνει αυτό το παράδειγμα, ο οποίο είναι φανατικό ε, βαρουφάκη. Έτσι, ελπίζω να μα ακούσει. Mm. Και έχουμε συνεχώ διαμάχε. Ο Βαρουφάκη <laughs> <έχεις πει>. είναι <laughs> γαμάτο <laughs> ρεφιλέ. Για πολιτικό δεν κάνει. <laughs> για να κάθε. Για να, να, να μιλά καφέ όμω είναι <laughs> γαμάτο. Ναι, να έτσι. σου λέει για ε, ε, τεχνοφεουδαρχία και πράγματα που τα έχει σκεφτεί μόνο του. Δεν υπάρχουν ρεφιλέ. <laughs> να σου λέει το λόρ, ξέρω Αυτό έχεις... είναι χαρισματικό πιστεύω. Είναι χαρισματικό. Σαν φίλε, ναι, σαν ομιλητή. Ναι, Πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σαν άτομο να τον κάνει παρέα. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλου, ξέρω εγώ, έτσι προφανώ. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, γιατί να μπει. Σου φέρα παράδειγμα αυτόν, όταν επιτυχημένο στο χώρο του ήρθε να μπει στην πολιτική σκηνή, δεν πρόλαβε ακριβώ να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει και τον απέβαλε το σύστημα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έκανε μαλακίε, αν θα έκανε κάτι καλό. Δεν πρόλαβε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει πάντω. Είναι βέβαιο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ διαφωνώ με αυτά που, <κυκ> που λέει συνήθω. Α, uh, και εγώ να σου Ναι, πρέπει. δηλαδή δεν είμαι φαν. Πιστεύω ότι άμα πήγε να κάνει πλεμέντ και αυτά που θέλει να κάνει θα γινόταν πανικό. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει προφανώ. Δεν ναι. το το τρέξανε το πείραμα. Αλλά. Εντάξει. πολλέ φορέ ο λόγο που το τρέχει το πείραμα είναι γιατί ακούγεται τόσο μαλακιά που λέει ο άλλο. αλλά. Οκ, okay, ρε παιδί μου. Ναι, σου λέω, καθένα έχει τα προσωπικότητα τα συνταπλήν και ο καθένα είναι και εμεί προ τα Είμαστε και εμεί υποκειμενικοί προφανώ. Είναι είμαστε... πάρα πολύ νάρκησο, ρεφίλε, για να κάνει κάτι άλλο και να πα να μπει στην πολιτική. Έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ νάρκησος. Ναι, ή πολύ νάρκησος, ή πολύ, δεν ξέρω, πες το... Ιδε, ιδεολόγος. Όχι ιδεολόγος, είδε. έτοιμο να θυσιαστείς τόσο πολύ, ναι. να θυσιάσεις, επειδή μου, λίγο το όνομά σου και αυτό που έχεις. Συνέλα. Έλα, <χει> δηλαδή, ναι. Δηλαδή, ναι, ή πρέπει να είσαι πολύ απα... απαταιώναστο, εντάξει, μην όχι, πω πολλά ντάξει, πράγματα, όχι ας μην πω μας. αυτό, όχι. Ή πρέπει να είσαι αυτό που λε πολύ οπορτουνιστής Πάρα πολύ Να πάρεις πράγματα για να πάρεις ε, τέτοιο Ή πρέπει να είσαι πάρα πολύ στο άλλο άκρο πολύ ήρωας Ναι Τώρα δεν ξέρω αν εμεί αυτού που είναι πολύ ήρωες ή πολύ οπορτουνιστές Ο καθένας σας το κρίνει όπως θέλει βάλουμε το βαρουφάκι και στους σκληρούς καριόλυντες της ιστορίας, <laughs> Είναι σου λέω προφανώς και είχε χάρισματα και έχει χάρισματα ναι. σαν άνθρωπος έτσι Εννοείται Τώρα κατά πόσο αυτό που λες αυτά που θα έκανε implement θα δουλεύανε ναι. ή όχι. Okay. Πολύ debatable. Ναι. πολύ... Ναι. Να το αλλά όπω και να έχει, ρε παιδί μου, αυτό είναι που. Αυτό σκεφτόμουν πάντα. Δηλαδή, όταν είσαι μα έλεγε ένα καθηγητή μου στο marketing που σπουδάσε mm. ότι οι επιτυχημένοι μαρκετίστε δουλεύουν σε επιχειρήσει και βγάζουν εκατομμύρια. Οι αποτυχημένοι είναι, λέει σαν εμένα εδώ συντάξει, σα κάνουν μάθημα. Ναι. <laughs> κάπω έτσι. Ναι. Είναι κάπω έτσι. Γιατί αν θε να γίνει σε πολύ επιτυχημένο καθηγητή οικονομικών, προφανώ και θα πρέπει να ασχοληθεί με τα μοντέλα, με τι θεωρίε τα λοιπά. Οπότε δεν θα ασχοληθεί με επιχειρήσει. Και ο Παπανδρέο, αυτό ήταν και έγινε πρωθυπουργό μετά. Βλέπει. Εντάξει. Αυτό όμω είχε το χείρο σύνδρομο, ρε φίλε. Μπράβο. Το τώρα, πούμε. Ναι, μπορεί <laughs> να έχει το χείρο σύνδρομο, μπορεί να έχει πολλά σύνδρομα. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω τώρα. Καλά, αλλά, είναι καλά Ναι, αλλά ήταν και χαρισματικό το που λε, σαν ο ναι. έτσι. Ναι. Αλλά ναι. Κοίταξε, επί τι είναι ο πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, ή. Πολύ πολύ υπουργός, πραγμάς, ένα πολύ καλό πολιτικό υπουργό, ένα Πολύ καλό manager, έτσι. Ναι. για να έχει καλή κατανόηση στο αν αυτό που κάνει ψηλοπετυχαίνει ή ψηλοαποτυγχάνει. Ή να είσαι πολύ καλό ε, team builder, επίση. Ναι. Οκ, okay. όλα αυτά. Θε κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Άμα δεν έχει κάνει ποτέ management στη ζωή σου. Λίγο δύσκολο να πετύχει. Εκτό αν να ναι. είσαι περίπτω Σάρα, ρε παιδί Μπορεί να είσαι περίπτωσάρα Σάρα, δεν ξέρω. Κάποιοι από αυτού μπορεί να είναι και να πετύχουν. Αλλά δεν το έχει κάνει αυτό αποτελεσματικά να ήσουν κάπου καλό manager πριν, ε, πώ θα γίνει μετά στην πολιτική, ναι. ξέρω εγώ. Όχι, ισχύει αυτό που λε. Απλά είναι και το άλλο. Για να καταφέρει να γίνει πολιτικό, όταν δεν ήσουν πολιτικό και ήσουν μάνατζερ, ρε φίλε, ήσουν δεν ξέρω εγώ τι, καθηγητή κάπου. Πολύ δύσκολο να μπει μέσα σε αυτό το σύστημα, να το κατανοήσει και να καταφέρει να φέρει του ανθρώπου να σε ψηφίσουν, α πούμε, για να βγει ή να βρει έναν ηγέτη να σε φέρει και να σε βάλει, είναι δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είναι ναι, 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 Και είναι skill να είσαι πολιτικό, το να, είσαι, να προκαλεί συμπάθεια σε ανθρώπου ή να σε αντιπαθούν για να θα ψηφίσω αυτόν όμω, γιατί οι άλλοι είναι για τα σκυλιά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα πει ο άλλο. Ξέρει είναι το πρόβλημα, δυστυχώ. Ότι <coughs> όταν γίνει επαγγελματία πολιτικό, η πρώτη σου δουλειά, η πρώτη σου δουλειά με το, εκλεγή, με το που εκλεγείς, είναι να ξαναεκλεγεί. Ναι, προφανώ. Είναι η πρώτη σου δουλειά. Οπότε σκέφτε αυτό μόνο. Αυτό σκοπό γίνεται αυτό. Ενώ θα έπρεπε αυτό ο σκοπό να είναι: OK, τώρα θα κάνω αυτό που στο μυαλό μου θέλω να κάνω, είτε έχουν καλά είτε κακά αποτελέσματα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω από πριν τι θα γίνει. Απλώ έχω μια λογική. Με βάση αυτέ τι υποθέσει που έχω, θέλω να κάνω αυτά. Οκ, okay, μπορεί να πάει καλά ή άσχημα. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν το κάνω όμω αυτό. Και μετέβα για τολμία. Άρα απλά γι' αυτό πάμε και πάρα πολύ αργά σε οποιαδήποτε αλλαγή. Μα έτσι είναι η δημοκρατία όμω. Στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα που είμαστε. Ναι, ίσω, ίσω. Δηλαδή για να κάνει αλλαγέ που λε, εκτό αν είσαι ο Ανδρέα Παπανδρέου, θέλει απίστευτα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ρε φίλ, να χρησιμοποιήσει για να πει θα κάνουμε αυτό. Να μην, μην υπολογίσει τι μπορεί να πάθει, τι μπορεί να συμβεί, απλά να πει ότι θα κάνουμε αυτό α πούμε. Mm. Τι αντιδράσει θα έχει από άλλα περιβάλλοντα α πούμε κτλ. Ναι, ναι, ναι. Σε άλλα συστήματα, τα οποία δεν είναι τόσο αποκεντρωμένα ή είναι εντελώ αποκεντρωμένα. Εκεί μπορεί να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Μπορεί να βγει ο γενικό γραμματέα του εκάστοτε κρατηδίου ή ο πολέμαρχο του χωριού και να πει θα κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν, θα φέρει κανεί αντίρρηση, γιατί και οι συνέπειε μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Απλώ ξέρει τι μου άρεσε πολύ, που δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα. <κυμ> μου άρεσε, ή μου αρέσει μάλλον ότι στην Αμερική είχε ξεκινήσει το σύστημα ότι αυτό που έχει την απόλυτη αξία, ο πρόεδρο Αμερική δηλαδή, θα είναι με τέρμι, με πέστο, με. Έλα, πώ λέγεται στα ελληνικά. Με θητείε. Ναι. Θητείε. Δηλαδή, μέχρι maximum δύο τετραετίε και τέλο. Γεια σου. Άρα ξέρει ότι έχει περιορισμένο χρόνο να εξουσιαστεί στα χέρια σου, αλλά αρκετό ώστε να κάνει και τα πράγματα. Ναι. Οπότε δεν επικεντρώνεσαι πολύ μετά, ειδικά δεύτερη τετραετία στην αρχή, πώ θα ξαναβγεί. Δεν μπορεί να ξαναβγεί. Έπαιξε μπάλα λίγο ρε μεγάλα. Και μετά, α την εξουσία για κανέναν άλλον, γιατί είσαι αλλιώ πώ ναι. θα κάτσει. Δηλαδή, και το να κάτσει και πολύ, νομίζω ότι οι σοφοί άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι το να κάτσω πολύ σίγουρα δεν θα φωλήσω εμένα του άλλου. Εντάξει, ήταν και παράδοση στην Αμερική να βγαίνει ο πρόεδρο για δύο σερή φορέ, α πούμε, γενικά. Ναι. Κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, και μετά τέλο. <κυκ> Απλώ ο, ο πρώτο που έκανε step down και το είπε αυτό και, θα γίνει, και έγινε έτσι, και έγινε νόμο στου κράτου, ήταν ο Ουάσιγκτον, ο ιδρυτή. Και έλεγε ότι ναι, ενώ ήταν στο απόγειο τη δημοφιλία του και, και, θα μπορούσε να μείνει εκεί 70 χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Όχι 70, τέλο πάντων, όσο μέχρι να πεθάνει. Υπόχει. Ναι, πρέπει η Αμερική να πάρει να υπάρχει και χωρί εμένα. Δεν μπορεί να υπάρχει με εμένα. Είναι και, και αυτό. σω και, και, το βλέπει και πιο πραγματιστικά σαν την ιστεροφημία του. Δηλαδή, τι θες να, να σε θυμάται ο κόσμο σαν τύρανο ή σαν αυτόν που απελευθέρωσε και έφτιαξε. Ναι, γιατί βέβαια. μετά θα πει, εντάξει. Ναι, αλλά θέλει πολύ. Σκέψτε το τι <συλίξε> αξίε, τι προσωπικότητα χρειάζεται να πει εκεί που στο απόγειο. Τώρα εγώ κάνω πίσω. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο όμω. Να λε. Κοντεύουμε να φτάσουμε. Να και ένα νέο objective. Να και κάτι καινούργιο. Και πάμε παρακάτω. Να κάνουμε και αυτό. Πώ είναι, είναι ο Πούτιν. Πώ είναι ο Ερντογάν. Και ναι. έχω κάνει όλα αυτά. Και τώρα μένει αυτό το λίγο. Με το που φτάνει εκεί θε να κάνουμε και ναι, ναι, εκείνο. Ναι, ναι, και ναι. λε, μήπω άμα φύγω εγώ έρθουν και τα κάνουν όλα οι άλλοι ό,τι να είναι. ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και αυτό. ίσω είναι και απλά αυτό. Το... Είναι, αλλά αυτό είναι η τοπία. Γιατί πάντα θα υπάρχει το επόμενο. Ναι, ναι, Κατάλαβα Δηλαδή θέλει, θέλει μεγάλη αυτοσυγκράτηση και αυτοπιθαρχία να πει ότι. Όχι, φίλε, μέχρι εδώ είμαι εγώ. Τώρα πρέπει να αναλάβει κάποιο άλλο. Και δεν του πρέπει να το βρει εσύ απαραίτητα, δεν είναι και δουλειά σένα αυτή. Πρέπει να το βρει η ίδια η χώρα τον επόμενο. Είναι η δουλειά τη χώρα, όχι δική σου δουλειά. Αν <συσκλή> είναι η δική σου δουλειά, άρχισε αυτό, είναι την μετά. Okay. Ναι. Ποιο θα βάλω στη θέση μου. Δεν είναι ναι, βασιλεία. Ναι. 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 Δεν είναι ότι ποιο θα βάλω, πρέπει να τον βρω εγώ. Σιγά δηλαδή. Ε, πρέπει από μόνη τη χώρα να είναι ελεύθερη να υπάρχει και με και χωρί εσένα. Αλλιώ ε, σ' αρέσει η σχέση εξάρτηση. Σ' αρέσει να του εξουσιάζει. Τη βρίσκει αλλιώ. Okay. Πιστεύω ότι μπορεί και εμεί δεν την βρίσκαμε άμα και... Δεν το συζητώ. <laughs> μα είναι άνθρωποι να <laughs> δυναμία. Ποιο είπε ότι εμεί θα τα πετύχαμε καλύτερα από αυτού που λέμε. Δεν ξέρω. Τον αλλά, εκάστοτε, ναι, τον οποιοδήποτε. Δεν ξέρει. Γενικά αυτό είναι με όλα τα κακά που έχει η δημοκρατία σαν τρόπο λειτουργία τη κοινωνία. Αυτά είναι τα καλά, ρε φίλ, Ότι σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει ένα ο οποίο εκλέγεται για πάντα και είναι αρχή. Εντάξει, δεν είναι δημοκρατία μετά. Έτσι. Γιατί <coughs> βλέπεις ότι ε, αυτό, αυτά που ελέγχουν την εξουσία και τα λοιπά αν τα πάρει ένα όλα υπό τον έλεγχό του μετά σταματάει να υπάρχει mm. το δημοκρατικό καθεστώς ε, αν ας πούμε σε καταπιέζει ο άλλος και δεν σε αφήνει να λες κάποιες απόψεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Και είναι λίγο και συσχετισμοί πάλι αυτό, έτσι. Όταν δεν έχει δεν ακούσει τη φράση παράγουμε πολιτική έτσι. δηλαδή υπάρχει παραγώγη πολιτικής τι σημαίνει στην πράξη. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου, οκ, okay, όταν παράγουμε πολιτική σημαίνει ότι α πούμε τι φέρνω νέου νόμου προ ψήφιση. Um, κατευθύνω κάπου πράγματα. Πώ παράγω πολιτική ποιοτικά και πώ το κρίνουμε αυτό, ξέρει. Είναι, είναι πολύ περίεργο. Mm. <σφυρή> Τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα συνήθω. Βέβαια, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το ξέρει πριν κάνει τι ενέργειε. Και μετά πολλέ φορέ να το ξέρει. <laughs> αυτό που έχουμε, ναι, αυτό που <laughs> έχουμε σαν πρόβλημα. Ε, πρόβλημα, σαν χώρα, είναι ότι δεν έχουμε ε, κάποιο όραμα. Δεν ξέρω, ίσω έχουν κάποιο όραμα και δεν το βλέπουμε εμεί, γιατί δεν είμαστε τόσο σοφοί όσο ο πρωθυπουργό μα. Αλλά βλέπω ότι δεν έχουμε κάποιο όραμα, ρε παιδί μου. Να πούμε, α πούμε και αυτό που είχε πει ο Τσίπρα, που γελούσαμε κάποιοι, θα γίνουμε λαχανόκυπο τη Ευρώπη. Είναι ένα όραμα. Παιδί. έχουμε αυτό το object, ρε παιδί μου. Πώ είναι στα no. παιχνίδια που κάνει. Ε... Τικ boxes τη με το διάφορα πράγματα που θα κάνει. Να πούμε, ποιοι το κάνανε στην Ασία, με αυτές αυτέ οι χώρε που είπαν θα γίνουμε νούμερο ένα στον τομέα παραγωγή. IT, ξέρω εγώ. Θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κινητά τηλέφωνα, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε πανεπιστήμια, α πούμε. Mm. Να, οι άλλοι μέσα στην έρημο τώρα προσπαθούν να κάνουν ένα τουριστικό κράτο. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποιο το έχει σκεφτεί και τι θέλουν να προσελκύσουν εκεί πέρα. Αλλά έχουν ένα όραμα, έχουν ένα σχέδιο, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό το σχέδιο. Εμεί δεν βλέπω να έχουμε κάτι σαν χώρα. Είμαστε, mm. αν, από αυτά που ακούω, τουλάχιστον, βλέπω ότι η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Παραμένει όπω ήταν, α πούμε. Εντάξει, ότι κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση μετά την κρίση, θα γινόταν. Δηλαδή, όποιο. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Mm. Δεν, ξέρω αυτό δεν ξέρω αν αυτό έτσι. Σου δίνει κάτι σαν απάντηση, γιατί προφανώ και εγώ δεν έχω. Όχι, ναι, ναι μα δεν, είναι, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Ναι. Είναι <σκυρίζει> αυτό που λε: Το όραμα είναι σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, το που θέλω να φτάσω, το τι θέλω να πετύχω. Αλλά εγώ μένω πολύ στι διαδικασίε. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι ποτέ το τελικό αποτέλεσμα, αλλά Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα είναι. Ναι. Τι θέλω όμω. Ε, παράδειγμα, όταν λέω διαδικασία, τι εννοώ έτσι. Θέλω να ιδανικά θέλω να δυνατήσω, έτσι. Ναι. Οκ, okay, οκ. Okay. Εντάξει, θέλω να δυνατήσω. Δηλαδή θέλω να χάσω κάποια κιλά. Ωραία. Α μην μου γίνει αιμονή ότι θέλω να χάσω κάποια κιλά ε, και να δυνατήσω. Α μου γίνει αιμονή να κάνω μικρά βήματα να αλλάξω τον τρόπο ζωή μου. Ναι. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ότι θα τρώω λίγο πιο υγιεινά. Ότι θα κόψω λίγο τη ζάχαρη. Αυτό. Οπότε επικεντρώνομαι στι διαδικασίε, Αρχίζει και μου αρέσει αυτό. Μου αλλάζει τον τρόπο ζωή μου. Και αυτό θα έρθει με φυσιολογικά του υπόλοιπο. Χωρί να το σκ, πολύ σκέφτομαι. Οπότε λέω: οκ okay, ρε παιδί μου, το να έχει ένα όραμα μακρόπνο ειδικά είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι δύσκολο γιατί Ξέρεις, για πάρα πολλού παράγοντε μπορεί να μην κάτσει. Αλλά α επικεντρωθούμε σε πράγματα διαδικασία δηλαδή, του τώρα. Είναι οκεί okay να πούμε ότι θα αλλάξουμε κάποια πράγματα στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία τώρα. Είναι οκεί okay να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρει τι, το 8ωρο μπορεί να μην μα κάνει. Κάποιε χώρε κάνουν. Ε, α δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Ναι. Είναι οκεί okay να πούμε ότι. Ε, ε, θα κάνουμε πιο αυστηρού ελέγχου στι εταιρείε που μπορεί να του αφήνουν του άλλου να δουλεύουν υπερορίε και να του πληρώνουν. Ναι. Που άλλο είναι, τι δύναμη έχει ο υπάλληλο σε μια εταιρεία. Καμία Τίποτα. δεν έχει. Ρωτήρμα, αυτό είναι το θέμα. Ότι εκείνη που πρέπει να μπει το κράτο να προστατεύσει, ναι. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα πει, δεν θα μιλήσει. Ναι, Πώς Πώς θα, θα μιλήσεις, ναι. Πώ θα μιλήσει, να πιστέψει. Τι θα πει, α πούμε. Το θέμα είναι να επιβι... προσπαθεί όλοι οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Και αυτό είναι και ένα πράγμα που, 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 βλέπεις, που, που κάνει την κοινωνία να είναι. Όταν βλέπει μάλλον άνθρωπου που παρατούνται, α πούμε που δεν έχουν αυτό τα objectives να πεις ότι θα κάποια milestones κάποια, ναι. να κάνεις μικρές αλλαγές Βλέπει ότι όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να φάνε ρε, φίλε, να δουλέψουν, να κάνουν δουλειές που τις συχαίνονται να δουλέψουν πολλές ώρες Για, όταν το κάνει ένας άνθρωπος αυτό γιατί δεν μπορεί να το κάνει ένα κράτο. Γιατί δεν, δηλαδή, σαν σύνολο, σαν κοινωνικό σύνολο, η Ελλάδα, σαν έθνο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, α πούμε, έχουμε φαγωθεί, βάζουμε στόχου οι οποίοι είναι ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι. Έχουν φαγωθεί με την πράσινη ενέργεια τώρα στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, δεν είπε κανεί όχι, ρε φίλε, αλλά. Δεν είναι μόνο μα πρόβλημα, ακριβώ. Να ναι, ναι, σαν ο μέσο Έλληνα στα αρχίδια του τώρα. Ναι, και όλα, να να έτσι, ναι. τι λέμε τώρα, αλλά δεν έχει να φάει, α πούμε. Μα το, το ξέρουν ήδη, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Έλληνα είναι η ακρίβεια. Το λένε παντού, το λένε όλοι οι δείκτε και ο ίδιο ο πρωθυπουργό αυτό λέει. Έτσι. Ωραία. Και αρχίζουν και λένε θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ε, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, αλλά το βασικό μα πρόβλημα <συσίλισμα> δεν είναι μόνο η ακρίβεια, <συσίλισμα> είναι ότι δεν έχουμε τα χρήματα να υποστηρίξουμε την ακρίβεια που υπάρχει. Ο μέσο Πιχελβετό, στα τέτοια του, ποια ακρίβεια. Yeah. Υπάρχει ακρίβεια, αλλά ναι, εκεί. Αφού έχει μισθό δεκαπλάσιο από τον yeah. του Έλληνα. Οπότε σιγά. Η αγοραστική του δύναμη yeah. του δεν είναι. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θε yeah. να πάμε yeah. Yeah. να δούμε γιατί δημιουργείται το πρόβλημα τη ακρίβεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προφανώ, έτσι yeah. δεν είναι. Yeah. Όχι, δεν, yeah. δεν μπορεί. Yeah. Yeah. Θε να βοηθήσει uh, να δει το πρόβλημα uh, στη, στο, στη βάση του, εκεί που άλλου βγάζει τα χρήματά του. Ποιο είναι το πρόβλημά του, βγάζει αρκετά χρήματα, είναι άδικη η μισθή. Γιατί είναι άδικη, τι μπορώ να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Τι γίνεται, όλα, εκεί πάει το πράγμα, κατάλαβε. Ξέρει τι, έχουμε ένα πρόβλημα απόψη μου στην Ελλάδα. Το βλέπω με τα τουρκικά τα αεροπλάνα που θέλουν να αναβαθμίσουν οι Τούρκοι. Είμαστε εμεί και λέμε και δεν είναι δίκαιο και δεν είναι σωστό και εκείνο και είπαμε εκείνο και ο τάδε πολιτικό είπε αυτό. Κάποια στιγμή θα τα παίρνανε. Τώρα θα είναι σε τρία χρόνια, σε πέντε χρόνια, κάποια στιγμή θα τα πάρουν. Mm. ή θα πάρουν κάτι καλύτερο ακόμα σε πέντε χρόνια. Ε, Ποιο ξέρει, α πούμε. Το θέμα είναι να μην κολοκτιπιόμαστε εμεί κάτω και να λέμε τι μα κάνανε οι άλλοι. Να δούμε εμεί τι μπορούμε να κάνουμε, ε, ρε εγκριβώς. παιδί μου, να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, α πούμε. Σαν αυτό που, που έλεγε εσύ. Πώ θα αντιμετωπίσουμε τώρα. Δηλαδή, Γίνεται πόλεμο, δεν έχουν πετρέλαιο, τι θα κάνουμε. Γυρίσουμε στην εποχή τη πέτρα, α πούμε πάλι. Κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Τώρα. Να, κλείσαμε όλα τα λιθοορυχεία πώ mm. τα λένε τα τέτοια. Αυτό γιατί έγινε, α πούμε. Και ανέβηκαν οι τιμέ του ρεύματο, υποτίθεται, λόγω αυτού. Παίζει και αυτό ο ρόλο. Εκεί πώ θα γίνει, κάτι δεν πρέπει να γίνει, να τα ξανανοίξουμε, να. Δεν θα δώσω εγώ τη λύση προφανώ. Και δεν το λέω γιατί. θα εντάξει, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, προφανώ και μπορεί να λέει ότι γουστάρω. Αλλά το θέμα είναι αυτό, να βρεθούν λύσει στα μικρά προβλήματα σιγά-σιγά-σιγά και κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουν όλα. Εγώ... Δώσε με τη δυνατότητα στον κόσμο να ανοίξει επιχειρήσει. Αυτό. Πολύ <χολύς> σωστό. Μα μιλάμε για καινοτομίε και μου λε να έρθει Microsoft και τα λοιπά. Ποια Microsoft ψηλέ, Εδώ υπάρχουν τόση ταλαντούχα άτομα που δουλεύουν σε εταιρείε και χάνουν το ταλέντο του γιατί δουλεύουν σε repetitive tasks συνέχεια ναι. με πολύ χαμηλού μισθού και έχουν φοβερέ δυνατότητε και αναγκαστικά θα πρέπει να, να πάνε έξω να τι <χολύς> ή να χτίσουν κάτι εδώ. Πώ θα το χτίσουν αυτό το κάτι εδώ, αν δεν μου δώσει πάρα πολύ μεγάλο ένα βήμα να γίνει αυτό. Δηλαδή, έτσι θα έρθει η ουσιαστική ανάπτυξη. Θα χτίσω κάτι εδώ που θα αρχίσει να παράγει πλούτο, θα έχω πελάτε από το εξωτερικό, θα έρθει χρήμα εδώ μέσα, θα αξιοποιήσω τον κόσμο και, και το χτίζω και το κάνω scale μετά αυτό. Ε, αν δεν βοηθήσει αυτό, πώ θα γίνει. Βλέπει ότι όλε οι μεγάλε χώρε, από εκεί που παράγουν πάρα πολύ χρήμα, κτλ., είναι στο tech κομμάτι. Δέ τι, τι, τι revenue έχουν οι top 10 tech εταιρείε στην Αμερική και τι πανικό γίνεται. Εκεί είναι η όλη η φάση μα, το να προσπαθούμε να βγάλουμε χρήματα ψαρεύοντα και καλλιεργώντα ντομάτε. Ε, δεν δηλαδή, γίνεται, τι θα κάνουμε. Εντάξει, θα είσαι που θα δίνει στου Γερμανού ντομάτε, ρε φίλε. Αυτό θα κάνει, ξέρω εγώ. Αν αυτό θε να είσαι, αυτό θα είσαι, αλλά δεν θε να το πάμε λίγο παρακάτω. Ναι, αυτό ξέρεις. είναι το θέμα. Να, ναι, αυτό. Πώ θα γίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπω με τις Πρέπει ο κόσμο να μπορέσει να επιχειρήσει, ρε φίλε. Τα πάντα ξεκινάμε με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί εσύ φεύγει από την Ελλάδα και πα στη χώρα που είσαι και δουλεύει και ζει αξιοπρεπέστατα και εδώ πέρα τι ξέρω. Δηλαδή θα πει, οκ, okay, και εδώ φυσικά είμαι σίγουρο θα μπορούσε να. Εδώ, εδώ δεν θα μπορούσε να λείψεις τη μια μέρα. Άλλο αυτό, ναι. Ούτε, ούτε θα... μια μέρα. Α, Όχι για σαν οτροπία α πούμε. Σαν νοοτροπία, σαν πολλά πράγματα. Α. Και δεν έχει να κάνει με το... με το, μισθό, έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Ο τρόπο λειτουργία δεν μου κάνει. Δεν ε. νομίζω ότι μου κάνει. Ε. Και ε. ο λόγο που δεν μου κάνει είναι γιατί έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που για μένα, κατά την ταπεινή άποψη, είναι η ουσία, και στην ουσία επικεντρωνόμαστε σε πολύ μικρό βαθμό στι πιο πολλέ εταιρείε εδώ πέρα. Επικεντρώνεται πάρα πολύ σε άλλα πράγματα. Σε άλλα πράγματα. Micro management, yeah. ε, να χτυπάστε στο, το ωράριο. Και το τελικό quality of outcome είναι κρίνεται πολύ λίγο. Οκ. <laughs> okay. Ο καθένα όπω τη βρίσκεται, να σου πω. Καθένας, ο καθένα ό,τι γουστάρει. Αλλά επειδή με ένα, μ αρέσει πάρα πολύ επικεντρώνομαι στο τελικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτω πώ έχει έρθει και στο να νιώθει καλά άλλο που δουλεύει για σένα. Και να γουστάρει αυτό που κάνει, γιατί δεν είναι το κίνητρο. Ξέρεις, το motivation δεν σε πάει πουθενά. Ναι, μόνο που ρε, φίλε. Πρέπει κάθε μέρα να γουστάρει αυτό που κάνει. Άμα κάθε μέρα δεν γουστάρω που έρχομαι στην εταιρεία σου, φίλε, κάτι κάνει λάθο. Δεν πάει έτσι η φάση. Το δεν πολύ micromanagement δεν είναι και απόρρια του δυτικού τρόπου σκέψη. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό να έχουμε διορισμένου άπειρου ηγέτε σε όλα τα πόστα να κοιτάνε τι κάνουν οι άλλοι από κάτω ναι. και να υπάρχει αυτή η τεράστια πυραμίδα, α πούμε, άπειρων ανθρώπων που στην ουσία είναι φίλοι κάποιου που ελέγχουν του άλλου που πραγματικά δουλεύουν. <laughs> ήθελα να ξέρω να ποιο δουλεύει στο δρόμο τη ημέρα. <laughs> Δεν κάνω πλάκα. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν πραγματικά παίζει να είναι ένα 5%, 10%. Αυτοί που παράγουν τελικά κάτι. Και όλοι λοιπόν, κάνουν <coughs> τι. Τσεκάρουν ότι οι άλλοι δουλεύουν. <coughs> ναι. Άλλοι ναι. Νομίζω ότι ισχύει okay. αυτό πάρα πολύ. Οκ, okay, φαντάσου έτσι. Άρα φαντάσου γιατί μεγάλο waste μιλάμε. Ναι. 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 Okay. ακόμα και αυτό που ελέγχει θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο παραγωγικό. Αυτό. να το κάνει το πιο παραγωγικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό γίνεται κιόλας και σε μονάδες οι οποίες έχουν να κάνουν με παραγωγή υπηρεσιών πάρα πολύ που έχουμε στην Ελλάδα. Πάρα, πολύ, πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπηρεσίες χαζές τώρα, ας πούμε, εντάξει. Τηλεφωνικά κέντρα και, και έχουμε άπειρου άνθρωπους που εργάζονται σε κάτι τέτοιο. Οι οποίοι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, έχουν σπουδάσει, έχουν τόσο πολλές δυνατότητε και κάνουν κάτι low-key, ας πούμε. Okay. Ναι. Ε, αυτά αναπόφευκτα θα πρέπει να αλλάξει γιατί το AI θα, τα, αντικαταστήσει πολλά από αυτά. Το πιστεύει αυτό. Σίγουρα. Όχι, το πιστεύω. Αυτό θα μάθω στο υπογράφο. Την επόμενη πενταετία πάρα, πάρα πολλέ από αυτέ τι δουλειέ. Ήδη ρε, εσύ πα να κάνει ένα. Ξέρεις, να ρωτήσει κάτι ή να πάρει τηλέφωνο και σου λέει Υπάρχει μποτάκι εδώ. Ρωτά εδώ πρώτα, αλλιώ δεν υπάρχει τηλέφωνο να επικοινωνήσει. Ναι, καλά. Γεια σου. <coughs> ε, αυτό, όσο πιο καλό θα γίνει αυτό και όσο πιο πολύ δίνει εύκολα λύσει, αν έχει κάποιο πρόβλημα, ε, τόσο πιο πολύ θα διεκτηθούν πάρα πολλέ τέτοιε δουλειέ. Και αυτό πιστεύει ότι θα αλλάξει με την επόμενη γενιά που θα συνηθίσει. Ήδη η γενιά συνηθίζουν. Ε. Έχει χρησιμοποιήσει το chat GPT, Αρκετά. Είναι... Έχω διαφωνίες διαφωνίε μαζί του σε καθημερινή βάση. Άλλο αυτό, εντάξει. <laughs> Αλλά αν έχει χρησιμοποιήσει όμω τελευταίε γενιέ, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει πιο το 3.5, το 3,5, το, το 4. Ε, είχα κόψει συνδρομή πρόσφατα mm. πριν την τελευταία έκδοση. Οπότε ναι. το 3,5 ήταν το προηγούμενο. σω, ναι, ίσω ναι. ναι. 3, Είναι, ρε παιδί μου, οι επόμενε γενιέ έχουν πάρα πολλέ δισεκατομμύρια παραμέτρου κλπ. Είναι ακραία καλό. Δυστυχώ, ευτυχώ δεν ξέρω τι. Είναι ακραία καλό. Οπότε. και θα γίνει ακόμα καλύτερο. Οπότε ναι, έχει πάρα πολλέ αδυναμίε προφανώ, αλλά και μόνο ότι μπορεί να γίνει ο δικό σου προσωπικό βοηθό σε πάρα πολλά, πολλά πράγματα, αν χρησιμοποιεί κείμενο και επεξεργάζεσαι κείμενο. Είναι άλλη φάση. Είναι game changer σε πάρα πολλά τέτοια. Σε πάρα πολλέ δουλειέ. θα είναι δαρβηνική εξέλιξη του να αντικαταστήσει πάρα πολλά επαγγέλματα ας πούμε άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι είναι αυτό που λέγαμε ότι υπάρχει κάποιο που τα έζοτα πλέον στην Αθήνα δεν υπάρχουν έξω ναι. από... που ήταν επάγγελμα αυτό πώς το βλέπεις εσύ εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι πρόβλημα αν ταυτόχρονα υπάρξει και μία πρόοδος στο κομμάτι της πολιτικής δηλαδή η μόνη λογική εξέλιξη και η φυσιολογική εξέλιξη είναι το universal basic income. Ότι να υπάρχει ένα στάνταρ εισόδημα για τον οποιονδήποτε, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να δουλεύει, δηλαδή να μπορεί να επιβιώνει εξωπρεπώ. Και αν θε να δουλέψει, να πρέπει να δουλέψει αναγκαστικά σε δουλειέ οι οποίε έχουν μέσα από όλο το κομμάτι τη δημιουργία, εκεί που πραγματικά συνεισφέρει σαν άνθρωπο, ναι. δηλαδή όχι στα repetitive tasks. Και εκεί προφανώ θα είναι πολύ ψηλά αμοιβόμενε δουλειέ, κτλ. Δηλαδή, περίμενε, αν υπάρχει ένα τέτοιο εισόδημα χωρί να εργάζεται κάποιος mm. καθόλου, mm. δεν θεωρείς όμω ότι αυτό δεν θα τον αναγκάσει να προσαρμοστεί σε συνθήκε για να μπορέσει να πάει παραπέρα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με, τα... με την επιδοματική πολιτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, ότι, οκ, okay, κάποιοι άνθρωποι, δεν είπαμε να μην δίνουν επιδόματα σε κανέναν, αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι Κάθονται σε αυτό εννοεί. Κάθονται, δεν okay. κάνουν τίποτα, δουλεύουν μαύρα, βοηθάει το άλλε. Κοίτα, αν θε να κάθεσαι, <coughs> ίσω να μπορεί να βρει τρόπου να δουλεύει κάπου και πάλι να κάθεσαι σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν αυτό είναι πραγματικά αυτό που θέλει, είναι λίγο αναπόφευκτο. Κάποιοι θα το κάνουν ούτω ή άλλω αυτό. Τώρα, αν πραγματικά όμω. Γιατί μετά είμαστε και άτομα που. και ζώα που μα αρέσει λίγο να συγκρινόμαστε με άλλου, να πηγαίνουμε λίγο <coughs> καλύτερα κτλ. Ε, κάπου χτυπήσει ότι. Ναι, ρε, αλλά βλέπει, εγώ με το βασικό μου εισόδημα είμαι μέχρι εκεί και ο άλλο, σου λέω, κάνει άλλα πράγματα. Γιατί όχι κι εγώ. Οπότε ξέρει. Ε, δεν πιστεύω ότι θα είναι πολύ διαφορετική κατάσταση από ότι είναι τώρα. Πολύ διαφορετική. Αν προσέγγιση μου έκανε αυτό, λέω, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι τέτοιο μου βγάλε. <laughs> δηλαδή, <laughs> τι σημαίνει αυτό το uncapped. Το αναρχόκαπιταλιστικό ναι. αυτό, δεν ξέρω. Κάπω μου βγάλε. Όχι, όχι το να δίνει λεφτά τσάμπα ανθρώπου, το δεν θα γινόταν και αλλά το ότι θα εμπνευστεί ο μέσο άνθρωπο να ανταγωνιστεί το γείτονά του για να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Ενώ είναι, ε, πώς το λένε, σίγουρη η διαβίωσή του σε ένα mm. επίπεδο. Μα τώρα δεν γίνεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Με τα επιδόματα γίνεται αυτό. Όχι μόνο με τα επιδόματα. Αν, <coughs> αν απλά δουλεύει κάπου έτσι, σε μια, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στον, στο δημόσιο. Κάνει τα πολύ βασικά. Ναι. Τα πάρα πολύ βασικά. Σε θέσει γραφείου, στο οποίο στην ουσία μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ λίγο. Ναι. Τι πιο πολλέ ώρε να. οτιδήποτε. Μπει σίγουρα ότι υπάρχουν δύο δουλειέ. Mm. Ωραία. Είναι κάτι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε ναι. τώρα. Οκ, okay, ναι. Τι Αλλά θα ότι σου αρκεί αυτό στου σου... πιο πολλού. Και πάλι όμω πρέπει να ντυθεί, να πληθεί, να ναι, ξυπνήσει, okay. να κοινωνικοποιηθεί, okay. να κάτσει σε αυτό το γραφείο 8 ώρε παριστάνοντα ότι έστω δουλεύει. Δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Ε, Αντιλαμβάνομαι το την οπτική σου. Μην το κάνεις αυτό λοιπόν, για να μην ξοδεύεις και resources, να μην μπλέξεις και στην κίνηση για να χαλάμε και μένεις ιστορίες. <laughs> άμα θες κάθεσε from home κιόλα, yeah. ούτε κάνει work, άμα ψηθείς να κάνεις κάτι άλλο γαμό, αν όχι κανένα πρόβλημα, πρέπει να επιβιώσεις και εσύ κάπως, yeah. δεν θα σε πετάξουμε στα σκυλιά, δεν θα, yeah. θα γίνεις άστεγος. Yeah. Σιγά, τόσα λεφτά θα βγάζουμε. Yeah. Το να δίνουμε και κάποιο basic income, σιγά. Απλώς, Πιστεύω ότι πιο πολύ ούτω ή άλλως, είναι, είναι όπω και τώρα σου λέω. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετική κοινωνία από ό,τι είναι τώρα. Απλώ πάρα πολλοί θα θέλουν. Αν εσύ να σου δίνω βασικό εισόδημα, <coughs> 1000 ευρώ. Αλλά ξέρει okay. ότι με τη δουλειά που θα βγάζει, θα βγάζει τα διπλάσια, τα διπλάσια. Θα σου κέμε τα 1000 ευρώ. Θα κάτσει τα 1000 ευρώ. Εγώ μπορεί όχι. Βλέπει. Εγώ. Ε, αυτό σου <coughs> λέω. Όλοι λοιπόν. Πώ είναι αυτοί που αμείβονται. Εγώ. Στην Ευρώπη σκέψω, έτσι. Μην το δει μόνο στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά με 1000 ευρώ και κάτω το μήνα. Ε, αρκετή δεν είναι. Στην Ευρώπη. Yeah. Στην Δυτική Ευρώπη. <laughs> 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 Next. Nice. τι. εγώ θα. Εγώ, άποψη δική μου είναι. Δεν διαφωνώ με αυτό. Αυτό που θα θεωρούσα θα ήταν ακόμα καλύτερο θα ήταν να δίνει τα κίνητρα στου ανθρώπου να μπορούν να βρίσκουν ένα τρόπο να μετακινούνται. Ε, επαγγελματικά πάντα. <laughs> ναι, σύμφωνα. Γιατί ένα κλασικό πρόβλημα που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια δουλειά και κολλάνε εκεί πέρα ενώ θα είχαν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά κολλάνε εκεί λόγω συνθηκών. Και ναι. μένουν σε ένα μέρο και δεν κάνουν τίποτα, ας πούμε. Και ναι, ναι, ναι. Είναι εκεί ναι. για πάντα και κάνουν τσάτ ξέρω εγώ, με διάφορου ενευριασμένου ανθρώπου, ναι. ή σηκώνουν τηλέφωνα ή βάζουν σταμπες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι. ή δείχνουν προϊόντα σε κάποιον. Εγώ. Ναι, ναι. ναι. Μα έτσι κι αλλιώ και αυτέ οι δουλειέ είναι βαρετέ, είναι δουλειέ που κανεί δεν θέλει να κάνει στην πραγματικότητα. Εντάξει, είναι προφανώ. Άρα γιατί να του. Αντί να του υποχρεώνει να κάνουν τέτοιε δουλειέ, ή <coughs> στείλ του σπίτι, παιδιά, έχετε ένα στάδιο εισόδημα, αν θέλετε να επιβιώσετε. Και αν ψηθείτε να κάνετε κάτι άλλο, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Για να τι κάνει το AI, α πούμε, αυτέ τι ε. δουλειέ. Ε, βέβαια. Okay. Ε, βέβαια. Μα, μα, αυτό έχει ήδη γίνει. Ξέρεις, με τη βιομηχανική επανάσταση κλπ. Έχει ήδη γίνει αυτό. Έχει ήδη τεσταριστεί αυτό. Έχουμε ήδη δείξει ότι. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν μείναν όλοι άνεργοι. Όχι, κάνανε και... κάτι άλλο μετά, αναγκαστικά. Ναι. σω να χάσει κάποιου κάποιε γενιέ ίσω τι χάσει. Οκ, ε. okay, αλλά το βλέπει τώρα <laughs> το long term, έτσι. Ναι. Ε, long term α, είναι τόσο άσχημα. Μπορεί να γίνει. Ίσως θε... Αν, να πάμε τώρα έτσι σε συνωμοσίε, θεωρεί. Mm. Τέτοια. σω είναι αυτό που θέλουν να κάνουν γι' αυτό. Επιδιώκουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Για να είναι σε... πιο manageable αυτό. Ναι. Το έχω σκεφτεί αυτό που <laughs> <το> θέλω... <laughs> Έχω, Κάποιε έχω <προσέχω> και <laughs> εγώ ελεύθερο <laughs> χρόνο αρκετό. Ναι. ναι. Ε, τι να σου πω. Το ίδιο, ίδιο... να ταζει 300 εκατομμύρια Ευρωπαίου, το ίδιο να ταζει. 280. Όχι. 280. Εντάξει. Δεν μπορούσε να βγαίνει, πιστεύω. Αν δουλεύουν, κάνουν AI δουλειέ. Πόσοι κάνουν services στην Ευρώπη, α πούμε, που ασχολούνται με ναι. services. Αρκετοί. Ορίστε. Τα καθόμαστε εμεί, τα δουλεύει το AI. Τι άλλο θε. Ο... Ορίστε. Ο... Δεν, κάτι, ο δεν ο, κακό, δεν κακό. Όχι. Ε? Για χίλια ευρώ. Το παίρνει. <laughs> το παίρνει, ε. Το, το σκέφτομαι λίγο τώρα. Απλώ σκέψει το άλλο. Σκέψει να σου πει ο άλλο ότι φίλε, τα χίλια ευρώ τα έχει στάνταρ σίγουρα κάθε μήνα, όλοι. Και όσο δουλεύετε, απλά είναι έξτρα. Mm. Θα πιστεύω θα είχε το incentive. Ε, βέβαια. Ε, Λάκα το... μου κάνει, ε. ξέρει πώ απλιστέ υπάρχει. <laughs> ναι, εντάξει, ναι, ναι, Τι ναι. λε τώρα. Για να πουλήσω μουύρι στο γείτονα, να, να πάρω yeah. αμάξια για τέτοια. Εννοείται. Τα Πάντα θα κάνω. Τα χίλια ευρώ θα σου πει. Ναι. Μα ήδη υπάρχει αυτό. Απλώ ταυτόχρονα αυτοί που δουλεύουν για τα χίλια ευρώ ταλαιπωρούνται για πάρα πολύ. Ε, σου λέει εντάξει ρε φίλε, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για ένα τελέσπο σοπλέον σύστημα. Οπότε ναι. σου λέει, άστο, αυτό θα το αυτοματοποιήσουμε ναι. εμεί την κοινωνία. Σ' έχουμε. Οκ, okay, αγκάτειου. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει εσύ να κάνει πράγματα να μάθει για κάτι ναι. παραπάνω. Αλλά να μην στερούμε εγώ που πρέπει να δουλέψω για να τα βγάλει εσύ τα χίλια ευρώ. Όχι, όχι. 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 Εσύ δεν θα στερηθεί, το υπόσχομαι. Είναι λίγο τοπικό να το πω είναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε πράξη. <laughs> Με ένα νόμο και ένα άρθρο. <laughs> okay. Θα φέρω τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. <laughs> <laughs> μαζί. <laughs> ναι. ε, να, το φτια... να το στήσουμε. Να το στήσουμε. Ά, άμα, το... άμα τον φέρει, πότε παίζω. Θα να το γνωρίσω από κοντά. Τέλεισε. Yeah. Πρέπει να είναι, σου λέω, είπε. Είναι... Είναι, είναι ενδιαφέρον. η μορφή. <laughs> <προσωπικό laughs> είναι και αυτό έχει ζήσει πολλά χρόνια έξω. Στο Steam τι έκανε. Δεν θυμάμαι. Κάτι ήταν. ήταν δεν ξέρει κανεί Κανεί δεν ξέρει <laughs> Υπάρχει μια φήμη ότι είναι από αυτού που ήταν του εμπνευστέ των ε, μ, ε, μοντέλων και πώ θα μπορούσαν να κάνουν mm. profit για την εταιρεία. Το οποίο εφαρμόστηκε εν τέλει και βγάζουν από εκεί τα εκατομμύρια. Πολύ καπιταλιστικό αυτό. Έλα ρε. Ναι. καλά, γιατί θεωρείς ότι είναι κατά του να βγάζει χρήματα ο Γαρουφάκη, ίσα ίσα. Όχι, δεν, δεν υπάρχει κανεί που να είναι κατά μου. Ακόμα και, ε, και, ο, Στάλιν υπέρ. Αυτό, α σοβαρευτούμε <χει> λίγο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήταν κατά σε κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα. Να τον φέρει πάντω εδώ. Ναι, πιστεύω θα ήταν. Είναι μόνο. Μορφή... Πιστεύει Ναι. Δεν νομίζω. Mm. Δεν νομίζω. Με την καμία. Κρίμα. Με την καμία. Γιατί. Θεωρώ ότι πολλοί από αυτού που είναι πολιτικοί ή του ενδιαφέρει ακόμα να κάνουν καριέρα πολιτικού ή χωρί script ή χωρί προ ερωτήσει, δεν νομίζω ότι έρχεται κανένα. Δεν, νο... δεν είναι κακό αυτό ακριβώ όμω. Θα σου πω ότι yeah, εγώ τι βλέπω. Εγώ στο κανάλι μου στο YouTube, α πούμε, που προφανώ δεν έχω τη φήμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν βλέπω σχόλια τα οποία είναι αρνητικά, με προσλητικό τρόπο, τα σβήνω. Οκ, okay, ναι, και εγώ εντάξει. Για πολλού λόγου. Ο ένα είναι ότι έρχεται ο άλλο και σε βρίζει, το οποίο κάτσε το. Το δικό μου το καλά με βρίσει. Πάρ τον ναι. Και ο δεύτερο είναι ότι έρχονται οι άλλοι σε βρίζουν και έρχονται άνθρωποι που σε συμπαθούν να σε υπερασπιστούν. Οι οποίοι μπράβο του, α πούμε. Που... Αλλά απ' την άλλη γίνεται τοξικό αυτό μετά. Ε, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Και λε, εντάξει, πάρ' τον μπούλο τώρα. Ε, ναι. Έγραψε την ηλικιότητά σου και τα λέμε, α πούμε. Και νομίζω ότι εφαρμόζεται πάρα πολύ στο. Επίση, όταν ε, παράγει και αρκετό περιεχόμενο και έχει ένα ριτ, άμα κάθε και ασχολεί να απαντήσει τον κάθε ένα που σε ρωτάει κάτι. Είναι κάτι που πραγματικά είναι χαμένο χρόνο από τη ζωή σου. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Όχι, όχι. Δεν καμία. είναι καμία. Δεν, είναι... δεν, είναι... δεν, έχει νόημα να με αυτά. Αλλά στο κομμάτι των προσυμφωνηθέν των ερωτήσεων, α αυτό λε ότι είναι οκ. Okay. Ε, εντάξει. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι OK. Εγώ ρε, φίλες, δεν, είμαι... Φίλες, θα δε, δεν είναι είμαι, δεν, είναι ότι είμαι, είναι αυτό ότι δεν οτι... καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Έτσι, ναι, σα ίσα, ναι. δεν είναι θεροτυφλό. Μια χαρά. Προφανώ και καταλαβαίνω. σω και εγώ αν ήμουν πολιτικό, στη θέση του οποιοδήποτε που έχουμε αναφέρει. Το ίδιο να έκανα. Ισάει σε τι, με κάτι διαφορετικό. Αλλά προσωπικά δεν μου άρεσε. Προτιμώ το πιο... όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, το αυθεντικό. Ακόμα και να έχει μέσα μου Γιατί και εγώ, τώρα εδώ πέρα και εσύ, μπορούμε να πούμε πολλέ μαλακίε, κάτι που να μην ισχύει. Προφανώ δεν φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε δίμονε όλα. Όχι. Δηλαδή, ό,τι λέμε, με κίνδυνο ότι θα πούμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν ακριβώ έτσι, Μα, να μην τα πούμε σωστά. Αυτό όμω είναι κάτι που δείχνει ότι αυτό που λέγαμε και πιο πριν, γιατί το κάνεις, γιατί κάνεις content, γιατί έχεις, έχεις ένα ψώνιο, έχεις ένα κάποιο επίπεδο ας πούμε εναρκησισμό, θέλεις να φανείς και ταυτόχρονα πιστεύεις μέσα ότι έχεις να προσφέρεις και εν τέλει έχεις καταρχήν τα να βγεις να μιλείς δημόσια ρε φίλε. Το hey, να κάθομαι εγώ να... Αν θες να πεις αυτό, απλώς είναι και κάτι άλλο ακόμα. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι, αν το έχει σκεφτεί υποσυνείδητα. Ένα λόγο για μένα που κάνω και αυτό το podcast είναι ότι νιώθω πολύ την έννοια ότι μπορεί να δώσει κάποιον μια αξία μικρή έστω κάπου ή μια πληροφορία που δεν θα την έπαιρνε από οποιοδήποτε άλλο μέσο και να είναι πολύ τιμή εκείνων. Ναι. Κατάλαβε. Είναι, σκέφτομαι, όταν ήμουν εγώ πιο μικρό, θα ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και να τα ακούσω. Θα ήθελα ναι. πάρα πολύ. Ναι. Άρα, γιατί να μην δώσει την ευκαιρία σε κάποιον που μπορεί να είναι τώρα σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη ηλικιακό range, να τα ακούσει, κατάλαβε. Γιατί ρε Γιώργο να έρθει να ακούσει όμω εμένα να <σταξη> θα... και Κατάλαβε τι εννοώ, παιδί μου. Αυτό Γιατί το μόνο... τον ενδιαφέρει ο τομέα, yeah. αυτό που ασχολείσαι. Θα ήθελε να μάθει για αυτού, για τι προσωπικότητε που λε. Κάτι μπορεί να τον εμπνεύσει και σε όλα αυτά. Ξέρεις, ή να ψάξει με αφορμή αυτό να ψάξει κάτι άλλο. Γιατί όχι. Μα αυτό, είναι το κυριότερο. αυτό, yeah. είναι πάντα, αυτό ήταν η να ψαξει με αφορμη αυτο να ψαξει κατι αλλο γιατι οχι αυτο ειναι το κυριοτερο αυτο ηταν η αποστολη που είχα στην αρχή. Yeah. Προφανώ δεν μπορώ να σου δώσω να μάθει όλη την ιστορία μέσα σε ένα. Ε, μα είναι δυνατόν. Δεν είναι το ένα για να πει να, αυτό ξέρω εγώ, αυτό έχει προσωπικότητα, έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Και μετά να πα από το ένα στο άλλο να μάθει φοβερά πράγματα τα οποία το όμπρα τα να το, mm. το βλέπει. Και είναι πολύ τέτοιοι creators εγώ στο YouTube που έχω μιλήσει και το Mythology το παιδί. Mm. Ο Mythology έχει φοβερό γλυκό που ασχολείται με ελληνική μυθολογία και ιστορία. Κυρίω μυθολογία. Mm. Ε, είναι γαμάτορε. Είναι φοβερό που λε ο κύριε, γιατί πού θα σου χρησιμεύσουν να μάθω του μύθου ή κάποιε λεπτομέρειε από του μύθου τη αρχαία Ελλάδα. Ε, και όμω, ξέρει τι, καταλαβαίνει καλύτερα κάποια πράγματα για την κουλτούρα τότε των Ελλήνων, τι ιστορίε ναι, που ακούγανε, ναι. ε, τι ήθη κουβαλούσαν αυτέ οι ιστορίε. Και μετά το ψάχνει και μόνο σου παρετέρω. Βλέπει ότι δεν ήταν και τόσο διαφορετική από εμά. σα-ίσα. Άσε που έχουν τόσο πολύ υλικό οι, οι αρχαίοι Έλληνε στη μυθολογία του, που όλα τα tools που χρησιμοποιούμε εμεί οι σχεδόν όλα 9 στα 10, έχουν μια ονομασία έτσι περίεργη τέτοια. <laughs> είναι <laughs> έτσι. Λογικό, ναι. Το ένα package πολύ γνωστό ε, που έχουμε στην Python λέγεται κέρας". Από το κέρα Αμάλθεια. Okay. Άκου τώρα έτσι. Ό,τι θε, ρε. Τα πάντα υπάρχουν. Ε, το κόντα, το ανακόντα να αν ξέρει. Είναι ένα package άλλο mm. που στέλνει πάνω στο στην Python. Α, άπειρα, ρε. Άπειρα. AI tools, άμα τα ψάξει. Τα πιο πολλά έχουν ε, ελληνικέ ψαγμενιέ. Ονομασίε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και εμεί έτσι ψάχνουμε να βρούμε και κάτι αντίστοιχο για σάρικο. Έολο. Από το AI. <laughs> <laughs> και, και τι θα είναι αυτό ακριβώ. Ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Ακούγεται ωραίο. Ναι. Ακούγεται ωραίο. το ναι. λε και στα αγγλικά ωραίο, είναι, το προφέρει εύκολα. Κατάλαβε. επίση όλε οι, διάφοροι στρατο, γκάβλαρχοι ναι. μεγάλοι και όλε οι στρατιωτικέ επιχειρήσει. Κάτι λατινικά, κάτι αρχαιολινικά Μπράβο. ονόματα δεν είναι εκεί. Μπράβο. Εντάξει, λογικό είναι. Ωραίο. Εμπνέει. Ε, ναι, ναι. Αυτά είναι η προβολή που μπορούμε να κάνουμε προ τα έξω χώρα. ότι έχουμε πολιτισμό να τον προβάλλουμε. Βέβαια. Και έχουμε φτάσει να είμαστε μια τουαλέτα, α πούμε. Πολιτισμικά. εσύ, για να το κλείσουμε με αυτό, ναι. ρεαλιστικά τώρα έτσι. Ναι. Ποιο γουστάρει να βλέπει την Ελλάδα <κοκοκλώ> απλά να είναι χώρο διακοπών. Τουριστικό φέρετρο. Αυτό γουστάρουμε, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Έστω ότι βγάζουμε όλοι πολλά χρήματα από αυτό και έστω ότι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο είναι βαριά η μηχανία, βγάζουμε άπειρα χρήματα όλοι και τα λοιπά. Αγοράζουμε πίνακε βαγκών και του δείχνουμε στη φωτιά το, το χειμώνα στο τζάκι. Να ριστενόμαστε. Ναι. Να ριστενόμαστε. Ωραία, είμαστε όλοι. Θέλουμε η Ελλάδα. Πραγματικά το λέω, να είναι απλά ένας χώρος, ένα χώρο σε ένα θέρετρο διακοπών και αυτό και τέρμα. Ε, Γιώργο, εγώ έχω την εντύπωση, χωρί να θέλω να προσβάλλω κανέναν, έτσι, ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, ίσω ε, σε αναστρέφεσαι με ανθρώπου που έχουν ε, παρόμοιε φιλοδοξίε με σένα. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα και σε υψηλέ θέσει οι άνθρωποι οποίοι δεινοπαθούν κάθε μέρα για να επιβιώσουν έτσι, και προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα προς του τους με έστω ό,τι λιγότερο καταφέρουν να βγάλουν. Mm. Και πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί το οποίο προωθεί τον ατομικισμό, όχι τον ατομισμό έτσι, την προσωπικότητα σου σαν σκέψη και σαν οντότητα κτλ. Αλλά ταυτόχρονα σε συνθλίβει και σε χώνει σε μια μάζα. Και δεν σε αφήνει να ανεληχθεί. Οπότε είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν. Την πολυτέλεια να το σκεφτούν. Την πολυτέλεια να κάτσουν να μπουν σε διαδικασία να σκεφτούν αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ναι δεν προφα... πρέπει να κατηγορούμε αυτό. Όχι, δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλώ το λέω ότι για όσου. <coughs> αναφέρομαι τώρα σε αυτού που έχουν λίγο τη δύναμη προ αυτό το κομμάτι, έτσι. ή που μπορούν να κάνουν βήματα προ εκεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με το επιχειρήν. Αναπόφεκτα, αν δώσουμε και άλλε διαστάσει στην οικονομία και άλλε εξόδου. Όχι μόνο μία έξοδο, ξέρω εγώ, εστίαση, φαγητό. Φτάνει. Ναι, λοιπά. Ε, δεν θα βοηθήσουμε γιατί θα υπάρξουν παραπάνω θέσει εργασία. Άρα και πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει πολύ περισσότερε επιλογέ. Άρα, ανεβαίνει και το βιωτικό επίπεδο αναπόφευκτα. Νοήτερα. Φίλοι. Δηλαδή, Airbnb πόσο θα πάει, πόσοι. Okay, υπάρχουν πολλοί Έλληνε που έχουν σπίτια ιδιοκατοίκηση και τα λοιπά. Ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Τέλεια. Μπορεί να νοικιάζει. Ε, πόσοι και πόσο θα πάει αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε και όλε σπίτι ρε φίλε να τα νοικιάζουμε Airbnb στα που νησιά. Δεν δηλαδή, έχουμε πριν, είναι, Γιώργο. Πρέπει να υπάρχει κάποιο όραμα. Ναι. Δεν ξέρω. Να γίνουμε νούμερο ένα ναυτική δύναμη του πλανήτη. Δεν ξέρω. Να έχουμε, να φτιάξουμε αεροπλάνο. Τι να σου πω τώρα. Α βάλουμε τον πύχη ψηλά τουλάχιστον. Ή να, ή να, κάνουμε λίγο diversification, παιδί μου. Τι το να στήσει μια startup, μια tech εταιρεία, δεν είναι τόσο δύσκολο. Να τι στήσει, να, απο... ναι, να πληρώσει του φόρου που πρέπει να δώσει με τον Πουτνάν. Να είναι το σε συντρίβιο. ο άλλο. Αυτό, εννοώ. αυτό εννοώ. Ότι δεν είναι δύσκολο από άποψη. Μ, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, για, για να αρχίσω τώρα να φτιάξω ένα κοστάσιο να παράγει για αεροπλάνα, να γίνω η επόμενη ξέρω, Airbus. Ε, δεν είναι απλό, okay. Όχι, δεν είναι. Αλλά να έχω μια καλή ιδέα που μπορεί πιθανότατα κάτι να προσελκύσει και επενδύσει απ' έξω και τα λοιπά. Ε, στο τεκ κομμάτι startup μπορεί να στηθούν. Και υπάρχουν άτομα με ιδέε και, και ικανότητε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, Δεν υπάρχει χώρο και όλα τα υπόλοιπα, ρε, παιδιά, γύρω-γύρω. Δεν υπάρχουν. Ναι. Το υπόλοιπο οικοσύστημα, μα γι' αυτό τον λόγο δεν έρχονται. Γιατί ξέρουν τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, Είναι μαύρο χάλι, τι να κάνουμε τώρα. Και η startup που λε κιόλα μπορεί να έχει και το. Πώ το λένε, ρε παιδί μου, κάποιο που μπορεί να δουλεύει σε πολλέ μαζί ταυτόχρονα. Το οποίο ναι, δημιουργεί σίγουρα. αυτή τη ζήμωση ιδεών και ανάπτυξη τεχνογνωσία, που μπορεί να σου δείχνει πόσε είναι που κλείνουν από αυτέ πω το 98%. Πάρα πολλέ άπειρε. Αλλά δώσε το χώρο. Ενώση. Ναι, ναι, αλλά δώσε το χώρο και το Εξ, χρόνο ναι. να γίνει αυτό. Αν άμα, άμα το κάνει δικά τον ελεύθερο σου χρόνο και μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα κάνοντα κάποιο τέτοιο project που αφήνει κάτι. Το λογισμικό για ένα φωτάκι που γυρνάει στο Airbus μέσα. Κάπω πρέπει να το φτιάξει αυτό, ρε φίλε. Που κάπου θα ξεκινήσει. Τέλο πάντων, εντάξει. Ελπίζω να μην βγάλαμε μύρλα και γκρίνια. Όχι, ρε, ίσα, ίσα, Δώσαμε τροφή για σκέψη. Ε. Α, Καταλαβαίνω. Okay. <laughs> είναι είναι πώ θε να το δει. Μισογεμάτο ή μισοάδιο το, το ποτήρι. Ναι. Πρέπει να το βλέπουμε μισογεμάτο, νομίζω πάντα. Ναι, εντάξει. Ξαναλέω, προφανώ ζούμε και σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Απλώ επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι ταλαντούχοι, που έχουν ικανότητε και έχουν σπουδάσει και και και. Εκρήμα αρέσει να μένει να εκμετάλλευτη. Αυτό τουλάχιστον. Εξάλλου, σαν στόχο θα πρέπει να έχουμε να συζητήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μπράβο, τώρα μιλά ωραία. Οπότε, πάμε να, βγάλουμε να τα λαβάρα. Τα... Αυτό. Πάμε να βγάλουμε τα λαβάρα τώρα Αυτό. από κάτω. Αυτό και τη φωτογραφία του Πανδρέου. Αυτά ναι. τα δύο. Αυτό τα δύο. Ε? ε Τι πορφύρε. Αφού μοιάζουν έτσι. έτσι. Έχουν ένα. Να, να συγκλίνουμε. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ένα ψηλό στόχο. Ποιο το λέγε ένα πολιτικό που λέει Τι περιμένετε, ρε παιδιά, το Μιτζοτάκι να πάρει την πόλη, δηλαδή, ορίστε, όλα τα έκανε μα <laughs> Με αυτή την ευχάριστη νότα θα κλείσουμε λοιπόν. <laughs> Όχι, θα, θα την, πάρει το επόμενο. <laughs> θα την πάρει <laughs> κανένα AI πρωθυπουργό σε <laughs> επόμενη φάση. Άμα χρειάζεται, δεν yeah. τέλειο. Καλή φάση θα ήταν. γιατί Δεν ψηφίζει που δεν ψηφίζει και κανεί. Ναι. Ε, και το είπαμε και πριν. Όλοι οι πρόεδροι ψάχνουν AI. Θα μοιαζουν μοιάζουν. Πλάκα-πλάκα. Δηλαδή τι διαφορά θα είχε. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Ένα τσατσιπητή πρόεδρο. Που να φέρνει. Να του πω ρε, παιδί μου, ποιο είναι ο επόμενο νόμο που θα μου φέρει για ψήφιση. Και να μιλήσει μισό λεπτά και θα. Τον γράφει επί τόπου. Να το το νομοσχέδιο. Πάμε προ έγκριση. Πόση διαφορά θα είχε αν ήταν full for ψήφιση από αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα χάσει εκλογέ μετά αυτό. Λε. Μα δεν θα γίνονται εκλογέ. Α. Θα τι χάσει από ποιον από την επόμενη δερσιόν του. είναι άλλη AI μετά, ξέρω Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει θα πάμε σαν να... Θα είμαστε σαν το Silence, στο Baltic στο Galactic. Εντάξει, λοιπόν, το πήγαμε πολύ μακριά. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλεις να πεις τελευταίο πριν κλείσουμε. Ε, λοιπόν, Πες το. το κανάλι στο YouTube λέγεται Σκληρή Καριόλυντα τη Ιστορία. Βρείτε το. Και το δεύτερο κανάλι που τρέχουμε αυτή τη στιγμή λέγεται Πόλεμο ΑΕ. Ναι. Δείχνω το link στην περιγραφή που θα. Έχει είναι... podcast με συναρπαστικού ανθρώπου, φοβερέ συζητήσει, κυρίω για στρατογκαβλικά θέματα, geopolitics και τέτοια. Θε Α... να πει κανένα καλεσμένο που σου έχει μείνει έτσι πιο πολύ, έτσι, κάποιο... που θα πρότεινε να ξεκινήσει κάποιο να ακούσει. <κυρί> ε, Παραδόξω ήταν όλοι φοβεροί που έχω κάνει και δεν θα ήθελα να, να, να πω κάτι. Έχω κάνει με το Δόκτωρ Το Σπύρο τον Μπλακού. Ήταν φοβερό το, το podcast, ήταν mm. και νομίζω το πρώτο που έκανα. Και ήταν. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα τώρα τελευταία με τον Άγγελο του Χωριανόπουλο, τον ξέρετε από το Twitter φαντάζομαι, μιλάει για απλικά συστήματα και τέτοια και Geopolitics που είχε και κάτι σαν ειδικά του. Mm. Ήταν, μπω, ό, ήταν όλοι, όλοι, πάρα πολύ ωραία. Όλοι, δηλαδή δεν μπορώ να διαχωρίσω κάποιον. Ωραίος. Πόλεμος ΑΕ λοιπόν. Σωστά. Έτσι. Yeah. YouTube μόνο ή και σε άλλες πλατφόρμες. Σε όλε τι πλατφόρμε υπάρχουν. Spotify και τα λοιπά. Spotify δεν έχουμε υπάρξει ακόμα. Okay. Γιατί πρέπει κάτι να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό <laughs> 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 Αλλά στο Twitter υπάρχει. Στο, όχι στο Twitter, στο Instagram. Instagram, okay. Στο TikTok πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με αυτά περισσότερο. Θα το κάνω. Θα το στήσουμε το, και σιγά αυτό. Σιγά-σιγά. Από YouTube πρέπει να τα βρει και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, κομπλέ, κομπλέ. Κάτι άλλο στα σκαριά που έχει εσύ που. Έχω να έχω στα σκαριά κάποια πράγματα. Είναι λίγο μεγάλη επίβολα γιατί δεν θέλω να τα πω. Αλλά okay. θα έχουν ενδιαφέρον πιστεύω. Ωραίο. Χαρικά πάρα πολύ που ήρθες να ξέρεις. Ήταν Ήτανε, τούμπανο. Στο τρίτο κομμάτι θα μιλήσουμε ανασυστήνοντας τη Βυζιτερίνη Αυτοκρατορία. Ναι. Έτσι. Ελλάδα 3.0. Ελλάδα 3.0. Τι 3.0. Θα έχουμε φτάσει στο 14. 14.0. Εντάξει. Το έχουμε ξεπεράσει. Μπορούμε να μιλήσουμε για τι θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε από τι αξίε τη βυζαντινή αυτοκρατορία στη σύγχρονη Ελλάδα, αν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ mm. θα ενσωμάτω πιο πολύ αρχαιοκαλλινικέ αξίε, αλλά και το βυζάντιο. Ωραία, αυτό. Ναι. οι ίδιοι άνθρωποι ήταν. οι ίδιοι. Αλλάζανε κάποια λίγο κάποια πράγματα, αλλά κατά κύριο λόγο οι ίδιοι είμαστε από τότε. Οι ίδιοι οι μάλακε. Και... <laughs> 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 αλλά για το ότι υπάρχουμε ακόμα είναι ένα success story. Ε, βέβαια. Αυτό, αυτό, είναι μεγάλο success story, απλώ δεν το αντιλαμβάνεσαι γιατί ναι. τώρα. Τι, δεν ξυπνά κάθε μέρα και λε. Α, γαμό, ναι, ε, γαμό είναι που, που υπάρχουν ακόμα. Mm. Που πάρουμε, ναι, αυτό. Ισχύει <laughs> όμω. Yeah. Λοιπόν, σε ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ, μεγάλε. Τελεία. Λοιπόν, θα σε ξαναπεριμένω να ξέρει. Θα σε ξαναφέρω με το ζόρι αν χρειαστεί. <laughs> Λοιπόν, τέτοια εποχή, τέτοια εποχή. Ερωταστικά επεισόδια θα κάνουμε μόνο. Ωραία. Έτσι, Πολύ ή στην περίοδο γιορτών, κάπου εκεί να πέφτει. Η Έχεις φάση. Κάνει, κανει είναι το πρώτο που κάνει φέτο. Εκτό από αυτό που δημοσίευσε, ενώ αυτό που έκανε. Ε, φέτο, φέτο, ναι. Το πρώτο. είναι, λες, έτσι. έτσι. Ναι. ναι βέβαια. Μου κάνει τρελό ποδαρικό, να ξέρει. Να δούμε. Θα δούμε, λε. Ναι. Όχι, όχι, θα, θα, είναι γαμό. Θα είναι γαμό. Λοιπόν, είχαμε μαζί μα λοιπόν τον Τζόρτζι από του σκληρού ιστορία. Ήμουν ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε παιδιά. So, over and out.